Χριστός Ανέστη, με τις ευχές των Αγίων, της Εκκλησίας, όλων των Αγίων και ιδιαιτέρως του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ που έλεγε «Χριστός Ανέστη χαρά μου», αυτή την μηδιώνυμη λέξη που άπειρες φορές επαναλαμβάνουμε όλη αυτή την περίοδο, λοιπόν με αυτό το «Χριστός Ανέστη χαρά μου» σε όλους, Χριστός, μόνο αυτό οφείλουμε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον, το να λέμε «Χριστός Ανέστη χαρά μου», με αυτόν τον αναστάσιμο χαιρετισμό των Αγίων σας χαιρετούμε και σας κατασπαζόμαστε, έστω και από μακριά σας κατασπαζόμαστε, ως σαν τα προσφυλή πρόσωπα που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι σας ασπάζεται ο ένας ο άλλος και η Φίβη, η οποία ήταν στις Κεχρέες. Το θέμα που διαλέξατε εσείς είναι «Στην εμήν Ανάσταση». Ξέρετε, η Εκκλησία μετά την Ανάσταση του Χριστού που εορτάσαμε τις τρεις Κυριακές, την Αγία Ανάσταση, την Αγία Ανάσταση, του Θωμά την Κυριακή και από την Αυριανή Κυριακή, επειδή δεν χορταίνει να μιλάει για το γεγονός της Αναστάσεως, συνεχίζει να γιορτάζει αυτό το γεγονός. Και μετά όμως η Εκκλησία τι κάνει? Η μία εορτή, λέει ο Χρυσόστομος, παραδίδει στην άλλη. Και επειδή αρχίζει η εορτή να αρχίζει να ετοιμαζόμαστε για την Πεντηκοστή, και επειδή η Πεντηκοστή είναι το βάπτισμα και το πνεύμα το Άγιον, αρχίζουν τα Ευαγγέλια να μιλάνε για το νερό. Για το νερό, σαν να πάβει λίγο η γιορτή της Αναστάσεως και να πορευόμαστε πια στην Ανάληψη και στην Πεντηκοστή και μιλάει για το νερό. Έχει πολύ το νερό και τα θαύματα είναι με το νερό. Θυμάστε ότι είναι αυτός που έμεινε ανάπηρος και ήταν σε μια και δεν είχε άνθρωπο να τον βάλει μέσα. Μετά θυμάστε ότι είναι η Σαμαρίτιδα, πάλι στο νερό στο πηγάδι. Και μετά το τελευταίο είναι εκεί που έβαλε τα μάτια, που έφτιαξε τα μάτια και έκανε ο Κύριος λάσπη και έβαλε στα μάτια του ανθρώπου και του είπε πήγαινε και πλήσου στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Έτσι λοιπόν σε αυτή τώρα είμαστε ακόμα στην περίοδο της Αναστάσεως. Γι' αυτό απόψε στον Εσπερινό ψέλνεται αυτό το ωραίο δοξαστικό που λέμε όταν κάνουμε την αποκαθήλωση και βάζουμε τον Χριστό στον τάφο, λέμε αυτό το ωραίο δοξαστικό που λέει «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, εσύ που φοράς το φως ως περιμάτιον» και τα λοιπά, και ότι τον κατέβασε ο Ιωσήφ και με ποια χέρια να σε πιάσω και τα λοιπά. Αυτό το ωραίο δοξαστικό λέγεται απόψε στον Εσπερινό και επαναλαμβάνεται πάλι την Παρασκευή το βράδυ στον Εσπερινό που απολύεται αυτός ο ήχος και ξανά ετοιμάζεται τώρα η γιορτή. Φεύγουμε σιγά σιγά από τη γιορτή της Αναστάσεως και πάμε στην εορτή της Πεντηκοστής. Προσέξτε τώρα, χριστιανοί μου. Άρα είμαστε στο. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αύριο, το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία κάνει μία τούμπα και βλέπει πάλι πίσω. Και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αυτό που έχει να κάνει με το ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό και ο Ιωσήφ Τολμήσας, όπως σας είπα και σε άλλες ομιλίες, ο Ιωσήφ Τολμήσας σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει μετά από παράκληση της κυρίας Θεοτόκου. Της κυρίας Θεοτόκου πηγαίνει και παρακαλεί τον Πιλάτο και παραλαμβάνει το σώμα του Ιησού και το κατεβάζει και ο Πιλάτος εξασφάλισε ότι ο Χριστός είχε πάλι απέθανε. Δηλαδή την ώρα που πήγε είχε πεθάνει πριν καμιά ώρα, μια μισή. Ο Χριστός γι' αυτό λέει ή πάλι απέθανε και αφού πήρε πληροφορία από τον Κεντυρίωνα ότι είχε πεθάνει, εδωρίσατο το σώμα το Ιωσήφ. Του κάμε δώρο και με την παράκληση, όπως σας είπα, της Αγίας Πρόκλας, το έκαμε δώρο το σώμα εις τον Ιωσήφ. Και αυτός αγόρασε συνδόνη και το καθήλε το σώμα και το τύλιξε στο συνδόν, τη συνδόνα και τη μισή συνδόνα την έκοψε έτσι τουκ τουκ
την έκανε κυρίες, δηλαδή σαν τις γάζες, έτσι, και τον δέσανε αυτό και βάλανε αλόι που έφερε ο Νικόδημος και σμύρνα που έφερε πάλι ο Νικόδημος και αυτά που είχαν περισσέψει από τους μάγους τα έφερε η κυρία Θεοτόκος και τον έβαλαν εις λαξευτό, λελατομημένο. Θυμάστε που σας είπα ότι η πέτρα λέγεται λα και όταν κάποιος τη σκαλίζει την πέτρα λέγεται λαξευτό ή όταν λατομεί, ο κόβει την πέτρα, κυλά την κόβει την πέτρα και εξού και ο λαός, από τη λέξη πέτρα βγαίνει ο λαός και όταν ο λαός εργάζεται την πνευματική εργασία λέγεται λειτουργία και όταν έρχεται και ο Θεός και συνεργάζεται με το λαό και δίνει ο Θεός το λαό λέγεται θεία λειτουργία και όταν τελειώνουμε τη θεία λειτουργία πρέπει να πούμε να ευχαριστώ σε αυτόν τον Θεό που μας έδωσε όλα αυτά και γι' αυτό το λέμε, αφού λέμε ευχαριστώ στον Θεό, όταν λέμε ευχαριστώ μεταξύ μας φτάνει, αλλά όταν λέμε ευχαριστώ στον Θεό το λέμε θεία ευχαριστία. Αυτή είναι όλο αυτό το πράγμα, όπως αυτό ζούμε στην Εκκλησία. Και δυστυχώς για τις αμαρτίες ολωνών μας αμαρτίες, αλλά κυρίως ο λαός, να ξέρετε, έχει ανομήματα, ενώ η εκκλησιαστική αρχή έχουμε αμαρτήματα. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε τις ευχές λέμε υπέρ των λαού αγνοημάτων και των ημετέρων αμαρτημάτων. Εμείς έχουμε τα αμαρτήματα. Γι' αυτό διάβασα ένα της Ιεράς Συνόδου μας η οποία είπε ότι μας συγχωρεί η Ιερά Σύνοδος, μας συγχωρεί εμάς όσους καημένοι είπαμε ότι είμαστε πικραμένοι, δεν μας αρέσει αυτό που γκρινιάζουμε. Μας συγχωρεί αδελφοί και πατέρες και άγιοι και όλοι. Εμείς εμάθαμε άλλα από τους γεροντάδες. Ο γέροντάς μας έλεγε συγχωρέστε με και εγώ σας συγχωρώ. Δεν μας έλεγε σας συγχωρώ. Έλεγε συγχωρέστε με και σας συγχωρώ. Και αν ισχύει αυτό που διαβάζουμε στην Αγία Τράπεζα υπέρ των του λαού αγνοημάτων και των ημετέρων αμαρτημάτων, εμείς πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από το λαό έτσι κι αλλιώς. Διότι λέει υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων. Όταν δεν εξερχόμεθα στην ωραία πύλη, δεν λέμε εμείς σας συγχωρούμε, όχι. Τι λέμε, συγχωρήσατε μας αδελφοί και ο Θεός να σας συγχωρήσει. Άρα λοιπόν μήπως πρέπει να βάλουμε μια βαθιά μετάνοια στο λαό και να του πούμε λαέ μου έχεις αγνοήματα και ανομήματα ενώ εμείς έχουμε αμαρτήματα. Και όποιος το αμφιβάλλει θα σας πω το βίο μιας μεγάλης γυναίκας, γιατί σήμερα γιορτάζουν και οι γυναίκες. Αυτή είναι η γιορτή της γυναίκας. Η γιορτή της γυναίκας είναι συνυφασμένη με την Ανάσταση. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σπείρεται με στην κοιλιά της σώμα φθαρτό και με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, διότι αν ο Θεός δεν συνεργίζει, παιδί δεν γεννιέται. Τελείωσε. Βεβαίως και αυτοί που κάνουν τις εξωματικές, οι άνθρωποι όλα καλά ευλογημένα, αλλά αν ο Κύριος δεν κάνει το κεφάλι κατά ανέψω, παιδί δεν γεννιέται, αδελφοί μου. Και με το φυσικό τρόπο και με τον απέξω τρόπο και με οτιδήποτε, εάν ο Κύριος δεν συγκατανεύσει, δεν έρχεται παιδί στον κόσμο. Άρα όλος, ό,τι παράγεται εις τον κόσμο είναι εκ της Αγίας προνοίας και συγκαταβάσεως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι βαθιά πίστη μας εμάς. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε άνθρωπος γεννιέται στον κόσμο που πει ο Χριστός μας γεννιέται με την ευλογία του Χριστού. Και επειδή η γυναίκα έχει αυτό το χάρισμα να είναι η γη η οποία παίρνει το σπέρμα και δίδει και το δικό της και το καλλιεργεί και το τρέφει και το ζεσταίνει 9 μήνες και γεννάει τον άνθρωπο και είναι σαν να είναι τάφος η μήτρα και δεν μπορεί να το πιστέψεις ότι από εκεί μέσα θα να βγει ένας άνθρωπος και σπείρεται σώμα, αυτό το σώμα όμως που θα γεννηθεί, που είναι και ψυχή και σώμα και σας το είπα και άλλες φορές και μερικοί έχουν αντίρρηση και έχω τα κείμενα του Χρυσοστόμου που λέει και μάτι χώμα και μύτη χώμα και στόμα χώμα και χέρια χώμα και λαλιά χώμα και καρδία χώμα και ψυχή χώμα. Το γράφει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όποιος θέλει θα του πω και που είναι να πάει να το βρει να το διαβάσει. Διότι είναι μερικοί νεόχοποι που δεν ξέρουν και δεν ξέρουν τι λένε και δεν μπορούν να δεχτούν ότι είμαστε από το χώμα. Δεν είμαστε οι ληστές όλοι. Ίσα ίσα τιμάμε το Θεό ως άκτιστον
ως άειλον πραγματικά, τον μόνον άνθρωπο. Και όλοι εμείς είμαστε χτιστοί από την ιδία κτίση. Τι έγινε, τι έκανες? Βάτσα κάτι που ήταν... Τι? Το Δία. Όλοι είμαστε χτιστοί. Σας παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ σας, διότι εγώ δεν το έχω σε τίποτα να τα κλείσω τα βιβλία. Λοιπόν, ειρηνεύεται. Δεν θέλω να ακούω φωνές αλωνών. Μετά που θα σας δοθεί ο λόγος, μπορεί ο καθένας να ρωτήσει ό,τι θέλει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κουραστικό αυτό για μένα. Να το ξέρετε. Λοιπόν, αδελφοί μου, χριστιανοί μου καλοί, όταν λοιπόν η μητέρα, λοιπόν η γυναίκα, είναι σήμερα κανονικά δοξάζεται η γυναίκα. Γιατί? Διότι η γυναίκα μέσα στην ιστορία φανερώνεται ότι είναι ισχυρότερη των ανδρών ως προς την αγάπη, ως προς την καλοσύνη και ως μια κίνηση που λέγεται έρωτας. Η γυναίκα το ζει πιο βαθιά, φαίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό αυτές οι μυροφόρες, οι οποίες η Εκκλησία μας λέει ότι ήσαν 7 περίπου, είμαστε γνωστές, είναι γνωστές οι 7 μυροφόρες, περίπου αυτές είναι γνωστές, τις ξέρουμε, οι άγιες μυροφόρες γυναίκες αυτές, οι οποίες ήρθανε στο... στον τάφο του Χριστού μας, είναι οι επτά μυροφόρες, των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά. Γιατί? Γιατί αυτές οι 7 γυναίκες θυσίασαν τα πάντα. Και είναι η πρώτη, η Μαρία η Μαγδαληνή, για την οποία σας είπα. Για την οποία λέει το εξής, ότι η Μαρία η Μαγδαληνή είναι αυτή που της έβγαλε ο Κύριος τα 7 δαιμόνια. Και υπάρχουν μερικοί βλαμμένοι οι οποίοι έχουν μια παχυλή αντίληψη για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν αρχόντισσα, ήταν πλουσία. Ο πατέρας της λεγόταν Σύρος και η μητέρα της λεγόταν Ευχαριστία. Ακούστε τι ωραίο όνομα της μάνας της. Ευχαριστία. Αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι προς το Θεό, την ευχαριστία. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, λένε οι πατέρες της, έβγαλε τα... Ποια ήταν αυτά τα 7 πνεύματα, τα 7 δαιμόνια? Ποια ήταν αυτά? Το πρώτο είναι το πνεύμα αφοβίας Θεού που έχουμε οι άνθρωποι, που δεν φοβόμαστε το Θεό. Το δεύτερο πνεύμα είναι το πνεύμα της ασυναισίας, που δεν έχουμε σύνεση, ούτε λογική, ασυναισίας. Το τρίτο που έλεγε ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, πνεύμα αγνωσίας. Το τέταρτο είναι το πνεύμα ψεύδους. Το πέμπτο είναι το πνεύμα της καινοδοξίας. Γιατί άλλο είναι η καινοδοξία και άλλο είναι η έπαρση. Το πέμπτο είναι αυτό, το πνεύμα της επάρξεως. Καινοδοξία είναι ενώ είμαι άδειος να νομίζω ότι είμαι κάτι. Ενώ η έπαρση είναι εφόσον είμαι κάτι, εγώ νομίζω ότι είμαι. Ενώ αντί να το δώσω εις τον Θεό αυτό που είμαι, το κάνω για τον εαυτό μου. Αυτό είναι η έπαρση. Άλλο η καινοδοξία και άλλο η έπαρση. Και το τελευταίο, το πιο μικρό απ' όλα είναι, γιατί πάνε και με τη σειρά που έχει το κακό. Το πιο μικρό ποιο είναι? Η φιλιδονία, πνεύμα κάλους. Να περιεργάζομαι τα σώματα και τα κάλλη των ανθρώπων και να έχω τα σώματα ως φετιχιστικά πράγματα. Όχι να δίνω μία και να μπαίνω μέσα στην ουσία του ανθρώπου, αλλά να κοιτάζω όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα οποία γίνονται φετιχιστικά για μένα. Και αυτό το πράγμα είναι αυτό που λέει πνεύμα κάλους. Αυτά τα 7 πνεύματα τα είχε αυτά η καημένη η Μαγδαληνή και την ταλαιπωρούσανε. Αν δείτε, είναι οι 7 πειρασμοί που απασχολούν τον σημερινό κόσμο και εμάς τους ιδίους. Υπάρχει δε ένα βιβλίο παλαιότερο, είχε εκδοθεί το 75, το 78, ένας μεγάλου ξένου βέβαια είναι, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας. Αυτά είναι ακριβώς αυτά. Τα 7 θανάσιμα οποιοδήποτε πολιτισμού είναι αυτά που έβγαλε ο Χριστός μας από την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Πρώτη λοιπόν είναι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Μετά άλλη αξιολογοτάτη και αυτή είναι στη σειρά, εκτός βέβαια από τη Μαγδαληνή, ήτανε η Σαλόμη. Ποια είναι αυτή η Σαλόμη? Η Σαλόμη είναι παιδί του Ιωσήφ.
Γιατί ο Ιωσήφ προτού να παντρευτεί την κυρία, προτού να παντρευτεί, προτού να κάνει άρμοστρα, έτσι τα λέγανε, αραβωνιάσματα, αρμόσεις λεγόντουσαν και στους αρχαίους Έλληνες. Προτού να κάνει δηλαδή τα άρμοστρα με την κυρία Θεοτόκο, ή καημένος είχε παντρευτεί άλλη γυναίκα, ήταν γέρος. Και απλώς την πήρε για να την προστατέψει την κυρία Θεοτόκο, να έχει μια σκέπη η κυρία Θεοτόκος. Είχε άλλη γυναίκα και είχε κάνει 3 αρσενικά και 3 φιλικά παιδιά. Είχε λοιπόν από τον Ιωσήφ, τον Σίμωνα και τον Ιούδα. Εντάξει. Και είχε, και είχε και 3 θυγατέρες. Την Εστήρ, την Θάμαρ και τον Σαλόμη. Και την Σαλόμη. Η Σαλόμη λοιπόν αυτή παντρεύτηκε τον Ζεβεδαίο. Ο οποίος Ζεβεδαίος έκανε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτά τα 2 παιδάκια είχαν αυτή τη σχέση τη συγγενική. Αυτή είναι η Σαλόμη η οποία ήταν κοντά στον Χριστό. Και άρα ο Θεολόγος και ο Χριστός ήταν ανυψιός και θείος. Ο μεν Χριστός ήταν θείος, ο δε Ιωάννης ο Θεολόγος, γιος της Σαλόμης, ήταν ανυψιός. Τρίτη μυροφόρος είναι η Ιωάννα. Τι σημαίνει Ιωάννα? Άννα σημαίνει χάρις. Ιωάννα σημαίνει από το Θεό η χάρις. Ωραίο. Ιωάννη σημαίνει από το Θεό η χάρις. Δεν μου φτάνει να έχω χάρη. Θέλω να έχω τη χάρη από τον Θεό, γι' αυτό και ο Ιωάννης είχε αυτό το ωραίο όνομα και γι' αυτό του είπανε του πατέρα του, βρε τι το θέλει να το γράψει Ιωάννη. Κανένας βρε δεν έχει στο σόι σου το όνομα Ιωάννης. Και τι το γράφεις Ιωάννης, και είπε και η μάνα, Ιωάννης θα είναι το όνομα του παιδίου. Αυτή λοιπόν η Ιωάννα, παρακαλώ, δεν ήταν καμία, αυτές δεν ήταν ότι κιότι, ήταν κυρίες, αρχόντισες ήταν αυτές. Ήταν γηνή του Χουζά. Ποιος είναι ο Χουζάς? Το Χουζά, παρακαλώ, τον είχε επίτροπο και οικονόμο. Του κοίταζε τα οικονομικά του, λογίστανο τον είχε. Ποιος τον είχε? Ο Ηρώδης. Αυτός ο Ηρώδης που περίπεξε τον Χριστό είχε το Χουζά, του οποίου η γυναίκα Ιωάννα έτρεχε πίσω από τον Χριστό. Λοιπόν, η κυρία αυτή και τον είχε ο Χουζάς. Ήταν η Ιωάννα του Χουζά που το ήταν επίτροπος του Ηρώδη. Τετάρτη και πέμπτη μυροφόρες. Ποιες ήσανε? Ποιες άσανε? Αυτή η Μαυρομάρθα και η Μαυρομαρία, αυτές οι αδερφές του Λαζάρου που τους είχε κάνει ο Χριστός το μεγάλο καλό να αναστήσει τον αδερφό τους. Και ξέρετε, η Μαρία είναι αυτή που πήρε αυτό το πολύτιμο αλάβαστρο με μύρο και μύρωσε τον Χριστό, και ήταν και ο Ιούδας εκεί και είπε πω, γιατί αυτό το μύρο πουλήθηκε, όπως λένε όλοι οι αριστεροτέτοιοι και οι μασόνοι που λένε, καλέ, εμείς έχουμε τόσους φτωχούς, πάτε και τα δίνετε για να γίνει ένα Ευαγγέλιο ασημένιο, για να γίνει μια καντήλα. Εδώ τόσοι φτωχοί πεινάνε. Και τι είπε ο Χριστός? Και εκεί και εδώ, σιγά, το μεγαλύτερο θησαυροφυλάκιο στον ελληνισμό, ξέρετε ποιο ήτανε? Το μαντίο των αδελφών. Τι είχαν εκεί? Οι Έλληνες είχαν, όπως είναι η Τίνος, όλα τα αναθήματα τα είχαν και δεν τα πειράξανε ούτε οι Πέρσες, παρακαλώ. Τα σεβαστήκανε και οι Πέρσες. Δεν το πειράξαν το μαντίο των αδελφών, δεν πειράξαν τους θησαυρούς. Και πάτε και σας λένε, ο θησαυρός των Αθηναίων, τι σημαίνει αυτό? Εκεί είχαν χρυσάφια και ασήμια και πολύτιμα πράγματα και πέρναγες και τα βλέπες. Δεν ήσανε ούτε του λαού, ούτε των αρχόντων, ούτε των παπάδων. Ήσανε εκεί και μοιράζανε και λέγανε την ιστορία ότι εδώ στην Παναγία της Τίνου ήρθε και προσκύνησε γονατιστός ο Κολοκοτρώνης και έβγαλε τη σπαθάρα του και την άφησε. Εδώ προσκύνησε ο Νικηταράς. Γι' αυτό έχουμε τα προσκυνήματα και πάμε και βλέπουμε τα δώρα που κάνανε οι πατέρες για την ευσέβεια, όχι την ασέβεια που έδειξε αυτός που είναι αρχηγός του κράτους, που δεν μπορούσε το Πάσχα να πάρει μια λαμπάδα και να βγει σε ένα μπαλκόνι και να πάρει μια σέλφι, όπως μας έφερε την άλλη μέρα το γιο του, να τον εφάμε και το γιο του στη Μούρη. Δεν μας φτάνουνε όλοι όσους φάγαμε να συνεχίσουμε. Να μας μάθει και να μας πει, ξέρετε, έχω και ένα παιδάκι εδώ πέρα, κοιτάξτε το παιδάκι μου, κάνουμε Πάσχα μαζί. Για δεν έβγαλες τη λαμπάδα του Πάσχα να σε βλέπουμε να χαιρόμαστε κι εμείς και να λέμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μας μετέχει εις την χαρά της Αναστάσεως. Μας πίκρανες! Και ο Θεός να συγχωρέσει τη μάνα σου, από τη μάνα σου θα το βρεις.
γιατί η μάνα σου, η Μαρίκα Μητσοτάκη, Τετάρτη και Παρασκευή, το ξέρω με τα λόγου γνώσεως, δεν τους άφηνε να φάνε ούτε κρέας, ούτε τυριά η κακομήρα, αλλά τους έλεγε, στο σπίτι μου δεν μπαίνει μέσα ένα κρέας Τετάρτη και Παρασκευή. Όποιος θέλει να πάει να φάει έξω. Με τα λόγου γνώσεως σας το λέω. Κακομήρη μου, όποιος σηκώσει ανταρσία στο Θεό δεν πειράζει. Όποιος σηκώσει ανταρσία σε όλους δεν πειράζει. Αλλά μας σηκώνει ανταρσία στην καλοτάτη μάνα σου που σε έμαθε από παιδί την Αγία Νηστεία, τη Τετάρτη για την Προδοσία και την Παρασκευή για τον Σταυρό του Χριστού. Να το ξέρεις, αυτή θα σε κρίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός δεν θα μας κρίνει κανέναν. Και συγχωρέστε μου αυτό που σας λέω και το ύφος που έχω. Μας πήκανες, δεν μπορούσες να πάρεις μια λαμπαδίτσα και να σταθείς να δείξεις ότι αυτή η αναλογία του λαού που ήταν στα μπαλκόνια την ώρα της Αναστάσεως και είχε τις λαμπάδες, αυτή η αναλογία του λαού σε ήθελε και σένα μπροστάρι, να είσαι εκεί πέρα να μας χαροποιήσεις, αλλά δεν το έκανες, ο Θεός να σε ελεήσει άνθρωπέ μου. Αλλά και ο Τσιόδρας έπρεπε να πει, εφόσον δεν τα κάνετε για καραντάν, φεύγω, χαλάλ, αφήστε τα θεούσικα, αυτές τις υποκρισίες που κοινωνάτε κρυφά και κάνετε σκηνοθεσία τη Θεία Λειτουργία. Επιτέλους, τελειώσουμε με τα ψέματα. Σκηνοθεσία τη Θεία Λειτουργία και πας και κοινωνάς κρυφά μέσα στο ιερό. Να φανερά να κοινωνήσεις, όπως το ξαναείπε για Μαρέλου και τη βγάζουν όλοι τρελοί. Και τι είπε η Υπουργός, είπε η Αγία Σύνοδος, είπε η Αγία Σύνοδος θα κάνουμε λειτουργίες από τις 17 που τις επιτρέψανε. Δεν είναι πάμε βλέπετε, αν ήταν το πάμε θα ήταν διαφορετικά. Η Αγία Σύνοδος μας είπε στις 17 θα ανοίξουμε τις εκκλησίες. Και όταν τη ρωτήσανε την Υπουργό γιατί θα ανοίξουμε τις εκκλησίες πατέρες, να κάνουμε τι, να παίζουμε μπιζ, θα πάμε σε εκκλησίες να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού με τον παράδοτο τρόπο που μας αφήσαν οι Άγιοι Πατέρες μας μέχρι τώρα. Εγώ είμαι παπαγιατρός και δεν επιτρέπω σε κανένα δημοσιογραφίσκο που δεν ξέρει ούτε την DNA να έρθει να μου μιλήσει. Εμείς επήγαμε στο Καμερούν και κοινωνήσαμε λεπρούς, όχι χανσενικούς που είναι θεραπευμένοι από την νόσο του Χάνσεν. Όχι, λεπρούς. Γιατί η αναργησία των δυτικών κρατών και της Αμερικής και όλων δεν πληρώνει 5 φάρμακα να θεραπευθούν οι άνθρωποι να μην έχουν καθόλου την νόσο. Αλλά υπάρχουν ακόμα λεπροί. Και πάμε και τους κοινωνήσαμε και γλύψαμε το κουταλάκι. Και εδώ είμαι. Ούτε λέπρα σας έφερα στην Ελλάδα, ούτε λέπρα έχω. Πρώτον. Δεύτερον. Ο έμπολα, έχετε ακούσει κάτι για τον έμπολα? Ο παπά είναι ένας παπάς παλίκαρος που πήγε από την Αυστραλία, Αυστροέλληνας, ο οποίος είναι στη Σιέρα Λεόνε, κοινωνάει αβέρτα, κοινωνούσε ανθρώπους που είχαν τον έμπολα. Ούτε στο κρεβάτι τον είδαμε, ούτε άρρωστο με τον έμπολα τον είδαμε. Εσύ κυρά μου που θεωρείς ότι η σταγόνα του αίματος του Χριστού δεν είναι ο Χριστός, μην πας ποτέ να κοινωνήσεις και να πιστεύεις ότι σου δίνει 1000 και 2000 μικρόβια. Εμείς δεν τα πιστεύουμε γιατί έχουμε πείρα. Και όπως η εμπειρία η δικιά σου είναι αυτή, εμένα η εμπειρία η δικιά μου μιλάει. Και για την πείρα οι Απόστολοι τους πιάσανε και τους βάλανε στη φυλάκα και τους είπανε οι αρχιερείς, σκάστε και μη μιλάτε. Διαβάστε τις πράξεις των Αποστόλων που διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Θα το βουλώσετε και δεν θα μιλάτε για τον Χριστό. Πάτε όπου θέλετε, περπατήστε, φάτε, πιέτε, μην πείτε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και τι είπανε αυτοί, τι λες, τα μάτια μας τον είδανε, τα χέρια μας τον ψηλαφίσανε. Δεν θα μιλήσουμε εμείς για το φως μας, τι λέτε, θα ξανα... Τους βάζανε στη φυλακή, τους κλειδώνανε, τους λιμπογραδώνανε, το πρωί στέλνανε, διαβάστε, το πρωί στέλνανε αυτούς τους καημένους τους αστυνομικούς. Τι τραβήξανε οι μαύροι αστυνομικοί, δεν λέει. Τι τραβήξανε οι άνθρωποι. Γιατί τι έκανε αυτό το κράτος. Μας παρέδωσε στους κουκουλοφόρους του Γερμανών. Μας παραδώσατε ξανά στους κουκουλοφόρους των Γερμανών τους χριστιανούς. Και υπήρξανε κουκουλοφόροι κρυμμένοι πίσω από τις γρίλες που δείχνανε με το δάχτυλο τον παπά που κοινωνούσε και πέρα την αστυνομία. Άπειρα, ανοίξτε τα να τα δείτε. Υπάρχουν καταγραμμένα.
λέγανε «Έτσι κοινωνά ένας παπάς, έτσι είναι ένας χριστιανός». Γιατί τι κάναμε, μωρέ, εγκληματίες ήμασταν, εγκληματίες, εγκληματίζαμε, τι κάναμε. Κοινωνούσαμε τον αχράν των μυστηρίων, όπως μας έχει πει ο Χριστός μας. Και τι κάνατε, αυξήσατε τη ρουφιανιά, πολλαπλασιάσατε τη ρουφιανιά. Αυτό δείχνει την ποιότητα του ελληνικού έθνους. Μωρόν, μενέλ, φακέλ, φαρές. Εμετρηθήκατε, ζυγιστήκατε και βρεθήκατε σκάρτη όλοι μας. Και κυρίως εμείς που τα φοράμε. Εμείς που τα φοράμε βρεθήκαμε σκάρτη. Να πάτε να διαβάσετε το χέρι που έγραψε στον τοίχο στις προφητείες του Δανείλ. Συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορούμε άλλο πια. Δεν μπορούμε. Πολύ ρουφιανή λύκη. Και για να σας κάνω να γελάσετε, θα σας πω ένα πνευματικό μου παιδί αστυνομικό τι μου είπε. Παπά, άκου μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο ένας κύριος και μου λέει θέλω να καταγγείλω κάτι. Λέω και εγώ, ορίστε, τι θέλεις άνθρωπέ μου. Συγχωρέστε με. Λέει, λέει, παιδί μου αστυνομικέ, τον είπε και με γλύκα. Εδώ με τα κιάλια βλέπω απέναντι, απάνω σε μια ταράτσα, ψήνουν ένα αρνίκι, είναι 14 ανθρώποι. 14 ανθρώποι. Ήταν και λίγο, μιλούσε λίγο περίεργα. 14 ανθρώποι, παιδί μου, με τα τσάλια τους ευλέπω. Ενώ έχει πει η κυβέρνησή μας να είναι μόνο 10, αυτοί είναι 14. Πήγαινε να τους κάνει έλεγχο. Τι κάνει ο αστυνομικός. Βάζει τη σιρήνα, να είναι καλά, ευλογημένη η χαμηλή αστυνομική. Η πιο πάνω που δώσανε την εντολή της κυρίας Θεοτόκου να τις κόψουνε πρόστιμο, αυτή να πάνε πρόσθες αυτής κακά, κύριε, πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης, πρόσθες αυτής κακά. Κόψανε πρόστιμο στην κυρία Θεοτόκο και πέρασε, μωρέ, πιο καρακιτσαριό υπήρχε, Έλληνες, για να δείτε την κατάντια των δημαρχαίων, υπήρχε πιο καρακιτσαριό από πλευράς, πώς να σας πω έτσι, της καρότσας πάνω στο κομί, στο οποίο ήταν η καημένη πρωτοψάλτη που τραγουδάει και αυτό το ωραίο το τραγούδι που λέει «Μη με πας από το σπίτι, στο Θεό να με πας». Για φαντάσου να το τραγουδάει κάτω από την εντατική του Ευαγγελισμού, πώς σας φαίνεται «Μη με πας από το σπίτι, στο Θεό να με πας». Τραγουδάκι δικά τους είναι, εγώ δικά μου είναι. Δεν τα ξέρω. Εμένα μου τα έπρεπε τα πνευματικά μου παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά. Πιο καρακιτσαριό από αυτό το. Μη δεν μπορούσε να βάλει κάποιον να το ζωγραφίσετε, να το κάνετε έτσι ωραίο, να είναι όμορφο. Και είδατε όλο το συρφετό αυτών των δημοσιογράφων που μας φάγανε, μας παραδώσανε σε αυτούς όλους τους αμόρφωτους. Οι περισσότεροι είναι αμόρφωτοι. Ούτε ιστορία δεν ξέρουν. Να μιλήσουν δεν ξέρουν τα καημένα. Να μιλήσουν δεν ξέρουν τα καημένα. Όλα καλά, δεν πειράζει, δουλειά κάνουνε, αλλά να μην λες ψέματα, φάτε. Αυτοί όλοι τώρα τι ετοιμάζονται, ξέρετε. Μόλις θα ανοίξουν οι εκκλησίες 17 του μήνα, έχουν σταθεί στη σειρά και περιμένουν με τα κανάλια όποιος από εμάς πάει στην εκκλησία να μας παίρνουν. Λοιπόν, χριστιανοί, όπου δείτε δημοσιογράφο την ώρα που πάμε στις εκκλησίες στις 17, χυμάτε τους και πέστε τους. Φύγε με το καλό, φύγε με το καλό. Φύγε με το καλό. Τίποτα. Δεν θα κάνετε καμία πράξη κακιά. Δεν θα κάνετε τίποτα. Θα απαιτήσετε. Και σαν επικαλούμε που είπε ο Παύλος. Θα ό,τι θε, κύριε, δεν θα μου δεις. Ούτε, ούτε την πλάτη, ούτε το πρόσωπο. Μακριά φύγε, ρε. Φύγε. Το πώς θα κοινωνήσω, πως εμπιστεύομαι εγώ το Χριστό μου να βάλω από το σώμα και το αίμα και που με έχετε 50 και 60 μέρες καταδικασμένο, δεν θα σας το δείξω εσάς. Αυτά μέχρι ώρα. Αυτές οι γυναικούλες δεν φοβηθήκανε όπως φοβηθήκαμε εμείς και κλειστήκαμε Μεγάλη Παρασκευή μέσα. Αλλά έπρεπε η Εκκλησία να ήταν πιο ξύπνια. Αν ζούσε ο Φλωράκης θα τον έπαιρνε ο Σεραφείμ, αυτός ο μάγκας ο αρχιεπίσκοπος και δεν έλεγε «Ρε Χαρίλαε που πολεμήσαμε μαζί, ρε στείλε μου κανένα του πάμε να πάει να μου κάνει περιφρούρι στον επιτάφρο να τον βγάλω έξω». Αυτό να έκανε. Ο Σεραφείμ ο αρχιεπίσκοπος που τα έπαιρνε στο κεφάλι, θα έπαιρνε την μπαστούνα και θα έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό θα έκανε αυτός. Θα πήγαινε να το πάμε. Γιατί, γιατί εγώ έχω 5 πνευματικά παιδιά που με ρωτήσανε «Πάτερ Ευάγγελ, είμαστε του πάμε». Να πάμε, παιδιά μου, να πάτε με το πάμε, πάμε με το πάμε,
αλλά θα ερχόμουν και εγώ, βρε παιδιά, έχω λειτουργία. Και πραγματικά, αν δεν είχα λειτουργία κρυφή εκείνη την ημέρα, θα πήγαινα κι εγώ με το πάμε. Πραγματικά, έτσι. Για να δούνε και τους παπάδες με το πάμε. Για να δουν ότι μπορούσαμε, μπορούσαμε να είμαστε. Δεν μπορούσαμε να χαράξουμε και να βγουν 100 παπάδες φορώντας τα άσπρα τους με τη λαμπάδα τους μπροστά στη Μητρόπολη των Αθηνών και να είναι χαραγμένο που θα καθόταν ο καθένας να κάνει αγάπη. Αλλά κάναμε αγάπη και φιλιά μα, γιατί μου αρέσει την αγάπη. Τι κάναμε την αγάπη. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και βλέπεις οι άνθρωποι τι ωραία οργανωμένοι. Αλλά τι, το λέει η καρδιά τους. Εμείς ήμασταν φοβισμένοι και μας φοβήσαν και μας βάλανε και κάτι. Υπακοή. Μην κάνετε ανυπακοή. Λοιπόν, αυτές ήταν οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες. Μαθεραξή αυτών, είπαμε, σας τους είπα ποιος ήτανε και ήτανε και βάζει η Εκκλησία και γιορτάζει και τον Ιωσήφ και τον Νικόδη. Και τώρα, επειδή εγώ έχω μια άλλη μανία, μ' αρέσει κάτι άλλο, που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Θα αφήσω τα εκκλησιαστικά. Θα τα αφήσω τα εκκλησιαστικά. Και θα έρθω εδώ πέρα, γιατί ένας δεσπότης έβγαλε εχθές σε κάποια από αυτά τα site, ξέρω εγώ, έβγαλε και είπε για τον Max Weber. Χριστιανέ μου, ο κόσμος χάνεται. Ο Max Weber μας ενδιαφέρει μας. Το έχετε καταλάβει τι έχουμε πάθει. Χρειάζεται ο Max Weber να μου πει εμένα, εμάς των χριστιανών και πέρα των χριστιανών, εμάς των Ελλήνων, να μας πει εμάς ποιες είναι οι τρεις συνιστώσεις οι οποίες με αγαθή ισορροπία μπορεί να διαφυλάξουν την ενότητα του γένους και την ενότητα του κράτους. Ακούστε λοιπόν από ένα αρχαίο κείμενο, ας το Max Weber, θα σε πάω σε ένα αρχαίο κείμενο που θα σας το αναλύσω όσο μπορέσω πιο καλύτερα και θα σας έχω και με την Καινή Διαθήκη και με την Παλαιά Διαθήκη και όλα διασυνδέσεις για να καταλάβετε τι λέει λοιπόν. Λέει λοιπόν ο Max Weber από αυτό ότι υπάρχουν τρεις μορφές εξουσίας οι οποίες πρέπει να συνδυάζουν. Η πρώτη εξουσία είναι αυτή η λεγόμενη παραδοσιακή. Αυτοί είναι ας πούμε οι άνθρωποι που έχουν τα ήθη, τα έθιμα. Αυτή είναι μια μορφή εξουσίας που ασκείται με τον τρόπο και την οποία έχουν λυσάξει να αλλάξουν. Αυτή είναι μια μορφή. Η δεύτερη μορφή εξουσίας είναι η νόμιμη που λένε, η γραφειοκρατική. Δηλαδή η νομοθεσία, όλα τα γραφειοκρατικά αυτά που βλέπετε, η βήμα, όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό. Όλη αυτή η δημοκρατία, η οποία δεν είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, διότι αν θέλω εγώ, θα έπρεπε δι' αυτού του συστήματος βγάλει ένα νομοσχέδιο και να σου πω το αποδέχομαι, δεν το αποδέχομαι. Κάνε ένα στατιστικό πόσοι είμαστε και τελειώνει η δουλειά. Γιατί να μην έχω άμεση δημοκρατία, αφού αυτά μπορούν να μου τα δώσουν την άμεση δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε. Νόμιμη και αυτή η νόμιμη ή γραφειοκρατική. Και η τρίτη λέει είναι η λεγόμενη χαρισματική. Και τι λέει σε αυτό ο Weber, ότι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με κύρος στην ειδικότητά του. Τι σημαίνει αυτό? Ο Τσιόρδας έχει κύρος στην ειδικότητά του. Ναι, αλλά Τσιόρδα μου, υπάρχει πάνω από σένα μία που τη λένε για Μαρέλου. Γιατί το δικό σου κύρος να μου καθορίζει εμένα τις γραμμές και να μην μου το καθορίσει η κυρία Γιαμαρέλου, η οποία, μισό λεπτό, η οποία αποδεδειγμένα ήταν η καθηγήτριά σου, ήταν σοφή, ξέρει περισσότερες γνώσεις. Γιατί, άρα εμένα σαν πολίτη που ανήκω στο πρότεινε, που η εξουσία δεν πρέπει να γνωρίζει την παράδοση, εμένα αυτό μου δημιουργεί θέμα. Γιατί? Άρα υπάρχει μια ανισορροπία. Και δεν χρειαζόταν να πάω στο Weber, καλέ μου δεσπότη. Που πραγματικά σήκωσες αυτό την εκπροσώπηση της Συνόδου και του Αρχιερέου και όλα τις σήκωσες δεσπότη. Αλλά που θέλω να σου πω κάτι με πολύ αγάπη, ένας πατήρ Ευάγγελος, παλιάνθρωπος δεσπότη. Δεσπότη μου, δυστυχώς, όποια σπίτια έμπαινα και θα ανανεώσασταν, αλλάζαν το κανάλια. Δυστυχώς, δεσπότη. Άρα κάτι συμβαίνει. Δεσπότη μου, οι άνθρωποι δεν ακούγανε. Όσο δεν ακούνε εμένα, άλλο τόσο δεν ακούν και εσένα. Δεσπότη μου, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μας ακούνε οι ανθρώποι. Το χάσαμε το πράγμα. Και χάσαμε η Εκκλησία. Πάρα πολλές φορές περνάει το τρένο μπροστά της και του κάνει τσάω, τσάω και δεν μπαίνει στο τρένο. Να συμπορευτεί με τον λαό. Πολλές φορές είχε η Εκκλησία ευκαιρία να πει με το τρένο και να συμπορευτεί με τον λαό. Δεν θα κάνει τίποτα. Το Χριστό στο λαό, με το Χριστό και το λαό.
μήπως έχει έρθει η ώρα να χωρίσει η Εκκλησία από τη δεξιά του υψίστου. Μήπως ήρθε η ώρα, πατέρες και αδελφοί. Αρκετά το η κοροϊδία αυτή. Αρκετά. Αρκετά. Φάγανε πάνω στη σάρκα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μια χαρά όλοι. Μια χαρά. Ξέρω ότι μπορεί από αυτά που λέω να επικραθούν πολύ. Ξέρω ότι μπορεί και να κινδυνεύσω. Μου έχουν έρθει τα μηνύματα. Δεν πειράζει, αδελφοί μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Μήπως πρέπει να τα καταλάβουμε καλύτερα. Δεν έγινε εμπεγμός. Δεν είναι εμπεγμός. Και για να μην στεναχωρηθούμε πολύ και αρχίσουμε με το Βέμπερ και παρακάτω, υπάρχει, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, πολύ μακριά δεν χρειάζεται. Και επειδή εσείς λέγεστε ενωμένη Ρωμιοσύνη, είναι πολύ ωραίος ο τίτλος αυτός. Γιατί? Κατά πρώτον πρέπει να ξέρετε, Ρωμιοσύνη είναι και οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είμαστε ξεκομμένοι από τους αρχαίους Έλληνες. Λέει ο Παπαδιαμάντης εις τον Λαμπριάτικο Ψάλτη, που είναι ό,τι πρέπει για τη Σύνοδο, για την Πολιτεία, για τους Χριστιανούς, μια χαρά. Προτού να πει για τον Λαμπριάτικο Ψάλτη, γράφει. Προπαντός όχι θρησκευτικά. Οι Έλληνες είναι μόνο με τους αρχαίους Έλληνες. Δεν υπάρχει καμία σχέση από εκεί και κάτω. Δεν έγινε τίποτα. Δεν γεννήθηκε Κωνσταντίνος ο Μέγας. Δεν περάσαμε 1000 χρόνια με διατήρηση. Ακόμα και αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, που είναι η Αντιγόνη, που την έγραψε ο Σοφοκλής, ανόητη. Ποιος την έσωσε? Πού σώθηκε? Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Στα Ορθόδοξα μοναστήρια. Αυτοί τα σώσανε. Αυτοί τα σώσανε. Και μετά πήγανε δια αυτού του τρόπου που λένε αυτοί, ότι τα πήρανε, πήραν τις βιβλιοθήκες τους. Ποιος τις πήρε? Πρώτα τις πήρε, παιδιά, η κόρη του Φρατζή Νοταρά. Η Νοταρέσα αυτή, η οποία ήταν ερευνητιά του Παλαιολόγου και πήρε και μια ωραία εικόνα το Χριστό, που δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ωραία στη Δύση, και την πήγε στη Βενετία μαζί με τη βιβλιοθήκη της, που μέσα στη βιβλιοθήκη της έχει άπειρα από αυτά τα βιβλία. Ποιος τα πήγε στη Δύση? Αυτή. Και ποιος άλλος τα πήγε στη Δύση? Ο Πλήθωνο Γεμιστός, που είχε θεωρίες μερικές ιδωλολατρικές, αλλά πήγε στη Δύση τα βιβλία. Και άλλοι πολλοί πήραν τα βιβλία και τους τόμους και τους πήγαν. Από πού τα πήρανε? Ποιος τα διέσωζε? Οι καλογέροι του Αγίου Όρους τα αντιγράφανε. Μηδέ ακόμα, γιατί μας κατηγορείτε, μας βρίζετε, έχετε αυτοί οι δημοσιογραφείς και όλη μέρα και όλη νύχτα βρίζουν εμάς. Από πού ξέρετε εσείς τους κωμικούς, τους αρχαίους? Από πού τους ξέρετε? Από αυτά που αντιγράφανε, τα εσχρά που ακούτε όταν πάτε στην Επίδαυρο και που είναι τόσα, και αυτοί για να γελάτε σαν τους χάχες τα κάνουν τόσα, πώς το λένε, πώς το είπαμε, τον Αριστοφάνη, του Αριστοφάνη λοιπόν, του Αριστόφανου, του Αριστοφάνης, Ευρυπίδη, Ευρυπιδάκη, Ευρυπίδη, Ευρυπιδάκη. Αυτά όλα γραφτήκανε, τα κρατήσαν τα μοναστήρια. Πού τα βρήκατε εσείς? Στην ασυνέχεια του γένους? Στην ασυνέχεια? Ξαφνικά κάναμε ένα πίδο από τους Έλληνες. Και από ποιους Έλληνες? Πότε οι Έλληνες? Ποιοι Έλληνες επιτέλους? Οι Έλληνες των Μηδικών Πολέμων? Οι Έλληνες του Αλεξάνδρου? Οι Έλληνες οι Ελληνιστές? Οι Έλληνες που πήγαμε τους Ρωμαίους? Ποιοι Έλληνες? Να καταλάβουμε για αυτό το πράγμα. Υπήρξε ένα πίδο από εκεί και βρεθήκαμε το 1826, που μας στείλανε, κάναμε κράτος με τον Κοραή, την οτροπία του Κοραή, που έβριζε τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, που έβριζε και πόσους άλλους που έβριζε, και που είχε σπουδάσει με χρήματα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Ε, μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Και που κυνηγήσαν τον Παπουλάκο. Ποιος τον έβαλε τον Παπουλάκο φυλακή? Η Αγία και η Ιερά Σύνοδος, η οποία ήταν αποκομμένη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί σηκώσανε κεφάλι στη μητέρα. Στη μητέρα σήκωσε. Η πρώτη που σήκωσε κεφάλι εναντίον του Πατριαρχείου μας και γίνανε πολλά από εκεί και πέρα, ήταν η λεγόμενη τότε Ελληνική Εκκλησία με το Φαρμακίδι. Τα ξέρετε εσείς που είστε στη Ρωμιοσύνη. Αχ, και τα έλεγε ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, Θεός χωρέστονε. Και πριν από αυτόν, τα λέει ένας δάσκαλος αυτού του καλού δεσπότου. Πώς το λένε αυτόν? Ιωάννης Ρωμανίδης. Αυτοί μας ανοίξανε τα μάτια. Και ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, Θεός χωρέστονε, του οποίου το παιδί,
ο Δημήτρης Μεταλλινός είναι αυτός που κοινώνησε εκεί στον Άγιο Σπυρίδωνα και ήταν, παρακαλώ, εψηφισμένος άρχον είναι. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τον παραλάσανε τον Δημήτρη τον Μεταλλινό. Εδώ στο πάμε δεν είδα μία σύλληψη. Όχι, παιδιά μου, δεν είδα. Δεν είμαι ρουφιάς. Δεν θα πάω να δείξω, όχι. Αλλά δεν έχω παράπονο να πω, βρε παιδιά, γιατί εκεί έτσι και εδώ. Εσείς πώς το βλέπετε, δεν έχω δικαίωμα. Και ακούστε λοιπόν, για να δείτε και το τέλος των πραγμάτων, γιατί θα έρθει το τέλος τους εν μιαν, όπως κάνουν, έτσι θα έρθει το τέλος. Ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει η Αντιγόνη, γιατί είναι σήμερα για τις γυναίκες. Και εγώ θέλω να δοξάσαμε τις γυναίκες που πήγανε στο Χριστό και πήρανε θάρρος, και θα πούμε τώρα και για την Αντιγόνη, διότι το θέμα μας στην πραγματικότητα συνεχίζει να είναι το ίδιο. Είναι η Αντιγόνη και ο Κρέοντας. Πρέπει να ξέρετε ότι τι σημαίνει τώρα κρέον. Κρέον σημαίνει κρύον. Από πού βγαίνει? Από τη λέξη κρατώ. Άρα κρέον τι σημαίνει? Κράτος. Νόμι. Εξουσία. Ανήκει σε αυτό του Βέμπερ το λεγόμενο χαρισματική. Ανθρώπους με κύρους στην ειδικότητά τους. Δεσπότη μου Χρυσέ, εσύ μας τάματες. Και εγώ τα κρατώ. Με ωφέλησε, δεσπότη μου. Και όλα τα βιβλία με ωφελούν. Λοιπόν, κρέον, κρήτων, κρύον, κρύον, κρατώ. Που σημαίνει βασιλεύς. Γιατί έχουμε κι άλλους ανοήτους. Όταν στην εκκλησία καμιά φορά πάνε κάτι αυτοί οι ψευτοαριστερίδες που είναι αμόρφωτοι και, και όλοι και λέμε εμείς νίκα στις βασιλεύσει, κάνουν φασαρία και λένε τις βασιλεύσει, δεν έχουμε βασιλιά. Μανάρι μου, δεν ξέρεις ότι οι βασιλείς οι αρχαίοι ήσαν αιρετοί άρχοντες? Δεν έχετε ακούσει ποτέ για τον κόλο τον βασιλέα, ο οποίος ήταν αιρετός άρχοντας στην Αθήνα? Δεν ξέρετε ότι είπανε ότι όποιος βασιλιάς σκοτωθεί πρώτος, αυτού η πόλη θα νικήσει? Και ο κόρδος από βασιλιάς φόρεσε ιδιωτικά ρούχα και πήγε με τους Σπαρτιάτες και τον σκοτώσαν και τα μαύρα Σπαρτιάτες, ότι ο κόρδος θυσιάστηκε γιατί ήταν αιρετός. Και τι σημαίνει αιρετός? Ακούστε τι σημαίνει αιρετός. Τι είπαμε? Λαός. Λαός. Βασιλεύ σημαίνει. Βάση ο λαός. Αμόρφωτη. Αστοιχείωτη. Άγνωστοι που δεν ξέρετε τίποτα, μάθετε το. Λαός, βάση ο λαός. Δηλαδή, επειδή περνάνε τα χρόνια, πιστεύετε ότι οι λέξεις δεν κρατάνε το αρχαίο νόημα επειδή εσείς το αλλάξατε? Τι λες μωρέ? Οι Βυζαντινοί, αν δεν τον ανέβαζαν τον αυτοκράτορα πάνω στις ασπίδες, ο στρατός που ήταν ο λαός, δεν δεχόταν ποτέ ότι είναι κάποιος αυτοκράτορας. Και αφού τον ανεβάζανε, τον πηγαίναν σηκωτό και τον έστειλε ο πατριάρχης και τον λέγανε βασιλέα. Γιατί ήταν βάση ο λαός. Υπήρχε η σύμβλητος, βάση ο λαός. Τι λέτε μωρέ? Και επειδή εσείς δεν ξέρετε γράμματα, θα υποχρεώσετε την εκκλησία και η εκκλησία η κακομοίρα λέει δεν πειράζει. Άμα είμαστε απ' έξω, θα λέμε τις, πώς, τις ευσεβέσεις. Είναι χειρότερο τις ευσεβέσεις. Ευσεβέσεις ξέρετε ποιος ήταν? Οι αυτοκράτορες λέγανε ότι είναι ευσεβείς, γιατί ήσαν εξαρκαπαπάδες. Δηλαδή είχαν ευσέβεια, δηλαδή κάνανε, ήταν ο Αύγουστος ο ευσεβής. Κατάλαβες ότι ήταν ειδωλολάτρες, αλλά προσφέρανε θυσίες και δεν ήταν ευσεβείς. Και εμείς τους λέμε ευσεβέσεις. Που ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν μπορώ να πω τη λέξη, να το γυρίσω ανάποδα, γιατί δεν θέλω να το πω. Μόνοι σας, ονοονοήτω. Λοιπόν, δεν είναι τη. Και λέει η Εκκλησία, απ' έξω ευσεβέσει. Στα σπίτια σας απ' έξω ευσεβέσει. Μέσα βασιλεύσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε ρεντίκολα. Μας κοροϊδεύουν και οι ίδιοι. Και μετά λένε, κοροϊδεύουμε. Υπάρχει μέσα και έξω στη κτήση. Υπάρχει μέσα και έξω. Λέμε για να μην τους σκανδαλίσουμε. Πώς να μην τους σκανδαλίσουμε? Άλλαξε το τελείως και μέσα. Αφού έρχονται και μέσα. Δεν ντρέπονται αυτοί. Τους βλέπετε. Έρχονται και ενώ δεν ξέρουν το σταυρό να κάνουν. Δεν δίνουν ποτέ στην εκκλησία να μπορούν να ψουν κερί. Δεν ανάβουν ποτέ οι άρχοντες. Ποτέ. Άμα δείτε, δεν έχω δει κανένα ρίξει ένα κερί. Ποτέ. Και όταν κάθονται, σαν τις στήλες του άλατος, μια φορά είχαν δώσει σε ένα πει το πιστεύω και έκανε 40 λάθη. Το θυμόσαστε? Ναι. Και δεν τραπώνουν καθόλου. Καθόντουσαν από δίπλα. Σοδοξία νομίζω ήταν να το βάλει, να το βρείτε στο ίντερνετ. Πόσα λάθη έκανε. Διαβαστά το λέει. Δεν το λέει από ξού. Λοιπόν. Και αφού λέει κακά. Γι' αυτό. Πού να πάμε? Ο Κρέοντας είναι αυτό. Ο Κρέον είναι αυτό. Η μία συντεταγμένη τη εξουσία. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, τι κάνει ο Κρέοντας? Ο Κρέοντας λοιπόν γίνεται. Υπάρχει ο Κρέον, η Ισμήνη, η Αντιγόνη, ο Αίμονας,
Αυτές είναι οι τέσσερις, τα τέσσερα πρόσωπα που είναι σε αυτή την τραγωδία του Σοφοκλή. Πέθανε 90 χρονών ο γέρος ο Σοφοκλής. Γέρος, καλά, πέρασε καλά. Ευχαριστήθηκε στη ζωή του και έρωτες και όλα. Σαλαμινομάχος, ευλογημένος, Σαλαμινομάχος. Έδωσε μία και μη φοβάσαστε μωρέ. Αν οι Έλληνες ήρθε εδώ ένα εκατομμύριο στρατό και τον έκαμε τον Ξέρση. Να, να, τον κάνανε. Γιατί να μην μας βοηθήσει κυρία Θεοτόκος. Γιατί να μας βοηθήσει κυρία Θεοτόκος. Με όλους αυτούς. Διότι τη μια έχουν τον κορονοϊό, την άλλη έχουν τον Τούρκο, την άλλη έχουν τον Αλβανό. Κάτι θα μας φοβίζουν εσύ. Καθίστε φρόνιμα, καθίστε κάτω. Καθίστε... Μωρέ, κάθομαι φρόνιμα, δεν σας έκανα. Αλλά δεν θα μου πάρεις τον Χριστό. Δεν θα μου πάρεις και την πίστη. Δεν μπορεί να κοροϊδεύεις εσύ παντού. Να μου λέει άλλη ότι το σάλιο το μεταδίδει. Δεν μου λέτε ρε Έλληνες. Άμα δεν κάνετε γλωσσόφιλο με τη γυναίκα σας ρε. Άμα δεν κάνετε γλωσσόφιλο δεν θα κάνετε παιδιά. Χωρίς γλωσσόφιλο θα γίνει παιδί. Δεν θα γίνει παιδιά ρε Έλληνες. Το γλωσσόφιλο δεν έχει σάλιο. Και πόσοι από εσάς γυρίζετε με τη μια και με την άλλη. Και σας πείραξε άπαγε της βλασφημίας. Ασύγκριτο πράγμα. Αλλά δεν τρεπόμαστε λιγάκι να καθόσαστε όλη μέρα στα κανάλια και έρχεται μια Γιαμαρέλου και λέει εγώ θα κοινωνούσα. Αυτό είναι. Και πάλι και πολλάκις να την τιμήσω με τη γυναίκα. Θα βρεθούμε σε δυσκολία. Μας περιμένουν. Και με πήρε ένας κριτήκαρος από την Κρήτη και μου λέει ρε παπά είμαι 93 χρονών. Ξέρετε πώς θα μιλάνε οι κριτικοί. Είμαι εδώ στον ψιλορίτη μου λέει απάνω. Δεν μου λες ρε παπά μου λέει θα με κοινωνήσετε ποτέ για αποφάνω και θα πάω στο Θεό ακοινώνητος. Του λέω αξομολόγητος γιατί σήμερα ένας δεσπότης είπε ότι πρέπει να πάτε στο πνευματικό να εξομολογηθεί. Πού τον πρώτο πνευματικό δεσπότη. Η πνευματική που είναι κρυμμένη μέσα στα σπίτια τους κατά εντολή σας. Δηλαδή κατάλαβε, μου βάζει άλλο εμπόδιο. Εμπόδιο στο εμπόδιο. Εμπόδιο στο εμπόδιο. Μου λέω βρε παππού πρέπει να εξομολογηθείς και μετά να κοινωνείς αυτή η τάξη της Εκκλησίας. Μου λέει αυτό δεν σου πέφτει λόγο σε σένα. Εσύ θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Πάρε το παππούρι και έλα στην Κρήτη να με κοινωνήσεις. Γιατί αυτή που την εβλέπω και λέει το κουταλάκι και λέει το φυλάκι και λέει το σαλιάκι θα μ' αφήσει με ένα κοινώνητο μου λέει. Και βλέπω ότι εκεί απάνω μοιάζεται με τους αλιγκάνους. Και προχωράτε πώς πάνε τα σαλιγκάρια και αφήνετε στο πάτωμα τα υγρά σας και προχωράτε. Δηλαδή μου λέει δεν ήταν δυνατόν να ξέρουμε στις 17 του μήνα δεν υπάρχει, δεν ήταν έτοιμοι. 40 μέρες σας άφησε το κράτος. 40 μέρες μείνατε. Δεν μπορούσατε να είχατε ένας παπά μου λέει πρόσεξε. Γιατί το έχετε και μια ερώτηση αυτό. Παπά μου λέει εγώ αποφάνω. Θα πω Χριστέ μου κρυματισμένος ήρθα πάνω. Και είμαι με τα κρίματά μου και ακοινώνητος. Δεν αξίζω ρε παπά τον κόπο εσύ που είπες ότι κοινώνησες, πώς τα λένε αυτά, στα σούπερ μάρκετ να πάρεις το παπόρι και να έρθεις να με κοινωνήσεις. Και του λέω θα σου στείλω εγώ ένα παπά και θα έχει και τέσσερα παλικάρια από τα Ζωλιανά και θα έχουν και τέσσερα ρεβόλβερ γύρω γύρω εδώ πέρα και πάει έτσι πάει. Έτσι γυρίσανε τους επιταφείους στα χωριά τα ριζά του Ψιλορίτη, να το ξέρετε. Επήραν τους επιταφείους στα κοπέλια και τι έκαναν. Μπορεί να λέει κανείς ότι δεν πιστεύουν, δεν ξέρω αν δεν πιστεύουν. Αντίσταση, πάμε! Να το πάμε, έχει το πάμε. Είναι αυτό το πάμε που σας δείξανε και είναι κι άλλα πάμε που δεν τα μάθανε και δεν τα ξέρουν. Επήραν τα κοπέλια των επιτάφιων στην πλάτη τη νύχτα και οι παπάδες οι καημένοι δεν μπορούσαν να πάνε. Όχι γιατί φοβούνται απλώς, αλλά πού να γυρίσουν τα χωριά γύρω-γύρω με τα πόδια, γιατί αυτοί έλυσαν τα κοπέλια. Και είχαν εδώ ένα καράζικο περασμένο ο καθένας. Και άμα φανερωνόταν κανένα από αυτά τα αστυνομικά έτσι για τα μάτια του κόσμου που σ' αγάπησαν κόσμο, αυτοί έκαναν όπως κάνουν τους γάμους. Και έστρεφε το αστυνομικό και έλεγε κάντε ό,τι θέλετε. Είστε τρόλοι, τροζοί. Τροζοί είσαστε. Άμα μας πιάσει η τροζίλα, κακομίτσιδες. Κακομίτη. Και του πατουγέρου θα να σου στείλω ένα μπαπά που το λέει καρδιά του από την Κρήτη με τα στιβάνια καημένε φοράει αυτούς από κάτω από τις φουστάνες γιατί μας εφορέσανε φουστάνες και νομίζω ότι δεν έχουμε παντελόνια από κάτω ώρα έχουμε παντελόνια όπως είχε ο Παπαφλέσσας και φτάνει η κοροϊδία μετά την Πρωτομαγιά το καταλάβαμε μετά την Πρωτομαγιά το καταλάβαμε τι μας κάνατε. Να είστε καλά
και ευχαριστούμε. Και εξάλλου μας έχετε συγχωρήσει, Άγιες Πατέρες, από την πολύ σας την αγάπη και αισθανόμαστε συγχωρεμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συγχωρήσατε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέει ο Κρέων, βγάζει ο Κρέων μια απόφαση γιατί ήσανε δύο αδέρφια. Ήτανε ο Τεοκλής και ο Πολυνή. Και όταν έφυγε ο καημένος ο Ειδίποδας, όταν έμαθε τα κακά του και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε στην εξορία μακριά και έφτασε στον Κολονό. Γιατί είναι Κολονός? Διότι αυτή ήταν η παράδοση και ο Σοφοκλής γεννήθηκε στον Κολονό. Γι' αυτό έχει αυτά η Δίπους επί Κολονό. Καταλάβατε, γι' αυτό έχει γράψει αυτή την τριλογία. Αλλά πού, αμορφωσιά τα σχολεία, αμορφωσιά τελείως. Ούτε στα νέα ελληνικά δεν τα κάνουν. Στα νέα ελληνικά, μην πείτε για τον Χρυσόστομο, μην πείτε για τον Γρηγόρη Θεολόγο, πέστε ρε για αυτούς, πέστε για αυτούς, συνδέστε το γένος τουλάχιστον και με αυτούς. Όχι, γιατί, γιατί θα σας πω τι λένε τα βιβλία και αυτοί δεν θέλουν να τα ξέρετε. Γι' αυτό δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Άμα τα πούμε αυτά, σου λέει τι κάνουμε, άμα πούμε εμείς, τι λέει η τραγωδία, άσε να πάνε στο Ηρώδιο, να χτυπάνε παλαμάκια, να βλέπουν την καημένη την Ελένη, την Ειρήνη, την Παπά, ελπίζω να ζει ευλογημένη αυτή η γυναίκα. Και άλλοι ηθοποιοί μεγάλοι που επέξανε και άλλοι σκηνοθέτες μεγάλοι που μας διδάξανε, γιατί είναι μεγάλη διδαχή και ο Κάρολος, ο Κούν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας διδάξανε αυτές τις τραγωδίες. Είναι διδαχή οι τραγωδίες και να το παίξεις μια διδαχή και να το ζήσεις. Αλλά στην επίπεδο τι πάνε? Πάνε κόβουν τα εισιτήρια. Ευτυχώς που τους κυνηγάνε να μην έχουν μπουκαλάκια και σποράκια. Και αυτά θα είχαν εκεί μέσα. Και κάθονται και βλέπουν ότι πάνε παλαιομάτια, φωνάζουν όλοι, φεύγουν. Και δεν πήραν, μισή πήραν χαμπάρι από αυτά που ίσως να πήρανε κι όλοι, συγχωρέστε με. Αλλά εγώ που έχω πάει, αυτή την αναλογία βλέπω από αυτά που ακούω όταν κατεβαίνουν τα σκαλιά. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν τώρα εδώ η Αντιγόνη? Είναι η Αντιγόνη και ο Πολυνίκης ο Κακομοίρης βγάζει μία απόφαση και λένε ότι ένα χρόνο θα βασιλεύει ο Πολυνίκης και ένα χρόνο θα βασιλεύει ο Ετεοκλής. Ένα χρόνο Μητσοτάκης, ένα χρόνο το Τσιπράκη. Ένα χρόνο Μητσοτάκης, ένα χρόνο το Τσιπράκη. Και βάλανε στην αρχή να βασιλεύει ο Ετεοκλής. Ο Πολυνίκης λοιπόν, αφού δεν χρειαζόταν να βασιλεύει, σηκώθηκε και έφυγε και πήγε να βρει την τύχη. Και όταν ένας άντρας πάει σε ένα μέρος, ήταν μια γυναίκα. Και πήρε μια ωραία γυναίκα, γυναικούλα, και μετά αφού πέρασε ένας χρόνος, πηγαίνει, χτυπάει την πόρτα τούκου, 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 τούκου. Όπως θα χτυπήσει τώρα την πόρτα σε λίγο και ο Πρωθυπουργός, θα σας πει ξαναψηφίστε με. Θα τον βγάλετε με 60% και θα κάθεται ο Τσίπρας να πιπηλάει το δάχτυλο. Γιατί, μανούλα μου, να είναι καλά ο Τσόπρας. Όταν βγαίνει στο Τζιόδρα και έχει 98% και από. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Απλά πράγματα είναι, μαθηματικά είναι. Μαθηματικά είναι. Και βγαίνει ο Τραμπ και λέει, μας είχαν φλωμώσει. Και λέει, αυτός ο ιός λέει, θα ζητήσω από την Κίνα, γιατί έχω τώρα πια πληροφορίες ότι ο ιός το στόσκασε. Ήταν κατασκευασμένο. Ωραία, περίλαβα. Και έρχεται και αυτός ο Bill Gates, ένα πολύ καλό παιδί, χρυσό παιδί, χρυσό παιδί. Και λέει τα εξής, θα μου πεις με το Κρέοντα, μια χαρά σας τα πάω. Μαζί είναι όλοι αυτοί. Ένα είναι. Κρέον. Καταλάβατε το. Λοιπόν, τι λέει, ακούστε ένα φοβερό. Μου στείλανε εδώ ένα φοβερό. Λέει ο Bill Gates ότι δίνει εκατομμύρια, τον πήρε ο πόνος, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ θα δώσει για να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό το εμβόλιο. Το εμβόλιο της νόσης. Και την ίδια ώρα, ακούστε τι μου έστειλε ένα πνευματικό παιδί μου. Από ένα μέρος, να μην σας πω που είναι, γιατί δεν φοβάμαι κιόλας, νομίζω ξέρω τι θα κάνω αυτή. Και λέει το εξής, ετοιμάζει, λέει αυτός, προσέξτε, ετοιμάζει ο Bill Gates τσιχρόνος, με όσα λέει, κατάλαβατε δηλαδή, όπως δίνει αυτό, κατά πρώτον ο αριθμός αυτής της αιτήσεως της πατέντας που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2019 και που η αποδοχή του παγκοσμίως έγινε το Μάρτιο του 2020, ο αριθμός του είναι 06, 06, 06. Μα και να θέλω Κακομοίρης, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί δεν το πιστεύω, γιατί θα το πατήσει ο Κύριος. Καλά ρε ματάκια μου, γιατί το βάζεις αυτό το νούμερο? Δεν καταλαβαίνεις ότι σε χαμαριά. Δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί να θυμόσαστε το θαύμα των κολύμπων των Αγίων Θεοδόρων. Ο διάβολος έβαλε τον Ιουλιανό του Παραβάτη, που είναι πατέρας όλων αυτών εδώ πέρα, και που λέει και ο Παπαδιαμάντης ότι μην μπει στον Ιουλιανό Παραβάτη, θα σε φάνε ζωντανό. Λοιπόν, ο Ιουλιανός, στο ίδιο, στο Λαμπρέατη το ψάχνει. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έβαλε να μολύνουν τα κόλληβα και καταλάβατε, ήθελε δηλαδή ο διάβολος, εκόντες άκοντες οι χριστιανοί, θα την πατήσουν. Γι' αυτό το βλέπεις ακόμα και την αίτηση, εδώ το έχω, ακόμα και την αίτηση έχει αυτόν τον κωδικό. Ο Κρέων είναι αυτός. Ο Κρέων. Ο Κρέων είναι αυτός.
Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Ακούστε τι έχουν σκεφτεί. Θα κάνουν, λέει, προσέξτε, πέρα από τα κινητά που ξέρετε, θα λέει το κινητό σου σε λίγο, ότι είχες μιλήσει με τον τάδε, είχες φιληθεί με τον τάδε, είχες ακουμπιστεί με τον τάδε, είχες κάνει σεξ με τον τάδε, είχες κοινωνήσει από τον πατέρα Ευάγγελο τον Δισκοπότηρο και να ξέρεις ότι ο πατήρ Ευάγγελος, επειδή είναι και γιατρός, έχει κολλήσει τώρα κορονοϊό και άλλα ψάξου κακομίδι. Αυτό είναι για να σε προστατέψει. Έχει τόση αγάπη για σένα. Σε παρέδωσε στις τράπεζες να σε γδέρνουν οικονομικά. Σου βάλε τους φόρους της ζωής και στα παίρνει το αίμα με το μουρί της σώμας. Σας έκανε όλους φτωχούς και τώρα τον πήρε η αγάπη. Και προσπαθεί να σας προστατέψει. Ο Κρέων εδώ πέρα. Ο Πιλάτος. Ο Τιβέριος ο Κέσαρας. Η εξουσία. Για όνομα του Θεού. Όχι, έχω αφεντικό που με αγαπάει, έχω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Χριστό. Και τι λέει εδώ, ακούστε λέει, θα φτιάξουν μία πλατφόρμα, η δραστηριότητα του ανθρωπίνου σώματος που σχετίζεται με κάποια εργασία, που θα δίνεται στο χρήστη, δηλαδή στον κάτοχο του ανθρωπίνου σώματος. Προσέξτε, ο χρήστης είναι ο κάτοχος του ανθρωπίνου σώματος. Και τον πείραξε τον άλλον που του είπε από την ψυχή. Αι κακομύρι, εδώ σου τα παίρνει όλα. Λοιπόν, το ανθρωπίνου, περίεργος τρόπος να αναφερθεί κανείς έτσι στο σώμα μας, σημειώνει αυτός που το μετάφρασε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία, προσέξτε, βαθιάς ανάλυσης δεδομένων ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, και το λέω, εγώ δεν ξέρω τα καλά τα αγγλικά, cryptocurrency, αυτό, δεν ξέρω σωστά. Πρόκειται για ηλεκτρονικό χρήμα χωρίς χαρτονομίσματα, ανάλογα με το γνωστό bitcoin, κάπως έτσι, bitcoin. Ένας κεντρικός εξυπηρετητής, ένας μεγάλος ηλεκτρονικής υπολογιστής, μπορεί να προσφέρει μια εργασία στη συσκευή του χρήστη, που είναι συσκευή συνδεδεμένη απευθείας με τον κεντρικό εξυπηρετητή, ένας αισθητήρας, εδώ είναι το θέμα, ο αισθητήρας. Αχ, καημένοι του πάμε! Πανάρια μου όλοι, ξέρετε, μπορεί να χρειαστεί να ενωθούμε με αυτούς όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να ενωθούμε με τους αναρχικούς, μπορεί να ενωθούμε με τους χαζοπαλαιομερολογίτες. Δεν ξέρουμε με ποιους θα χρειαστεί να ενωθούμε, γι' αυτό με όλους τους με όλες τις θρησκείες του κόσμου εμείς έχουμε πίστη. Να χρειαστεί να ενωθούμε με τους μουσουλμάνους, δεν ξέρουμε. Να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέει εδώ πέρα ένας αισθητήρας που συνδέεται απευθείας με τον κεντρικό υπολογιστή και είναι μέρος της συσκευής, προσέξτε, της συσκευής του χρήστη, μπορεί να καταγράψει ο αισθητήρας αυτός οποιαδήποτε δραστηριότητα του χρήστη. Και ακούστε τι, πώς θα σε κοροϊδεύσει. Το χρηματοπιστωτικό αυτό σύστημα που συνδέεται με τη συσκευή, τη συνδεδεμένη με τον χρήστη, μπορεί να εξακριβώσει εάν η σωματική δραστηριότητα του χρήστη ικανοποιεί μία ή περισσότερες συνθήκες, προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το νέο ηλεκτρονικό άλλο χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναλόγως να σε επιβραβεύει το χρήστη με το ανάλογο ηλεκτρονικό ποσό σε σχέση με αυτήν τη δραστηριότητα. Χριστός Ανέστη, αδελφοί και πατέρες. Και βγήκανε να κοροϊδέψουνε αυτό το καλόγερο του Θεού. Διότι ο Παπαευθύμης στο Άγιον Όρος, εγώ δεν το αντέχω αυτό. Εγώ εγνώρισα τον γέροντα Παΐσιο και ωφελήθηκα. Και τον ίδιο καιρό που γνώρισα τον γέροντα Παΐσιο, εγνώρισα και ένα μικρό λεπτοκαμωμένο παλικαράκι που ερχότανε στο Λιμωδόν, στην Αργυρό, την Αγία Αργυρό, και στην Τίνα και στον Παπαευμένιο που δεν τον ήξερε ακόμα, ούτε ο Μόρφου. Εγώ πήγα 12 χρονών στον Απατέρα Ευμένιο. Προς τιμή του Μόρφου δεν κάθισε από εκείνη τη μεριά του Ποτιαμνού στον Άγιο Γεράσιμο, αλλά κατέβηκε ταπεινά και κάθισε στο γέροντα τον πατέρα Ευμένιο. Και έμαθε πολλά και είδε και πολλά ομόρφου. Λοιπόν, χριστιανοί μου, τώρα γιατί το έλεγα αυτό, γιατί κουράστηκα, πέτε μου λίγο νερό, λίγο πέντε. Λοιπόν, ο πατήρ Ευθύμιος λοιπόν επήγαινε και διακονούσε αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν απεφάσισε να γίνει καλόγερος, θα μπορούσε να πάει σε μοναστήρια μεγάλα με ξυλόγλυπτα που μπαίνεις μέσα, τα χρειάζεται η εκκλησία και να υπάρχει. Γιατί στα μοναστήρια οι πατέρες, ο Αθανάσιος, ο Μέγας και όλοι τα κτίσανε με τα καλύτερα υλικά της εποχής τους.
Αυτό κάνουνε τα μοναστήρια και καλά κάνουνε. Αλλά θα μπορούσε να πάει εκεί. Δεν πήγε εκεί. Πήγε και βρήκε έναν στριμμένο Άγιο του Θεού. Άγιος του Θεού. Αλλά ήταν σκληρός άνθρωπος. Το Λιβανέζο, το γέρο Ισαάκ, τον Ισαάκ, που ήταν υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου. Και είπε, εδώ θα πεθάνω, εδώ. Και έβαλε υπακοή και τούψησε το ψάρι στα χείλη ο γέροντάς του. Του γάνωσε, να μην πω τη λέξη, και πέθανε ο Ισαάκ, επειδή δεν γάνωνε τις τετζερέδες, από αυτή τη μακροχρόνια γανωσιά των τετζερέδων πέθανε. Και ο Ευθύμιος πήγε και αυτός δίπλα και κόντεψε να πεθάνει. Αλλά ελυπήθη ο Θεός τον κόσμο και είπε, ας αφήσω το μαύρο Ευθύμιο να μου διακονεί τους αδελφούς τους πικραμένους που είναι. Και ήταν υποτακτικός, δεν έφαγε γλυκό ψωμί. Τον ανέβαζε και τον κάτι. Ξέρεις, αυτός είναι ο καλόγερος, υποτακτικός. Δεν έγινε γέροντας με το πρώτο. Ούτε φόρεσε χρυσούς σταυρούς να περιοδεύει τον κόσμο. Αλλά έγινε στο μοναστήρι ταπεινό, στο καλογερικό κελί. Τι είχε το κελί, επήγαινε ο γεροντάς μου, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας, Θεός χωρέας την ψυχούλα του, εκουβαλούσε δύο ντενεκέδες λάδι, κουτσός ο γεροντάς μου, με μια μπαστούνα που είχε περασμένα εδώ πέρα τα μπογαλάκια του και με ένα χριστιανό που το βοηθούσε και κούτσα κούτσα πήγαινε στο κελί εκεί πέρα του Ισαάκ, του γέροντος του Ισαάκ. Γιατί? Γιατί ήταν άνθρωπος του Θεού. Δεν είχε παραπάνω λάδι. Δεν είχε παραπάνω χαλβά. Δεν είχε παραπάνω ελιές. Δεν είχε παραπάνω ντομάτες. Τα στερόντουσαν κι αυτά. Αυτός ήταν ο Παπαευθύμης, ο γέροντας Ισαάκ. Αυστηρός, το βράδυ που κοιμόντουσαν όλοι και τα καλοκαιράκια του που είχε, αυτός επειδή είχε την ευθύνη των ψυχών, εγύριζε γύρω-γύρω το κελί με το κομμωστήρι. Γιατί? Για να προστατέψει τα παιδιά του, αυτά τα μικρά που ήταν άβγαλτα στο διάβολο τον πόλεμο, να τα προστατέψει ο γέροντας ο Ισαάκ. Δεν τον ήθελε κανένας. Μηδέ των Αντιοχιανών. Α, βέβαια, επειδή δεν τα λέμε, θα τα πούμε άλλη φορά το τι με την υπόθεση αυτή, τι του κάμανε του ανθρώπου αυτού νου, και μέχρι τέλους δεν τον παραδεχόντουσαν τον άνθρωπο. Και κοιμήθη αυτό χρήσο. Ο πατήρ Ευθύμιος, όταν άραβε, έλα μόνο θα σας πω να τελειώνουμε, όταν άραβε το καντήλι, έτρεμε, γιατί ο γέροντας τον έβλεπε. Και του λέει, γιατί τρέμεις ρε, του κάνει ο πατήρ, ο γέροντας ο Λιβανέζος, ο Ισαάκ, γιατί τρέμεις, του λέει παιδί μου. Γέροντα τρέμω να μην σε στεναχωρήσω. Γιατί, άμα άναβε λίγο τη φλόγα παραπάνω, φώναζε ο πατήρ Ισαάκ. Βρε άχρηστε, βρε απρόκοπε, βρε τι έκανες εκεί πέρα, βρε. Βρε η φλόγα αυτή έχει πάθος. Η φλόγα στην εκκλησία πρέπει να είναι απαθής. Ακόμα και το καντήλι να έχει φλόγα ταπεινή, να μην είναι δυνατή η φλόγα, διότι πρέπει και εκεί να μάθεις να είσαι απαθής. Τα ακούτε μωρέ χριστιανοί, τα ακούτε μωρέ χριστιανοί. Εκεί ανδρώθηκε αυτό το παλικάρι και έμεινε, δεν θα έβγαινε να μιλήσει σε κανέναν ο μαύρος. Τον εσύραμε εμείς, τον σύραμε το μαύρο και πάνε εκατοντάδες παλαβοί, γιατί εγώ πάω και του τα λέω. Καημένη Ευθύμη, εδώ οι μισοί που έρχονται είναι παλαβοί. Να σου κάνω μία κολοτούμπα να γελάσει. Και μου λέει, κάνε μου μία κολοτούμπα, Πάτερ Ευάγγελε. Εκεί που πάτε εσείς και μιλάτε, εγώ κάνω μία κολοτούμπα. Αλλά είμαι χοντρός ο κακομύρης και πως πάω να κάνω την κολοτούμπα, παίρνω από εδώ και γελάει το χιλάκι του με τη χαρά. Και έγραψε ένα κείμενο. Δεν το ξέρω. Δεν το έχω διαβάσει καλά. Μπορεί να είναι σωστό απόλυτα, μπορεί να έχει. Έγραψε και αυτό τον πόνο του άνθρωπος, τον πόνο του. Και δεν τραπήκανε και σηκωθήκαν και του κάμαν ένα πόλεμο μέχρι και εδώ δαιμονισμένο. Δεν ξέρω τι τον είπε τον άνθρωπο. Αταπείνω του αυτόν που έφαγε του γέροντά του να μην πω. Και θα σας πω και ένα ωραίο. Έχει κάτι καλογέρια, δεν είναι μόνο θύμιος, έχει κάτι καλογέρια γύρω-γύρω. Ένα ωραίο θα σας πω. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν πολλοί ανθρώποι του Θεού. Ανάσταση είναι αυτό. Υπήρχε ένας ιερόθεος που τον κοροϊδεύαν αρκετοί στο Άγιον Όρος, γιατί νομίζανε ότι είχε πολλές κακίες και πολλά κακά ελαττώματα
και είχε και εδώ μπροστά τα στήθια ανοιχτά και οι άλλοι οι ευλαβείς και όλοι αυτοί οι σούπερ που μου γράφουν και εμένα κάτι και μου λένε «Πάτρε, πολύ φωνάζεις και κάνεις σαν τον Καραγκιόζη». Ναι! Είμαι ο Καραγκιόζης, μωρέ! Σας τα λέω σαν τον Καραγκιόζη, πας και τα ακούσετε, καημένοι, Καραγκιόζης! Είχα εγώ καμία ανάγκη, νομίζετε, μια χαρά έμενε στη δουλειά μου. Έπαιρνα το μισθουλάκο μου, από που μου δίνει το κράτος μου. Έχω την παπαδίτσα μου, έχει το σπιτάκι της. Μια χαρά, μπορώ καθόμουν κλεισμένος και να έλεγα «Βουλιστείτε, κακομίτσιδες!» Τι με νοιάζει εμένα? Γιατί νομίζεις ότι φωνάζω και κάνω τρέλες και σας κοροϊδεύω? Και δεν σας κοροϊδεύω, σας τα λέω έτσι με αστεία για να γελάσετε. Να σας παρηγορήσω, μωρέ. Και όποιος, όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν πειράζει, ο Θεός να τον συγχωρέσει. Μπορώ να σου μιλήσω, να σου βάλω ένα καπέλο εδώ, να βάλω τα μαλλιά μου πίσω, να τα δέσω καλά, να μου χτενίσουν τα γένια, να μου κάνουν έτσι και να λέω. Που λέτε, ο Μαξ Βέμπερ είπε αυτά. Μια χαρά στο κάνω. Θέλεις να σου κάνω ένα κήρυγμα τέτοιο 2 ώρες. Άμα με αντέξεις, θα φύγεις. Θα φύγεις, αμέσως, θα το κλείσεις. Μόνο αυτός δεν είναι ο πατρεμάκης. Το ταπεραμέντο του κάθε ανθρώπου θα το κρύβει. Δεν μας νοιάζει καθόλου, δεν πάτε να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και του γράψανε του ανθρώπου και εδώ από αυτή, επειδή τον αγαπάτε εσείς στην ομοιοσύνη, θέλω να το τονίσω, του φυλάω τα ποδαράκια του ανθρώπου, γιατί τον γιατί το ξέρω, άμα του φτάσαν τα μαντάτα, η ψυχούλα αυτή είναι πολύ λεπτή. Μόνο μωρέ που γελάει ο Ευθύμιος και πλαταίνει το στόμα του έτσι, μωρέ, μόνο γι' αυτό θα μου στεναχωρήσεις, μωρέ, τον Ευθύμιο, με τον πάτερ Ευθύμιο, τον υποταχτικό, τον Ισάχ, τον εμείς, τον εγγονό του Γεροπαϊσίου. Τέλος πάντων. Κρέον! Αυτή κρέον, κρέον. Με τον κρέον. Ο κρέον τι έχει, το δημοσιογράφο. Τι έχει, κάτι παπάδες που αρθογραφούν και δεν καταλαβαίνεις άνω κάτω, άνω κάτω. Άνω. Είναι ένας παπάς χρυσός, παπουλάκος καλός, μας είπε ότι πέσαμε όλοι σε μια κατηφοριά και ότι κρίνουμε και δεν κρίνουμε, παιδιά, κανένα. Δεν, πραγματικά δεν κρίνουμε. Σας λέω τι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας. Δεν κρίνω κανέναν εγώ. Δεν θα σας δείξω το όρο. Εγώ θα πω τα μπράβο σε αυτούς, όπως είπα στο Σεραφείμ. Θεός χωρέσει τον Σεραφείμ. Χριστόδουλε! Θεός χωρέσει Χριστόδουλε! Τα μαντάτα, όπως είπε ο Γιωργάκης, ο Παπανδρέου, στην ομιλία που έκανε στον μπαμπά του και του είπε «Πατέρα!» Αυτό το θεατρικό εκεί. Λοιπόν, και εγώ σου λέω «Χριστόδουλε μου, πατέρα μου, Χρυσέ, μάθε το! Η Εκκλησία χωρίζει από τη δεξιά! Μάθε το από τη δεξιά του υψίστου, κακομοίρη Χριστόδουλε, και σένα σε είχαν φλωμώσει, και σένα σε είχαν φλωμώσει. Αυτά είναι. Το ξέρω ότι λίγοι θα τα ακούσετε. Λίγοι θα τα παραδεχτείτε, λίγοι θα τα ενστερνιστείτε. Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν. Ο Πολυνίκης ο Κακομοίρης, όταν του είπε ο Τεοκλής πριν που θα σου δώσω εγώ τη βασιλεία, δεν θα τη δώσω. Συνηθισμένα στους Έλληνες. Ου, καλά. Αδέλφια μεταξύ τους, να κακά. Να. Λοιπόν, και ενώ έχουν τα αδέλφια κακά, θέλουν να πάνε να αγαπήσουν άλλοι. Μιλάμε, άστε με τώρα. Λοιπόν, και λέει, δεν θα σου δώσω. Δεν θα σου δώσω, λέει, δεν θα σου δώσω τη βασιλεία. Και τα παίρνει ο Πολυνίκης και παίρνει στρατό και έρχεται και τι κάνει πολιορκή την Επτάπυλλον Θήβα. Την Επτάπυλλον Θήβα. Η Θήβα είχε 7 πύλες και την πολιορκή. Και στο τέλος κάνανε, για να μην σκοτωθούν οι στρατοί, κάνανε μία μεταξύ τους μάχη τα δύο αδέλφια και μετά αυτοτραυματιστήκανε και σκοτωθήκανε και οι δύο. Και ο Τεοκλής και ο Πολυνίκης. Και επειδή στην Αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, έπρεπε να γίνει ένας άρχοντας. Αυτό που λέει εδώ ο δεσπότης μας, χαρισματικός. Να του χαριστεί του αχαρίστου, διότι ο Κύριος τι είπε? Πάσα βασιλεία στη χαρίζει ο Θεός και θα σου ζητήσει, κακομοίρη μου, και θα σου μην νομίζεις ότι την επίες επειδή ήθελε ή ο λαός τάχα μου. Όχι, στην πραγματικότητα είσαι ελαίο Θεού. Και γι' αυτό τι λέει η παροιμία? Φωνή Θεού, οργή λαού. Τι σημαίνει? Ότι ακόμα και στην παροιμία σου λέει πρόσεξε, διότι και το καλό του λαού και η οργή του λαού από το Θεό είναι. Η παροιμία, για να στην πούνε οι πατέρες, είναι πείρα. Για να είναι πείρα, σκέψου τα άνθρωπε. Δεν είναι έτσι. Δεν τους νοιάζει, όχι. Είναι τακτοποιημένα,
Χρόνια. Από τότε που ελευθερωθήκαμε, που έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, είναι όλα τακτοποιημένα. Χρέη. Πού είναι το χρέος που φέρανε στο Μαυροκορδάτο, οι λίρες αυτές. Πού πήγανε, πού είναι αυτές οι λίρες. Δεν ξέρω πότε τις ξεχρεώσαμε τις λίρες. Ποιος τις πήρε, έγινε τίποτα για την πατρίδα, τίποτα. Μεταξύ τους τις πήρανε οι Πελοποννήσοι, λένε, για τον πόλεμο, ή οι Στερεολαδίτες, για τον πόλεμο που κάνανε τον Εμφύλιο. Πώς σας φαίνεται, δεν λέγανε και κάτι οι λίρες. Δεν στέλνανε οι Άγγλοι κάτι λίρες, στον Εμφύλιο. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά. Παρακάτω, δεν πειράζει, διαβάστε τα. Σκεφτείτε τα, δεν μπορώ να σας κάνω κάτι άλλο σε αυτό. Έτσι λοιπόν, οι καημένοι Ισμήνοι και οι Αντιγόνοι μείνανε χωρίς τα αδέρφια τους, τον Ευτεοκλή και τον Πολυνίκη. Και βρίσκει ο Κρέοντας την ευκαιρία και ανεβαίνει και γίνεται κορυφή του κράτους. Τι σημαίνει κορυφή? Κάρας, κάρας, οροφή. Κάρας, οροφή. Και ενώνεται και γίνεται κορυφή. Γι' αυτό έχουμε το Παπαδιαμάντη που λέει «Την χείρα σου, την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του δεσπότου». Εδώ πέρα. Αυτό είναι. Κάρας, κάρας, οροφή. Οροφή, κάρας είναι η κορυφή. Και αυτός ο άρχοντας είναι η κορυφή μας. Ο κάθε πρωθυπουργός μας, όχι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτοί άστοι. Εννοώ αυτούς που έχουν και την πολιτική και όλα μπορούν να τα ανακατεύουν, οι άνθρωποι αυτοί και να δείχνουν, αυτή είναι η κορυφή. Αυτός είναι ο Κρέον. Και αυτός έχει και τα κρεοντάκια δίπλα-δίπλα. Διότι δεν μπορεί μόνος του, είναι ο Κρέον. Ο Κρέον λοιπόν είναι ο Κρέον. Ο Κρέον λοιπόν λέει ότι εγώ αποφασίζω, επειδή είμαι άρχοντας, και λέω, θα θαυτεί ο Ετεοκλής και δεν θα θαυτεί ο Πολυνίκης. Σας είπα και σε άλλη ομιλία ότι είναι μεγάλη ύβρις για τους Έλληνες να μην τιμηθεί ο νεκρός, γιατί η ψυχή του γύριζε στον απάνω κόσμο και δεν αναπαυόταν ποτέ. Έπρεπε να του ρίξει λίγο μέλι και κάτι, λίγο νερό, λίγο κρασί, και να του ρίξει λίγο χώμα από πάνω, και τότε έχει γίνει και έχει πάει στον άδειψη. Αυτός για τον εκδικηθεί, το κράτος, ο Κρέον, επενεύει στις αρχαίες παραδόσεις του γένους, δηλαδή σαν να επενεύει στην εκκλησία του Δήμου, που μεταποιήθηκε με τον καιρό, γιατί έχουμε και έναν ανόητο που έγραψε δημοσιογράφος στην Καθημερινή και τόλμησε και είπε ότι τα κουρία, λέει, παπάδες μου, έτσι μας είπε. Ποιος του το έδωσε το δικαίωμα? Όποιος το έδωσε, ας το καταλάβει. Λέει, τα κουρία έχουν 3.000 ιστορία, γιατί βρήκανε, λέει, κουρία εδώ και 3.000 χρόνια. Ενώ η εκκλησία σας έχει 2.000 χρόνια ιστορία, αλλά τα κουρία καλά κάνουν και ανοίγουν πιο πρώτα, διότι τα κουρία είναι πιο αρχαία από την εκκλησία. Εκεί μας καταντήσανε! Εκεί! Πίσω, 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 πίσω! Πού έχει άλλο πίσω? Γκρεμό! Πέσε και από πίσω. Και να έχει γκρεμό καλά, μην έχει τίποτα από αυτό που έλεγε ο Παπαφλέσσας, που ήταν το 21ο παιδί του πατέρα του Ρέλη. Αυτού του γέρουτα ευγάλανε 29 κοπέλια, ρε, και ζήσανε όλα. Και ο Παπαφλέσσας δεν είχε ανάγκη, έκανε έτσι και ερχόντουσαν τα αδέρφια του και πολεμάγανε όλα μαζί με τον Παπαφλέσσα. 29 παιδιά, αυτούς έπρεπε. Έπρεπε να έχει τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη τώρα, που ειδικά ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης, που εκάμανε έναν που λέγεται, που είπε ότι η Παναγία δεν είναι υπάρθενος, του κάμανε τέτοια μπαζαρία, που δεν λέγεται, που ήταν στη Σύνοδο κι αυτός, γραφιά στη Συνόδου ήταν αυτός. Ο Φαρμακίδης ένας, ο άλλος που ήταν φαρμάκι εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Φαρμακίδης, και έκαμε αυτό το πράγμα και μας χώρισε από τη μανούλα μας, την Αγία μας. Είδατε τον Πατριάρχη μας, τι σεμνά κατέβηκε τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν ξέρω τι λέτε για τον Πάτη, αλλά λέτε ό,τι θέλετε και για τον Πάπα και για όλα. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο Πατριάρχης είναι σαν μοναστήρι. Ζούνε όλοι μαζί σε ένα μοναστήρι, τρώνε μαζί στην Πατριαρχική Τράπεζα συγκεκριμένες ώρες, είναι σιωπηλοί, φοράν τα επανοκαλύματά του σαν καλόγεροι, τρώνε αλάδο το Τετάρτη και Παρασκευή και οι ακολουθίες τους είναι μοναστηριακές. Και όταν βγήκε ο Πατριάρχης μας στον επιτάφιο γύρω-γύρω εκεί στον ναό του Αγίου Γεωργίου, το είδα και έκλαψα και λέω, τέτοιο ήθος θέλω. Και όταν έβλεπα εδώ πέρα ένας δεσπότης ο καημένος μόνος του με ένα παπά, χωρίς να έχουμε αυτή την ντράπηκα και λέω, Χριστέ μου, πώς μας εκατήντησες έτσι, πώς μας εκατήντησες έτσι.
ευχαριστού, παρηγορηθήκαμε που είδαμε την κεφαλή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ταπεινωμένη, γιατί είναι πάντα σε ταπείνωση. Ποιος μπορεί να μιλήσει όταν αυτή η πόρτα είναι κλειστή του Γρηγορίου του Πέμπτου, αυτού που κατηγορεί ο Κοραής, που μπορούσε να φύγει. Του πήγανε οι Ρώσοι και οι Γάλλοι και του λένε: φύγε, πατριάρχη μου, να σου δώσουμε καράβι να φύγεις. Και είπε: αν φύγω εγώ, το γένος θα σφαχτεί. Θα μείνω εγώ για να σωθεί το γένος. Και έχουμε όλους αυτούς τους αλητήριους που χύνουν δηλητήριο για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Να διαβάσουν τη λέει Χολοκοτρώνης για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Αυτά και σας τα. Γιατί είναι όλοι αυτοί οι κρέοντες που τα λένε. Έτσι λοιπόν ο Εταιοκλής και ο Πολυνίκης. Μα θα μου πεις, παπά μου, εδώ ήρθες να μας πεις για την Ανάσταση. Έχει σχέση, Ματάκια. Ο Εταιοκλής και ο Πολυνίκης. Και πάει τώρα ο βασιλιάς και λέει: δεν θα το θάψει κανένας, διότι άμα το θάψει θα πεθάνει. Δεν θα κοινωνήσει κανένας, παπά Γιώργη Σχοινά. Άμα κοινωνήσεις ανθρώπους, κακομοίρη μου, εγώ ο Χαρδαλιάς, ο καλός ο άνθρωπος, ο δήμαρχος, που εβοήθησε τόσα έργα που έκανε ο καλός ο άνθρωπος, που είναι στα δεξιά, αριστερά του Τσιόρδα, και όλοι μαζί αυτοί μας σώσανε να είναι καλά οι ανθρώποι από τον κορονοϊό, εγώ θα στείλω τον εισαγγελέα να πιάσει τον Παπαγιώργη, και ο Παπαγιώργης πρέπει να κρυφτεί στα άβυτα της εκκλησίας, να περάσει το αυτόφορο ως σαν κυνηγημένος άνθρωπος. Και κανένα δυο πίσω από τις γρίλες να λένε: έχει κι άλλη πόρτα, ο ναός θα φύγει από εκεί, ο παπάς τρεχάτε. Έστειλε να είναι καλά οι ανθρώποι, δεν ξέρω. Μου είπανε ως τι εστείλανε τον εισαγγελέα. Δεν θα καλά κάνανε το έγκλημα που έκανε. Τι είπε λοιπόν αυτό, τι είπε? Έγινε μία σύγκρουση καθηκόντων, το λένε όλοι. Το ένα είναι αυτό που λέει η πολιτεία και το άλλο είναι αυτό που λέει η εκκλησία. Δεν το έχουμε? Χριστιανοί μου, αν είναι μία σύγκρουση αυτή, εμείς με ποιον πρέπει να πάμε? Με την Ορθόδοξό μας εκκλησία. Με ποιον θα πάμε εμείς? Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπους. Οι Απόστολοι που τους εμπαγλαδώνανε στο ξύλο το είπανε και εμείς. Είπανε ότι πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, δεν βλέπετε? Το ίδιο πράγμα είναι. Τι της είπε της Αντιγόνης? Μην εφαρμόσεις τα θεσμοθετημένα αρχαία έθη της τιμής. Και όταν η Αντιγόνη είπε, η Αντιγόνη τι έκανε? Πάει στην Ισμήνη και της λέει αυτό το ωραίο: ο αυτάδελφον Ισμήνης κάρα, ο κεφαλάκι της αδελφούλας μου της Ισμηνούλας. Είδατε πως μιλάγανε, μωρέ? Ο αυτάδελφον, ο κοινών αυτάδελφον Ισμήνης κάρα, αδελφούλα μου που είμαστε κοινοί και που βγήκαμε από την ίδια την κοιλιά. Αχ, κεφαλάκι μου, πώς κλαίνε οι αδελφές άμα χάσουν έναν άνθρωπο, τον αδελφό τους ή τη μάνα τους, και τις βλέπεις αγκαλιασμένες και κλαίνε. Και λέει η Αντιγόνη στην Ισμήνη: Ισμηνούλα, εγώ θα την κάνω την αποκοτιά. Όπως λέει Παπαγιώργης, είπε και μερικοί παπάδες, πολλοί παπάδες είπανε, εμείς θα την κάνουμε την αποκοτιά. Δεν πάει να τσιρίζει ο κρέον, εμείς θα την κάνουμε τη δουλειά. Γιατί? Γιατί αυτό μας το. Γιατί δεν έχει υπάρχει λόγος στη στιγμή. Υπήρχε κανένα λόγος? Δεν μπορούσαμε εμείς στην εκκλησία να είναι ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί? Εγώ είμαι παπαγιατρός, σας είπα. Δηλαδή, εγώ ξέρω, τα ξέρει καλύτερα. Τα ξέρει καλύτερα ο δημοσιογράφος, τα ξέρει καλύτερα. Έστω ο Τσιόρδας τα ξέρει. Να, ναι. Αλλά τα ξέρει για μαλλιού καλύτερα από τον Τσιόρδα. Έτσι λοιπόν και εγώ δεν τα ξέρω θα τον Τσιόρδα, αλλά κάτι ξέρω και εγώ. Σπούδασα. Και σας είπα, μου είπε κάποια κυρία, υπάρχει μια ερώτηση που λέει: Πάτερ, εσείς μας είπατε ότι διακονήσατε 5-6, ναι, 6-7, 8-9, διότι δεν είναι αυτοί που πήγαν στα νοσοκομεία ή που τους κάνανε και τους το βρήκανε, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι άλλοι. Και άλλοι που δεν τους έχουν μετρήσει καθόλου. Γι' αυτό λέει η Γερμανία ότι στην Ελλάδα δεν έχει τους πραγματικούς αριθμούς. Δεν έχουμε πραγματικούς αριθμούς. Αυτοί όλοι τι γίνανε? Έχουν αυτή ανοσία? Τι γίνανε όλοι? Να ρωτήσουν λοιπόν όλους τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας να πούνε πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι διακονήσατε τέτοιους ανθρώπους, να πάνε. Δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση. Κεντρική εξουσία, εξουσία κεντρική από τα κάτω, τίποτα. Και λέει για τις μάσκες. Καλέ, μας είχατε και εξετάζαμε αρρώστους χωρίς μάσκες. Και τώρα θα μας βάλετε τις μάσκες και θα έχει ένα πρόστιμο. Και για να δείτε την μπερδεψοδουλειά έχουμε, τη μια λένε ότι θα πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ με τη μάσκα,
και την άλλη βγαίνει ο άλλος και λέει όχι στο σούπερ μάρκετ, αυτοί που θα ψωνίζουν δεν θα πάνε στην Μεθνάσκα. Δηλαδή τι κάνουν αυτοί, κάνουν έρευνα αγοράς αυτοί που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αυτοί δεν θα φοράνε, αυτοί πρέπει να φοράνε η μάσκα και άλλοι που θα ψωνίζουν δεν θα φοράνε. Διαβάστε τα, τρελαθείτε, γέλια, γέλια. Πού είναι ο Λαζόπουλος, μωρέ, να κάνει καμιά εκπομπή να γελάνε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν πειράζει. Θεός χωρέστον και αυτόν να είναι ευλογημένος ο άνθρωπος, έχασε κάποιον που αγαπούσε. Και το μνημονεύουμε, να το ξέρεις, βρε Λαζόπουλε, το μνημονεύουμε και σένα, σε θελεώνει ο Κύριος, και μνημονεύει παράδο. Εκεί, η εκκλησία δεν είναι μόνο για τους ζωντανούς. Η εκκλησία είναι για τα παθαμένους πρώτα. Γιατί τους ζωντανούς θα τους δείτε, μωρέ, και τους πείτε καλημέρα. Αν δεν μνημονεύσει ο παπάς και δεν βγάλει τη Θεία Λειτουργία, δεν βγάλει αυτό το ψυχολάκι για την ψυχή, ποιος θα πει καλημέρα στους πεθαμένους, μωρέ. Ποιος θα το πει. Ο παπάς με τη Θεία Λειτουργία λέει καλημέρα, Χριστός Ανέστη σε όλους τους κοιμημένους και στέλνει την παρηγορία και το έλεος μέχρι του σημείου την ώρα που χύνει όλα τη αψυχία μέσα στο δισκοπότηρο. Τι λέει, απόκλινον Κύριε τα αμαρτήματα των εντάφθα μνημών, όχι απλώς πλήντα, απόκλινον, δηλαδή τελείωσε, τα καθάρισες όλα τα αμαρτήματα. Απόκλινον Κύριε τα αμαρτήματα, δεν λέει ανομήματα, νομίζω πατέρες, λέει αμαρτήματα, ποιον, των εντάφθα μνημονευθέντων δούλων σου, ποιον, των ζωντανών. Κι όλων των ποθαμένων, μωρέ. Γι' αυτό έλεγε ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης, η εκκλησία, δηλαδή ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης, με την προσευχή και με τα 40 λίτρουγα, παίρνει την ψυχή από την κόλαση και την πάει στον παράδεισο. Μέχρι πότε? Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν τελειώσει η Δευτέρα Παρουσία, ό,τι έγινε, έγινε. Να το ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα αλλαγή. Γι' αυτό όσο είμαστε εδώ στη ζωή, εμείς για τον εαυτό μας, για αυτούς που δεν πιστεύουν, κάντε ελεημοσύνες. Για αυτούς που πιστέψανε και βαπτιστήκανε, μόνο οι θείες λειτουργίες θα τους σώσουν τους ανθρώπους, αν σαν άνθρωποι κάτι έχουν εσφάλει εις το Θεό. Και επειδή υπήρξε ένας θρασίτατος που μου έγραψε ένας θρασίτατος, έγραψε, λέει, ο Φλωράκης, λέει, εξομολογήθηκε. Ο Τζίμις ο Πανούσης, λέει, πότε εξομολογήθηκε, βρε. Επειδή δεν εξομολογήθηκε, αν νομίζεις εσύ, που ποτέ εξομολογήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά γι' αυτό κάνω την προσευχή, κακομοίρη. Δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς του ιατρού, είπε ο Χριστός. Υποκριτές. Βέβαια, εγώ είχα ένα γέροντα τον πατέρα Τιμόθεο τον Τζανί, άγιο άνθρωπο. Είχε κοιμηθεί ο Μπίλι Μπό. Ποιος τον θυμάται, ρε, από εσάς, τον Μπίλι Μπό, τον μόδιστρο, τον κακομοίρη, που δεν ξέρω από τι πόθανε ο άνθρωπος. Και ο γέροντάς μου παρέδωσε και μου είπε, Πάτερ Ευάγγελε, λαϊκός ήμουνα τότε. Εγώ, μου λέει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Τι να το λένε Μπίλι Μπό, τι σημαίνει. Λέω, μάλλον γέροντα Βασίλειο το λένε. Και τον έγραψε ο Τιμόθεος. Και όταν εκοιμήθη ο Τιμόθεος, τον παρέλαβα εγώ να τον μνημονεύω, τον δούλο του Θεού Βασίλειο, τον Μπίλι Μπό. Και θα μου πείτε εσείς, αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Όλους να τους μνημονεύει. Μαζί με τη Μαρίκα, μωρέ, συγχωρεμένη τη Μαρίκα. Τη Μαρίκα, τη Μητσοτάκη που μας έπιανε τα ωραία φαγητά και ήταν χαμογελαστή, αφράτη, ευλογημένη του Χριστού, μωρέ, γιατί, με όλους, δεν υπάρχει ένα τραγούδι του Κεραϊδόνη, ποιο είναι, εκεί θα είναι και ο Μάξ, εκεί θα είναι και ο Έγγελς, εκεί θα είναι και αυτό, όλοι μαζί θα είναι, πού θα είναι. Εάν εγώ κάνω ελεημοσύνες, όχι έτσι, εάν εγώ κάνω λειτουργίες και ο Στάλιν ήταν βαπτισμένος, ορθόδοξος χριστιανός, και τον μνημονεύουμε, μωρέ, του βγάζουμε μερίδα, να τον σώσει και αυτόν ο Κύριος. Γιατί άμα δεν θέλεις να σωθεί ο Στάλιν, δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Δεν ξέρω τι είσαι, να ψάξεις να βρεις τι είσαι. Όλους, εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Πάνε λοιπόν τα κορίτσια, λοιπόν, η κακομοίρα, και μαθαίνει η Αντιγόνη και λέει στην Ισμήνη, εγώ Ισμήνη θα την κάνω την αυγωτιά, και της λέει, μην το κάνεις, κακομοίρα. Φύγε, μωρή, της λέει, από εδώ πέρα που δεν θέλεις να δώσω στον αδερφό μου. Και έφυγε η καημένη Σμήνη και πραγματικά παρουσιάζεται ο Κρέων. Και ακούστε τι λέει ο Κρέων, για να καταλάβετε τι πάθατε. Λέει ότι είναι αδύνατον, ο Κρέων ο ίδιος τα λέει. Δηλαδή τα λέει σαν να τα λέει ο Άρχοντας. Κατάλαβατε. Βάτε τώρα εσείς και ο πρόσωπο του Κρέων να το πιστεύει. Είναι αδύνατον να μάθεις τα φρονήματα, τη σκέψη και την ψυχή κάθε ανθρώπου προτού πάρει στα χέρια του την εξουσία.
Γι' αυτό λέει άνδρα αρχή δίθυνση. Το καταλάβατε. Δεν πρόλαβαν να καθίσουν στην εξουσία και βγάλαν την προδιά αμέσως. Προχωράμε παρακάτω. Και λέει τώρα ο χορός. Αυτή ο χορός τι είναι. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Μαξ Βέμπερ, ότι είναι η παραδοσιακή, τα ήθη, τα έθιμα, αυτοί που πάνε στην εκκλησία για το καλό, θέλω να κοινωνήσω για το καλό, είμαι έγκυος και πρέπει να κοινωνήσω για το καλό, να πάω να σαραντήσω το παιδί μου για το καλό, όλα για το καλό, αυτό για το καλό. Αυτό είναι θρησκεία, σας το είπα και την άλλη, μαγικά πράγματα. Υπάρχουν, υπάρχουν, θα τα συντηρήσουμε όχι. Θα τα κάνουμε, θα τα κάνουμε, αλλά θα την ώρα εκείνη πρέπει να διδάξουμε στους ανθρώπους. Δεν είναι με τη θέλησή τους κακοί. Εμείς τους έχουμε αφήσει στη σκοτεινιά. Πρέπει να δούμε, παιδί μου, αυτό το κάνει αυτό το λόγο. Να πάρει μια διδασκαλία. Άμα δεν πάρει μια διδασκαλία ο άνθρωπος και απλώς το έχουμε μηχανή, μπαίνεις, βγαίνεις, τι θα γίνει. Ε, αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Προχωράμε λοιπόν. Τι λέει λοιπόν ο Κρέων. Ο Κρέων λέει ότι δεν θα ταυτεί ο Πολυνίκης, γιατί εγώ είμαι το κράτος και εγώ αποφασίζω, προσέξτε τι είπε, να μην βάζω σε ίσο το καλό με το άδικο. Προσέξτε. Βρε ανόητε. Ποιος μπορεί να ξέρει ακριβώς σε κάθε πράξη του κάθε ανθρώπου, σε κάθε στιγμή του κάθε ανθρώπου, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το ίσο με το άδικο. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Γι' αυτό θα υπάρξει η Δευτέρα Παρουσία, θα γίνει κρίση και εκεί θα σου πω εγώ, τρομέοντες όλοι μας, πώς θα τολμήσουμε. Γι' αυτό λέει σε μια σημείο Αντιγόνη πιο κάτω, άκουσε Κρέοντα, του λέει, στο Θεό δεν είναι το κακό αυτό που λες εσύ, αλλά μπορεί να είναι καλό αυτό που λες εσύ κακό. Γιατί εσύ είσαι Κρέων και ξέρεις μόνο 100, ενώ ο Θεός ξέρει 3 εκατομμυριοστά πράγματα για την κάθε ψυχούλα και το κάθε ένα. Γι' αυτό η κρίση σπάσα του Θεού είναι δικαία, ενώ των ανθρώπων είναι άδικη. Και το κράτος έχει δίκιο. Είναι άδικο το κράτος. Και τι λέει ο πονηρός, έχει ωραία λόγια, τι λέει. Ίσον με το άδικο. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ μου και κυρίες, πατέρες μου και αδελφοί μου όλοι. Εγώ δεν είμαι ίσως με όλους τους Έλληνες. Ο καημένος δεν έχω ισοτιμία, δεν έχω εγώ ίσα δικαιώματα, δεν πλήρωσα τους φόρους μου. Δεν μπορούσα εγώ να είμαι κι εγώ στο Σύνταγμα σε μια θεσούλα το βράδυ του Επιταφείου, το βράδυ της Αναστάσεως. Δεν μπορούσα κι εγώ να πάρω τον Επιτάφιο πάνω σε ένα ντάτσουν φωτισμένο και να είναι από πίσω ο δήμαρχος των Αθηναίων, το καλό παιδάκι που ήρθε από πάνω από εκεί. Λοιπόν, και που δόξασε ο Θεός θα φτιάξει και την Αθήνα όταν φύγει ο κορονοϊός, να δούμε ωραία πράγματα, τα φώτα, να φτιάξει εκεί πίσω από την Ομόνια αυτά τα στενά, τα κακόμοιρα που είναι αυτές οι γυναίκες τις οποίες επισκεφθήκαμε εμείς, οι παπάδες μας κοροϊδεύεται και δώσαμε τσουρεκάκια και δώσαμε 50 ευράκια στις καημένες αυτές που είναι διαφόρων φυλών. Ναι, αλλά όπως τα είχαμε δει πριν ένα χρόνο, έτσι είναι ακόμα, τα είναι. Βλέπετε τι ωραία, μα θέλω να μιλάω γλυκά. Μια χαρά μιλάω γλυκά. Σας λέω τίποτα που δεν στέκει. Ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολλές δουλειές και δεν προλαβαίνω. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολλές. Λέει λοιπόν τώρα, προσέξτε, για να δείτε τι είναι και ο λαός. Του λέει του άρχοντα ο λαός. Εμείς είμαστε αυτοί. Το 98% που βγάζουν. Τι λέει ο λαός. Κάνε άρχοντά μου ό,τι θέλεις και σ' αρέσει. Άκου τι του είπαν του Κρέοντα οι ανόητοι. Άρχοντά μου, κάνε ό,τι θέλεις και σ' αρέσει. Για τους διστρόπους και νομοταγείς σε εμπιστευόμαστε. Δηλαδή, σε εμπιστεύομαι κράτος μου, έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη, μπράβο, τα κατάφερες όλα καλά, σε εμπιστεύομαι. Στους διστρόπους ανθρώπους κάν τους φυλακές, πάρ' τους τα σπίτια, κάν τους ό,τι θέλεις και σε αυτούς που είναι νομοταγείς και σε γλύφουνε και προστινάν τους νόμους σου σαν την εικόνα τη χρυσή του Δεϊράν που έστρισε να βουδογονώσορ ή τη χρυσή που διαβάζουμε το Μεγάλο Σάββατο και πεσόντες πάντες προσεκύλησαν την εικόνα τη χρυσή ουχή των τριών παιδών των Ενκαμίνο που τους κάψανε και δεν τους κάψανε στο τέλος. Λοιπόν, τι λένε αυτοί, σε εμπιστευόμαστε. Πάρε όποια απόφαση θέλεις και τι λέει ο λαός. Ακούστε τι λέει ο λαός.
πόσο ανόητος είναι ο λαός από αυτά τα παπαγαλάκια που είναι τα εκάστοτε παπαγαλάκια. Γιατί τηλεόραση υπήρχε πάντα, μην νομίζετε τώρα, τα βλέπετε. Παλιά υπήρχαν αυτοί. Τι λέει ο λαός? Πάρε ό,τι απόφαση θέλεις για τους ζωντανούς, αλλά χαλάλη σου, του λέει, και για τους πεθαμένους. Άκου, 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 άκου. Του λέει, γραμμέ μέσα στη Σοφοκλή. Γι' αυτό δεν θέλει να τα διαβάζετε και να τα μαθαίνετε. Γιατί σου λέει, αν αυτή τα διαβάσω, θα ανοίξει τα μάτια του λίγο. Πάρε ό,τι απόβαση θέλεις και για τους πεθαμένους και για τους ζωντανούς. Και πραγματικά, τι λέει ο Κρέων, έστειλα να φυλάξουν το σώμα του Πολυνίκη να μην το πειρά. Έστειλαν οι αρχιερείς την κουστοδία να τα βλέπετε, να φυλάξουν το σώμα του Χριστού. Αυτοί που το μισούσανε το σώμα του Χριστού και οι γυναικούλες πήρανε αρώματα αυτές οι μυροφέρες. Από τι τα πήραν τα αρώματα, βρε? Από έρωτα. Άμα δεν σας αρέσει η λέξη, θα σας διαβάσω μετά το κείμενο που ψέλνουμε αύριο στις ακολουθίες. Λέει, από έρωτα ξεκινήσανε αυτές και πήγαν, είχαν έρωτα. Όχι φετιχιστικό, όχι στο σώμα. Όλος ο Χριστός, όλο το Χριστό είχαν έρωτα αυτές. Ο περίφημος Θείος Έρος, που είναι δύναμη συνεκτική της ψυχής και τη δύναμη ο Θεός τον έρωτα τον έδωσε, για αυτό που θα σας διαβάσω παρακάτω, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Να ακούτε κείμενα που σπάνε, είναι τεράστια η απόσταση από οποιονδήποτε σοφό του κόσμου τούτου. Γι' αυτό όταν ο Σάρτ διάβασε του Βλαδιμίρου του Λόσκι τη θεολογία, τη μυστική θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, όταν το διάβασε το βιβλίο, έγραψε: τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για το Θεό. Ακούτε, τι ο Σάρτ, πού πάμε? Δεν ξέρω, έχουμε τόσο θησαυρό των Αγίων μας Πατέρων, τον οποίον εμείς τον έχουμε στα βιβλία και υπάρχουν καλογέροι στα γιονόρας που τα ζουν στην πράξη και αν χαθούν όλα τα βιβλία θα τα ξαναγράψουν πάλι από την αρχή. Αυτό είναι το πνεύμα τώρα. Δεν τα πάτε τα όλα και κάψε τα. Θα βρεθούν νόες που θα έχουν μυαλό να ξαναγράψουν όλη την Παλαιά Διαθήκη. Όλη την Καινή Διαθήκη. Ξανά και ξανά να πούνε όλες τις παραγγελίες των Αγίων Πατέρων. Κάψε τα όλα, μωρέ. Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ξέρουν όλοι, είχε καμία ανάγκη από κανένα βιβλίο, τίποτα, ήξερε απ' έξω. Θάλασσα νοημάτων ήταν και τα έλεγε απ' έξω ό,τι θέλεις. Εγώ εγνώρισα τον Αβακούμ, έχετε ακούσει για έναν Αβακούμ τον ανυπόμητο. Ήμουνα την ημέρα που πέθανε στον Άγιο Φανούριο, ήμουνα εκεί. Όταν πέθανε ο Αβακούμ ο ανυπόμητος, που έφυγε από το κελί του Αγίου Φανουρίου που είναι στη Βίγλα και πήγε στη Λαύρα ξυπόλυτος ο ανυπόμητος. Ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή και απ' έξω. Και άμα του έλεγες Αβακούμ, του έλεγες ένα στίχο και σου έλεγε κεφάλαιο τάδε, σελίδα τάδε, θα πας να το βρεις. Και άμα του έλεγες κεφάλαιο τάδε, σελίδα τάδε, τι γράφει μέσα, σου τα έλεγε. Δηλαδή είχε δύο τρόπους ο Αβακούμ ο ανυπόδητος που εξάπλωσε. Και πότε κοιμήθη, νομίζω την ίδια ημέρα που εόρταζε το κελί του Αγίου Φανουρίου με το Πάτριο ημερολόγιο. Και που εκεί και στο Πάτριο ημερολόγιο θα ήμασταν ενωμένοι όλοι. Αλλά ο Κρέων ανακατεύτηκε στα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα και ανάγκασε την Εκκλησία που δεν διοικεί το καλά εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε κάποιο κενό εξουσιαστικό και που ήταν ένας Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όχι ένας μεταξάκης, δεν θυμάμαι, συγχωρέστε με, μην τα πρωτοκλώσω και τα άλλοι τα ξέρουν καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, ανάγκασε την Εκκλησία για να μοιάζουμε με το Ευρωπαϊκό ημερολόγιο. Και είναι η αρχή της εκοσμίκευσης της Εκκλησίας και μας είπανε και ψέματα ότι τάχαμε όλες οι εκκλησίες αλλάξαν το ημερολόγιο και μετά μάθαμε, γιατί δεν είχαμε τα Facebook και να το μάθουμε αμέσως. Βλέπετε ότι είναι καλά του τα εργαλεία αν χρησιμοποιούνται κατά Θεόν. Λοιπόν, και δεν τα ξέραμε, πάλι ο Κρέων ανακατεύτηκε. Και όταν επήραν οι αρχιερείς από μια πέτρα και πήγανε στο πεδίο του Άρεως και γράψανε ανάθεμα στο Βενιζέλο και βοηθήσανε τη διαίρεση του λαού. Δεν άκουσα καμιά συγγνώμη. Από τον Πάπα φέρετε συγγνώμες να λέει ο Πάπας. Όχι, μας έκανε. Εμείς πότε θα βάλουμε συγγνώμη στους αδελφούς μας για αυτά που κάναμε? Και όποιος δεν πήγε υπέστη της ταλαιπωρίας. Λέω ψέματα, πατέρες. Λέω ψέματα, αδελφοί. Μπήκαμε σε μια ταλαιπωρία και έχουμε γίνει 100 κομμάτια και οι καημένοι προνοήτησαν 100 κομμάτια και δεν ξέρει ποιος είναι ο κανονικός και ο μη ο κανονικός. Και εμείς βέβαια μείναμε στην Εκκλησία.
Και εγώ είμαι από οικογένεια βενιζελική, να το ξέρετε. Το χωριό μου ήταν όλοι βασιλικοί και ο πατέρας μου ήταν ο παππούς μου, προπάππος μου παπάς, ήταν η μόνη βενιζελική στο χωριό μέσα. Και ταλαιπωρηθήκανε από πολλές ταλαιπωρίες. Και μετά ήταν και οι μόνοι που πήγανε προοδευτικότερα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και πήγανε και εξορίες και πήγανε και στα ξερονήσια. Αλλά μας είπανε κομμουνιστές, κομμουνιστές, αλλά χριστιανοί, χριστιανοί. Δεν τα μπερδεύανε αυτά τα δυο. Άλλο πώς θα εφαρμόσουμε, γιατί να σας πω αυτό που λέει ο Απόστολος τις προηγούμενες μέρες και ήσαν αυτής άπαντα κοινά, κοινά, έτσι διαβάσαμε στον Απόστολο, αυτό λέγεται κομμούνα. Έτσι μεταφράζεται στα λατινικά. Πώς σας φαίνεται, η λέξη είναι στο Ευαγγέλιο πρωτογραμμένη μέσα, αλλά σε μετάφραση στις άλλες γλώσσες. Τώρα αυτό ήταν τελπάνες, κοινά, κομμούνα. Λοιπόν, ερχόμαστε από πολύ μεγάλη γενιά. Όλοι, προσέξτε, μην κάνουμε το λάθος της διαιρέας που μας έφαγε. Όλοι ερχόμαστε. Απλώς πολλές φορές μας τυφλώνουν και δεν ξέρουμε και μετά όταν τα ακούμε χαιρόμαστε που είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρω ότι η ώρα περνάει, άμα αντέχετε. Εγώ θα τα λέω εδώ μέχρι που να κλείσω τον κρέοντα και να πάω στα θέματα των Αγίων Μυροφόρων γυναικών. Λοιπόν, ο κρέοντας. Ο κρέοντας είπε στο λαό, αφού ο λαός του είπε, τον έγνυψε και του είπε, εμπιστευόμαστε, και πάει και τους δίνει την εξουσία και ύστερα τι κάνει. Ποτέ δεν είναι συνεπής με αυτά που έταξε. Ποτέ, 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 ποτέ δεν είναι συνεπής. Και τι λέει, μωρέ ήρθε αυτή η δυσκολία. Ποτέ δεν είναι συνεπής, ποτέ. Και καλά που δεν είναι συνεπής στα οικονομικά. Δεν μπορούσε να είναι συνεπής στο κούτελο, στο πρόσωπο. Εγώ δεν σου λέω, δεν έχει λεφτά, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να είσαι συνεπής σε αυτό που λες. Δεν μπορείς να είσαι συνεπής. Γιατί να σε εμπιστευτώ. Δεν σου λέω στα οικονομικά, έκαμες λάθος. Έλεγες λεφτά υπάρχουν και τα έκαμες σαλάτ. Και πήγες εκεί κακομίτσης και αυτός το που πήγες, ένα νησί, το Καστελόριζο, το καημένο, που κι αυτό συζητιέται. Τώρα αρχίζουμε και λέμε είναι γκρίζο, δεν είναι γκρίζο. Το ωραιότερο νησί με τα ωραιότερα χρώματα, τι χρώματα, τι πανδεσία χρωμάτων είναι τα σπιτάκια του Καστελόριζο. Αλλά το έχουμε εγκαταλείψει. Αν ένας αρρωστήσει από το Καστελόριζο, πιο γρήγορα πηγαίνει απέναντι παρά να του έχουν τις γιατρούς. Και χτυπάνε παλαμάκια. Βγαίνουν και χτυπάνε παλαμάκια. Τι παλαμάκια ρε χτυπάτε στους γιατρούς. Που τους δίνετε τις εφημερίες και που τους παίρνετε, που τους έδωσε ένα δώρο και τους χρωστάει τις εφημερίες. Οι άνθρωποι θέλουν αυτά που έχουν δουλέψει. Δεν θέλουν χαρίσματα. Τον υδρότα τους θέλουν οι άνθρωποι. Και να σας πω και κάτι άλλο ρε Έλληνες. Πρέπει να μάθουμε πόσο παίρνει ο κάθε γιατρός της συντατικής στην εφημερία που σώνει τους ανθρώπους. Η ώρα του γιατρού στην εφημερία, ρε Έλληνες, καθίστε και τιμήστε και πέστε όλοι μεταξύ σας, πόσο πρέπει να είναι η ώρα, η αμοιβή ενός γιατρού την ώρα που κάνει στην εντατική και σώζει τους ανθρώπους. Και ενός χειρουργού και ενός καρδιοχειρουργού. Και να μας πούνε ένας καρδιοχειρουργός που ανοίγει την καρδιά και τη βγάζει και πάλεται και τη βάζει δίπλα στο τραπέζι, τι παίρνει η κρατική τιμή στον Ευαγγελισμό. Να μας το πούνε που του χτυπάνε παλαμάκια το κεφάλαιο. Όχι αδελφοί μου. Μη και ο Πολάκης τα ίδια έκανε. Δεν έπαιξε και τίποτα. Ο καημένος αγωνίστηκε, αλλά δεν τα έπαιξε. Περάσαν τα χρονάκια σου και εσένα, δεν τα έπαιξε. Θα τα έκανε. Θα τα έκανε. Δεν πρέπει να το δούμε. Να σας πω και ένα άλλο κόλπο. Να σας πω εγώ. Ο μισθός πέστε των γιατρών είναι 2.000 πες το μήνα. Και κάνει 24 το 12. Βάζουν και τις εφημερίες και δεν συζητούν τις εφημερίες την ώρα που τις κάνεις. Όχι, θα περάσουν 6 μήνες να τις πάρεις. Το κοιτάνε και στο δίνουν στο τέλος. Και τι κάνει. Αφού θα μαζέψουν και θα δώσουν στο τέλος, ανεβαίνει. Τι ανεβαίνει. Τι ανεβαίνει. Πώς το λέτε εσείς αυτό. Πώς το λέτε. Τι ανεβαίνει. Ανεβαίνει το όριο. Περνάει κλίμακα. Και το τα παίρνει πίσω. Τα πόδια τα πρισμένα του τα ρουφάνε πίσω τα λεφτά. Αυτά να βγουν γιατί να τα πούνε. Γιατί εμείς τα ζούμε. Δεν θέλω παλαμάκια και κοροϊδίες. Δεν τα θέλω. Γι' αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν τα θέλω τα τραγούδια σας. Δεν θέλω εγώ. Γι' αυτό όταν ο χρέοντας σου πει μπράβο, πρόσεχε. Παναγία μου, άμα σου πει ο κρέοντας παλαμάκι, Παναγία μου, σε κοροϊδεύει ο κρέοντας. Γιατί θα σε στείλει στον τάφο ζωντανό. Αυτό έκανε στην Αντιγόνη. Η Αντιγόνη τι έκανε, είπε εγώ αγαπώ και θα πάω να θάψω τον αδερφό μου. Και έκαμε τις σχοές.
και οι γλύφτες που φυλάγανε τον τάφο και δεν κοιμόντουσαν, χαζεύανε τι κάνανε εκείνη την ώρα, όπως και του Χριστού μας που είπανε ότι εμείς δεν προσέξανε, και όταν πήγε η Αντιγόνη και έριξε τις σχοές και έριξε το χώμα και τον πήγε στον Άδη τον αδελφό της, δεν το καταλάβανε και το είδανε μετά και τρέχουνε στον Κρέοντα, τον γλύφτη, οι γλύφτες τον Άρχοντα, και μάλιστα έτρεξε ένας πρώτος για να προλάβει τα νέα και του είπε Κρέοντά μου το και το και το και το και το, έριξε, έριξε ψηλή σκόνη και τα λοιπά. Ο Κρέοντας τι έπαθε, τι είπε, κατελήφθη μου η εξουσία. Ό,τι είπε ο διάολος και ο Άδης όταν πήγε ο Χριστός τον Άδη και είπε κατελήφθη μου η εξουσία, αυτό είπε. Με το ότι μια γυναίκα αδύνατη, επειδή είπε αυτό το περίφημο «Δεν γεννήθηκα ρε για να μισώ, αλλά για να αγαπώ», που είναι γραμμένο και πρέπει με χρυσά γράμματα να το γράφουμε αυτό, γιατί είναι προ Χριστού Χριστός αυτός ο φιλόσοφος. Γι' αυτό τον έχουν αγιογραφημένο στις πόρτες των μοναστηριών, στους ναύτικες, γιατί γράφει αυτή τη λέξη που είπε ο Χριστός. Ουδείς τι αυτήν αγάπη να έχει, είναι αυτή την ψυχή αυτού, υπέ των φίλων αυτού. Δεν γυρνάθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Έτσι απήντησε στον Κρέοντα αυτή παρακάτω, όπως θα σας πω, και τη λέει, και τον πιάσανε, την πιάσανε την κακομοίρα, και την, όταν του είπανε ότι την έδωσε, παραφυλάξανε ξανά και την πιάσανε το τρία. Και την πιάσανε ξανά, λοιπόν, την Αντιγόνη, την καημένη, και την πιάσανε. Και λοιπόν, και λέει τώρα, ακούστε τι λέει, λέει ο Κρέον, ρε παιδιά λέει, είναι δυνατόν λέει να μου πατήσατε την εντολή μου. Παπαγιώργη μου, είναι δυνατόν να κοινώνησες. Άγιε Κερκύρας, έβγαλε στο λείψανο την αρχαία παράδοση, το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, που ρε άχρηστη, ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν καθιστός στην Κωνσταντινούπολη όταν τον περιφέρανε, κάνανε μια ουνίτικη λειτουργία στην Αγία Σοφιά, την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος. Συλειτουργήσανε οι ουνίτες, ήταν η ουνίτικη λειτουργία αυτή. Και ο Άγιος έφεξε. Και ήταν ο Άγιος καθιστός, τον είχαν καθιστό, γιατί είχε θαυτεί οι επίσκοποι εθάγον τον καθιστή. Όταν το πήραν το λείψανο και το φέρανε εις τον Άγιο, εις την Κέρκυρα, τον βάλανε τον Άγιο εις τη Λάρνακα, και τέντωσε τα πόδια ο Άγιος και έγινε όρθιος. Που αν ήταν μούμια, τι θα γεμίνει. Αυτός ο Άγιος, άμα βάλει το χέρι του μέσα, το πατάς και ξαναγυρίζει πίσω. Τέτοιος Άγιος είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και λυσάξανε για το τι έκανε η περιφορά. Άγιε Κερκύρας. Βέβαια στην αρχή εμπιστεύτηκε ο καημένος. Αλλά μετά είδε τι είναι. Κι άλλος την πάτησε έτσι. Και που είναι από τα εξυπνοπούλια της εκκλησίας μας. Την πάτησε. Επρόλαβε. Δεν έχουνε μπέσα, βέ. Ο Κρέον έχει μπέσα. Δεν έχει μπέσα ο Κρέον. Προσέξτε το αυτό, πατέρες. Δεν είναι κακός. Προσέξτε, δεν είναι κακός. Θα το δείτε στο τέλος. Δεν είναι κακός. Όχι. Απλώς τον καβαλάει εδώ κάτι στο λαιμό και τον πιάνει από εδώ και τον πάει. Δεν είναι κακός ο άνθρωπος. Προχωράμε. Και τι λέει. Τι λέει ο Κρέον. Λέει ο Κρέον. Του λένε τώρα ότι αυτοί, εγώ λέει, δεν έχω μάθει να φέρομαι στον κακό με καλό, λέει η καημένη Αντιγόνη. Λέει Αντιγόνη. Και τι απαντάει, το απαντάει το Κρέον. Ακού κυρά μου, της λέει, το κράτος ορίζει τι είναι καλό. Πώς σας φαίνεται, διαβάστε τα. Γι' αυτό δεν θέλω να τα μαθαίνουν τα παιδιά σας ποτέ. Το κράτος ορίζει τι είναι καλό. Άρε όλοι αναρχικοί του κόσμου, άχρε μανάρια μου που είσαι, εδώ να στραφείτε εδώ. Ποιος Μπακούνιν, μωρέ, τι να σου κάνει ο Μπακούνιν. Εδώ είναι ο Μπακούνιν. Αυτός ο φιλόσοφος ήταν πιο πάνω από τον Μπακούνιν. Γιατί τι είπε, το κράτος ορίζει τι είναι καλό. Το ακούτε. Λοιπόν, και τι απαντάει η γυναίκα η Αντιγόνη. Άκου λέει, του λέει ρε, στον κάτω κόσμο άλλος ορίζει τι είναι κακό και τι είναι το καλό. Δηλαδή υπάρχει άλλο αφεντικό κακομοίρημα. Και εννοεί τον κάτω κόσμο, γιατί εκεί θα πήγαινε να δει τον πατέρα και τη μάνα και όλες τις ψυχές. Έχω ένα παιδί που πέθανε και του κάνανε προσπάθεια να το σηκώσουν οι γιατροί και πραγματικά σηκώθηκε. Πνευματικό μου παιδί είναι αυτό. Όταν ήρθε και συνήλθε και το ρώτησα, του λέω ρε Γιωργάκη, ακούει τώρα αυτός. Ρε Γιωργάκη, του λέω, τι είπες, Πάτερ Ευάγγελε,
μου περιγράψε μερικά πράγματα για τους Αγγέλ και μου είπε ότι πήγε σε ένα σημείο που είδε όλη τη γενιά του. Τον παππού του. Τι ωραία, μωρέ, θα βρισκόμαστε, θα βρεθούμε όλοι μαζί με τους γνωστούς. Με τους Αγίους τους γνωστούς θα είμαστε όλοι παρέα, μωρέ. Μωρέ, τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Μακάρι, δόξα σε όλους. Γιατί να φοβηθώ. Με έχουν φοβήσει, με έχουν φοβήσει. Και τι έγινε, ρε παιδιά, όπως βγάζεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, βγάζεις το ρουχαλάκι σου, το βγάζεις και φέρνεις. Προχωράμε. Και λέει ο Κρέων που του είπε αυτή αυτό. Άκου να σου πω, τι λέει η κακομοίρα μου, εγώ και πεθαμένο τον εχθρό μου δεν τον συγχωρώ. Αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος. Αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος. Και νομίζουν ότι είμαστε από τους αρχαίους Έλληνες. Τι λέτε, μωρέ, ήρθε ο Χριστός και είχε προφητευτεί με το στόμα αυτής που του απαντάει εκείνη την ώρα. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Και ενωθήκανε αυτά τα πράγματα, τα προ-Χριστού, με αυτά που έγινε, που υπόθηκαν μετά Χριστό, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, και έγινε ένα πράγμα που λέγεται Ρωμιοσύνη. Αυτό έγινε. Είναι η Ρωμιοσύνη και είναι γένος. Δεν είναι έθνος. Είναι γένος των Ορθοδόξων Ρωμαίων. Δεν είναι έθνος. Το έθνος είναι πολύ μικρή υπόθεση και το έθνος διοικείται από κρέοντες. Ενώ το γένος δεν έχει ανάγκη τόσο πολύ τους κρέοντες, αλλά έχει χαρισματικές προσωπικότητες και τα ήθη και τα πνευματικά έθιμα της Αγίας Ορθοδοξίας. Και δεν έχει ανάγκη τη γλώσσα, είναι πολύγλωσσο. Οι Ρωμοί ήταν πολύγλωσσοι, προσέξτε το αυτό, με πολλές παραδόσεις. Αυτό ήταν η Ρωμιοσύνη. Αυτό ήταν το όνειρο του Ρήγα Φεραίου που το μίσησε ο Ναπολέοντας. Και δεν τον σκότωσε το Ρήγα το Φεραίο. Δεν τον σκότωσε γιατί έτσι σας έχουν μάθει. Δεν τον σκότωσαν οι Αυστριακοί, αλλά συνεργάστηκε ο Ναπολέον γιατί δεν ήθελε στα πόδια του μια μεγάλη βαλκανική μαζί με τους Τούρκους ενωμένη, αδορθοποιημένη, αγαπημένη με ωραίο τρόπο το κάθε γένος Ρωμαϊκό. Το Ρωμαϊκό που λέγανε. Αϊ καημένοι, διαβάστε τις εισαγωγές του Ιωάννου του Ρωμανίδη, νομίζω σε πολλά βιβλία, νομίζω στο Πρωτοβουλικό Αμάρτημα, το έχει εκεί πέρα μια ερμηνεία ακριβώς πώς έγινε αυτό το πράγμα και σκοτώσανε το Ρήγα το Φεραίο. Ο Ρήγας ο Φεραίος δεν είναι για τη Μάγνα Κάρτα και τα δικαιώματα μόνο, αλλά είχε σκεφτεί όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι και να μην υπάρχει θρησκεία, ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει, να είμαστε ανεκτικοί. Αυτά τα σκέφτηκε ο Ρήγας ο Φεραίος. Όχι αυτός ο Ρήγας ο Φεραίος που τον είχα εγώ όταν ήμουν στο 15 μελές, που ήταν και ο Τσίπρα. Όχι αυτός ο Ρήγας ο Φεραίος. Γιατί μπορεί να μπερδέψετε και να μην τα ξέρετε. Ο Ρήγας ο Φεραίος αυτός, ο παλιός ο Ρήγας ο Φεραίος, που τον σκοτώσανε, που τον πνίξανε με ένα σκηνί και τον ρίξανε στο ποτάμι. Ξέρετε, μωρέ, εσείς ποιο τον ρίξανε και ποιο ποτάμι. Στο ποτάμι που περνάει από το Βελιγράδι και κάνει κύκλο έτσι. Και είναι παραπόταμος του Δούναρη. Αυτά. Προχωράμε. Βλέπετε, αυτή η γυναίκα είναι μυροφόρος. Γιατί τι έκανε. Πήγε και μύρισε τον αδελφό της. Ανήκει στις μυροφόρες. Αυτή η γυναίκα όταν πήγε στον Άδη και την είδε ο Χριστός την άφησε κάτω. Αφού είπε, δεν γεννήθηκα για να μισώ αλλά για να αγαπώ. Δεν αναγνώρισε τον Χριστό. Δεν είχε μερικό φωτισμό αυτή η γυναίκα. Και αυτός ο Σοφοκλής που τα έγραψε δεν είχε λίγο φωτισμό και αναγνώρισε τον Χριστό και τον πήραν από πίσω. Και όταν ο Χριστός έφυγε, πήγαν αυτοί μαζί. Ποιος τα λέει. Αυτή είναι η ενωμένη Ρωμιοσύνη. Όλοι αυτοί μαζί. Και όχι μόνο αυτοί. Και οι Αντζέκοι, αυτοί οι Ινδιάνοι που γράψανε για τους Λευκούς αυτό το γράμμα που πεθαίνει τους πάντες ότι μας ζητάτε τη γη μας. Και ποιος σας είπε ότι μπορούμε να σας δώσουμε κάτι που δεν είναι δικό μας, αλλά το διαβάστε αυτό το γράμμα, βρέστε το στο ίντερνετ του αρχιδιάκονου που έστειλε και σπάει τα κόκολα όλων αυτών των Ευρωπαίων που όπου πήγανε, λερώσανε τα πάντα με τις σκοπριές τους. Εσφάξανε, σκοτώσανε, χαλάσανε πολιτισμούς τους πάντες. Και τώρα μας στεναχωρεί ο Χίτλερ μόνο. Μα τι λέτε. Διαβάστε τι κάνανε οι Ολλανδοί. Τι κάνανε όλοι. Γι' αυτό οι Ολλανδοί είναι αυτοί που είναι. Και δεν θέλουν το ομόλογο, το χρονομόλογο. Γιατί τι είπε ο Χριστός. Οχές θα γεννήσουν οχιάκια. Εγώ τα λέω. Το Ευαγγέλιο τα λέει. Διαβάστε τα Ευαγγέλια του Χριστού και σας στάνει για να ανοίξουν τα μυαλά.
Λοιπόν, προχωράμε. Λέει λοιπόν ο Κρέοντας, αυτός που πήγε και μου έβαλε χώμα απάνω σε αυτόν τον ποταμένο, μου υποσκάπτει το κράτος. Τι λέει τώρα ο Καρβαλιάς. Όποιος δεν υπακούει, έκανε το δάκρυ. Όποιος δεν υπακούει, χριστιανέ μου, υπακούσαμε όλοι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αλλά όταν βλέπουμε τους ανυπάκους, και τι μας λες, ότι επειδή είμαστε δημοκρατική χώρα, λέει, και τα κόμματα έχουν δικαίωμα να εκφράσουν. Δηλαδή, εγώ τι είμαι, φασίστε, παιδιά, που θα πω στην εκκλησιά μου. Και να καθίσω με τη μάσκα μου, εγώ δεν ήξερα, με τα γαντάκια μου, να καθίσω, ουρά, σιγά. Τι θα πάθαινε να πάω στον επιτάφιο και να είμαι ουρά 2 μέτρα ο καθένας από πίσω ένας τον άλλον. Σε μια εκκλησιά της Αττικής βάλαν τον επιτάφιο στην τζαμόπορτα της εκκλησίας. Δεν τον βγάλανε έξω από μέσα. Και τι κάνανε οι χριστιανοί. Άρχισαν και πηγαίνανε και καθόντουσαν, κάνανε μια υπόκριση. Τον τζάμι, μωρέ, τον τζάμι. Και πέρανε αμέσως η ρουφιάνη την αστυνομία και πήγαινε ο αστυνομικός και του έλεγε: Βρε παπά, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι παζεύεται ο κόσμος. Μα λέει: άνθρωπε μου, μέσα στην εκκλησία μπορώ να κάνω τι θέλω. Δεν μου είπε κανεί τι θα κάνω. Πού θα βάλω εγώ τον επιτάφιο, θα μου πει εσύ. Λέει πουθενά, πού να βάλω τον επιτάφιο. Αν έρχονται οι άνθρωποι από απ' έξω, κόψει του πρόστιμα. Δεν πειράζει, αυτό δεν θα κάνω εγώ. Και οι άνθρωποι, άμα του κόψει πρόστιμα, γενναίο παπά, α έρθουν μέσα μετά να του τα δώσω εγώ τα λεφτά να τα πληρώσουν. Τι άλλο θέλετε, τι να σα κάνουμε. Και οι αστυνομικοί λέγανε, και θέλω να ευχαριστήσω του αστυνομικού, του πιο κάτω βαθμού. Τα παιδιά ήσαν πολύ καλά. Μα φερθήκανε πάρα πολύ καλά. Του ευχαριστώ. Του ευχαριστώ από εδώ. Να είναι καλά, τα καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ στα σπίτια τους. Μακάρι, παιδιά σας ευχαριστούμε. Μας φερθήκανε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μας ενόχλησαν καθόλου τα παιδιά. Με σεβασμό μας φερθήκανε. Ποιος έγραψε και έκοψε πρόστιμο στην Παναγία. Τα παιδιά της αστυνομίας του Αιγαίου. Όχι, ήρθε από πάνω η εντολή. Έτσι λένε. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί καλά. Αλλά ο παπάς της Μητροπόλεως που βγήκε και μίλησε, είπε ότι η εντολή ήρθε από πάνω. Τι εννοεί, Αθήνα. Αθήνα. Μπορεί η Αθήνα δεν έβλεπε τι γινόταν στο σύνδεμα. Έπρεπε να στείλει στον άνθρωπο τον Παπαδάκο. Και το κακό, ότι η αμαρτία του γένους, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν μιλάμε. Δεν μιλήσαμε. Κάτσε, φάγαμε κι αυτό και δεν μιλάμε. Προχωράμε. Λοιπόν, και τι λέει τώρα ο χορός που αρχίζει και τα βλέπει. Λέει ο χορός. Λέει, άκου λέει βασιλιά μου, εγώ ένα ξέρω, ότι στο μέλλον, στο παρόν και στο παρελθόν δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα κρατηθεί έξω από συμφορά για πάντα. Σοφία, σου λέει κύριε, θα έρθει καρκίνος, θα έρθει η αρρώστια, θα έρθει θανατικό. Δεν μπορεί εσύ να το γλιτώνετε όλοι. Εσείς που είστε στην εξουσία, μην νομίζετε να γλιτώσετε. Ο Περικλής πέθανε από το λοιμό, το καταλαβαίνετε σας λέω. Που ήταν άρχοντας, κρέοντας κι αυτός. Γιατί έκανε πολλά κρεοντικά, μην νομίζετε, άμα διαβάσετε το βίο του, δεν ήταν και άγγελος ο Περικλής, μια χαρά, άσχημο. Μεγάλα τα έργα του που έγινε, αλλά άμα δεν έκλεβε το Ταμείο της Δήλου να το φέρει στην Αθήνα και από εκεί να παίρνει τα χρυσά, από τον Ιδρώτα των υπολείπων να γίνουν αυτά τα έργα, αυτά τα έργα γίνανε με τον Ιδρώτα και των δούλων, αλλά στους δούλους. Τους πληρώνανε. Με τα λεφτά που είχαν μαζέψει οι Έλληνες θα πήγαν στη Δήλο και τους είπε η υπερδύναμη των Αθηνών ότι επειδή μπορεί να έρθουν ξανά οι Πέρσες να τα παίρνουν, φέρτε τα μας εμάς εδώ στην Αθήνα σας τα φυλάμε. Και με αυτά εξόδεψε τον Ιδρώτα των άλλων, έκανε φιλοκαλούμενο με τευτελεία και με τα κλοπολογία τα έκανε. Όχι με τευτελεία μόνο, με κλοπούλα τα έκανε. Ψέματα. Εκεί τα λένε. Διαβάστε τα εκεί στους κοινωνικούς πολέμους. Γιατί το ρωτήσα το Μητσοτάκη, λέει, μια ωραία ερώτηση του κάνανε. Του λέει, ποιο βιβλίο σας άρεσε από τα αρχαία κτλ. Και λέει, έχω διαβάσει, λέει, του Θουκυδίδη το βιβλίο της ιστορίας. Γιατί ο Θουκυδίδης είναι και πολιτικός και στρατιωτικός άνθρωπος. Ναι. Μπράβο, παιδιά μου, να τα διαβάζετε, να σας μένουν. Μπράβο. Λοιπόν, προχωρούμε. Λέει, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Λέει ο Κρέοντας. Προσέξτε τα γνωστά. Εάν. Και ο Κρέοντας έχει τους συμβολές. Δεν υπάρχει κατάρα μεγαλύτερη από την αναρχία. Α, δηλαδή επειδή η Αντιγόνη έριξε λίγο χώμα στον πεθαμένο, που ήταν νόμος παράνομος, αλλά επειδή ήταν νόμος παράνομος και ήταν στην πραγματικότητα δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αυτός ο νόμος, ο Κρέοντας τον αποφάσισε. Πώς λέγονται αυτά, πώς λέγονται αυτά, πώς λέγονται. Αυτά κάπως λέγονται, όταν τα,
κάνει κάποιος αυτά, γιατί δεν έχουν περάσει από τη Βουλή, λέγονται, κάπως λέγονται νομικά, κάπως λέγονται με κείμενα αυτά, με πράξεις διοικητή, κάπως λέγονται αυτές, πράξεις κάπως εδώ, δεν έχουν περάσει από τη Βουλή αυτά όλα. Το ξέρετε ότι το συνταγματικό δικαστήριο, τα δικαστήρια της Γερμανίας, τα μεγάλα δικαστήρια, κρίνανε τελείως αντισυνταγματικό το ότι εκκρίνουν οι εκκλησίες. Το δικαστήριο της Γερμανίας τα έκανε. Γιατί εκεί, οι άνθρωποι μια χαρά. Γιατί πολλές φορές σε αυτά τα κράτη, επειδή έχουν περάσει τα ρεπορίες που έχουν περάσει εμείς και είμαστε ακόμα εμείς προκόστερα, αυτά τα κράτη τι έχουν. Είναι ξεχωριστές οι εξουσίες. Δεν μπορείς εύκολα τη δικαστική εξουσία με τη δίκη, καταλάβατε. Και απαντήσα, είπαν οι άνθρωποι, ότι δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό. Να κλείσουν οι εκκλησίες είναι θεματικό. Ακούτε, ήρθαν αυτοί οι λαοί να μας βάλουν τα γυαλιά σε εμάς που είμαστε η πατρίδα της δημοκρατίας. Λέει λοιπόν, δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από την αναρχία. Ενώ η πειθαρχία σώζει. Πρέπει λοιπόν να υπερασπιζόσαστε πάντοτε τον νόμο και την τάξη. Μωρέ, σαν να ακούω το Χαρβαλιά. Έχει δίκιο άνθρωπο, γιατί αν δεν τα υποστηρίζει. Προσέξτε, τα μέτρα είναι καλά. Έπρεπε να τα προσέξουμε. Και ακόμα να τα προσέξουμε, αδελφοί μου. Και ακόμα. Και να σας ταλευτερώσουν να προσέχετε. Να φοράτε τις μασκούλες, να κάνετε. Δεν έχω παράπονο και μπράβο γι' αυτό αν τα καταφέρατε. Που δεν τα καταφέρανε ουσιαστικά, τι κάναμε, ξέρετε τι κάναμε. Επειδή είμαστε γυμνοί από πλευράς υγιεινής και δεν έχουμε ούτε τις μονάδες που πρέπει κτλ. Το λέει και ο Τσιόλας. Όλοι θα αρρωστήσετε. Απλώς μην τρέχετε όλοι μαζί να αρρωστήσετε. Πάτε σιγά 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 να έχουμε κρεβάτια. Όσοι πεθαίνουν να ξαπλώνετε. Και όσοι γίνονται καλά, και να περνάει από κάτι πρωτοψάτης να σου λέει καινούριο τραγούδι. Μη με πας από το σπίτι, στο Θεό να με πας. Αυτό. Θα σας στείλουμε εμείς, θα σας στέλνουμε εμείς, θα σας κάνουμε και μια την Αντιγόνη, θα σας τη στείλουμε να σας την παίξουν πάνω σε κανένα τέτοιο, έτσι για να έχετε πολιτιστικά δρόμενα, για να μην πάνε και τα λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού. Τσάμπα, να περάσουν. Λοιπόν, τα ακούτε. Έτσι λοιπόν την καημένη τη στείλανε εις τον Άδη. Και αυτός ο πατέρας είχε και ένα θράσος, ήθελε σώνει και καλά, σώνει και καλά, ήθελε σώνει και καλά να φέρει τον γαμπρό που είχε αραβωνιαστεί, η Αντιγόνη είχε αραβωνιαστεί με το γιο του, με το γιο του, και ήθελε να πάει και ο γαμπρός με το μέρος του πατέρα. Δηλαδή τι θέλει, θέλει τη νεολαία. Δεν θέλει τους γέρους μόνο, το χορό που είναι γέροι, θέλει και τη νεολαία. Και γι' αυτό τι του λέει ο πατέρας, ανάχαδεις βρε, του λέει, βλαμένε. Του λέει αυτός, όχι, εγώ θέλω αυτή. Βρε βλαμμένα, του λέει, υπάρχουν και άλλα χωράφια να οργώσεις, επειδή το ημί, καταλαβαίνετε, είναι σαν φαλός. Καταλάβατε πώς του το λέει. Φαντάσου πόσο την είχε τη γυναίκα, πόσο ξεφτυλισμένος, ο κρέον, και ενώ σου κάνει, εμείς γιορτάζουμε τη γιορτή της γυναίκας. Ψευτιές και λοποδησίες, κοροϊδίες. Το κράτος βρε είναι κρέον. Το καταλαβαίνεις τι είπε. Αυτός ο κρέον ο καλλιεργημένος είπε στο γιο του, μη στεναχωριέσαι, θα σου βρω άλλο χωράφι να πας να το οργώσεις. Αυτός έλεγε όχι, μόνο αυτό θέλω. Πατέρα, οι θεοί μας δώσανε μυαλό, βάλ τη λογική σου να δουλέψει. Δεν είναι ντροπή ακόμα κι αν κάποιος σοφός όταν μαθαίνει κάτι καινούριο αλλάζει τη γνώμη. Μη μένετε εκεί σταθεροί, όχι στην εκκλησία. Δεν πειράζει, αλλάξτε γνώμη. Αφού είδατε ότι με το πάμε δεν έγινε τίποτα, αλλάξτε γνώμη. Την Κυριακή αύριο ανοίξτε τις εκκλησίες να λειτουργηθούμε. Γιατί να τηρήσουμε κι εμείς ό,τι τήρησε το πάμε, ρε παιδιά. Γιατί και όχι από την Κυριακή να προλαβαίνουμε. Την άλλη Κυριακή, παιδιά μου. Δεν είναι κακό, μπαμπά μου, του λέει, ένα σοφός να μαθαίνει κάτι καινούριο και να αλλάζει τη γνώμη του. Και τι έκανε ο κρέοντας, τίποτα δεν άκουγε. Τίποτα. Και παίρνει μετά και ο λαός θάρρος σιγά σιγά και αρχίζει και του λέει, γιατί παρουσιάζεται και ο Τηρεσίας, ο Μάντης, ο Τηρεσίας, τους φοβόντουσαν τους Μάντηδες οι Τηρεσίες. Και ξέρετε, ο Τηρεσίας πάντα έλεγε την αλήθεια. Γι' αυτό είπε η Κύρκη του είπε του Οδυσσέα, όταν θα πας στον Άδη, θα δώσεις θυσία να έρθει πρώτα ο Μάντης, ο Τηρεσίας. Γιατί ο Τηρεσίας, από το Τηρό βλέπω. Γι' αυτό ο δεσπότης μας, ο καλός, που είναι πολύ διαβασμένος άνθρωπος του Θεού, λέει ότι έχει γράψει ένα βιβλίο για τους προφήτες και τον προφήτη Σαμουήλ και λέει, ο βλέπων, ο βλέπων,
Ο Τηρεσίας λοιπόν για τους αρχαίους Ελληνοβλέπων. Και αυτός ο Τηρεσίας, ακούστε, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Του επέτρεψαν οι θεοί και στον Άδη να έχει το δικαίωμα της προφητείας. Κανείς άλλος από τους μάντης δεν μπορούσε να προφητεύσει στον Άδη, μόνο ο Τηρεσίας. Γι' αυτό του είπε η Κύρκη του Κακομοίρη, του λέει, να πας στον Άδη, να βρεις τον Τηρεσία και θα σου πει ο Τηρεσίας τι θα περάσεις και πώς πρέπει να τα ξεπεράσεις μέχρι να πας να γυρίσεις πίσω στην πατριδούλα σου. Ο Κρέαντας λοιπόν δέχτηκε τίποτα, όχι. Επέμενε εκεί που σου λέω εγώ. Θα μου γράφεις χαρτάκι, θα μου δείχνεις που θα πάω. Θα πας στα κομμωτήρια όταν θα σου πω εγώ. Θα φιλείς τη γυναίκα σου που θα σου πω εγώ. Και λοιπά και λοιπά. Γιατί αυτά είναι. Το βλέπεις, άμα το ανοίξεις την αμπρέλα, γίνεται ό,τι θέλεις. Έτσι λοιπόν, και βέβαια το δέχομαι. Αλλά πρέπει και με τη λογική να μου το στηρίξεις. Οι αγίες μυροφόρες γυναίκες είχαν και μυροφόρες παλιές. Όπως είναι οι Αντιγόνοι, έχουν την ίδια μοίρα αυτές. Λοιπόν, και θα σας πω, όταν την πιάσανε την Αντιγόνη, προσέξτε, όταν την πιάσανε την Αντιγόνη και την πήγανε στον Κρέοντα, λέει μέσα το βιβλίο, ο σαν τους Αγίους Αποστόλους πήγε. Όπως πήγε η Αγία Εκατερίνα, όπως πήγε η Αγία Μαρίνα. Τι λέει, ορθή, στιτή, ούτε την ενδιέφερε τίποτα, μόνο ένα δεν είχε κακομοίρα. Που είχαν οι Αγίες Γυναίκες, τη χαρά της Αναστάσεως. Γιατί δεν είχε έρθει ο Χριστός ακόμα να είχε και τη χαρά της Αναστάσεως. Ήτανε θλιμμένοι, ενώ όλοι οι Άγιοι πήγανε με το χαμόγελο και η δύναμη του μαρτυρίου στο σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έδωσε τη δύναμη του μαρτυρίου σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι το τραγούδι της Βέμπος, ούτε αυτά δεν ακούμε. Με το χαμόγελο στα χείλη πάνε οι φαντάροι μας μπροστά. Πού πάνε μωρέ, πού πάνε. Πάνε σε κανένα γάμο της Κανά, όπως έλεγε η Παναγία στον Χριστό. Πού πάνε σε κανένα θαύμα, πού πάνε. Πάνε να σφαχτούνε σαν ταρνιά. Με το χαμόγελο στα χείλη πηγαίνανε να σφαχτούνε σαν ταρνιά. Οι πατέρες μας που μας δώσανε αυτή τη χώρα εν ελευθερία. Για να έρθουνε τώρα, καταλαβαίνετε. Αλλά έχει ο Θεός, όχι ο Θεός γυρί, έχει ο Θεός. Απλώς εμείς να τα θυμόμαστε. Και τι του λέει τώρα ο λαός, τι λέει, λέει στον Έμωνα και στην Αντιγόνη, τι του λέει ο λαός, τι τους λέει. Παιδιά, μη το παρατεντώνεις το σκηνί στον Άρχοντα, γιατί θα σου κάνει ψεύτικο δικαστήριο και θα ξεπληρώσεις. Θα σηκώσει το σκαλοπάτι της δίκης πολύ και δεν θα μπορέσει να το περάσει. Γιατί ο Κρέοντας έχει και τη δικαστική εξουσία. Και γι' αυτό εχήθηκαν ποταμοί αιμάτων να είναι άλλη η εκτελεστική εξουσία και άλλη η δικαστική εξουσία. Λοιπόν, προχωράμε και τη διατάζει παρακαλώ και την παίρνει η φαντάρη και την κλείνουνε μέσα στον Κυθερώνα σε ένα τάφο. Τύμβος λέει, τύμβος. Αυτό είναι ο τύμβος όπως ετάφηκε και στον Χριστό. Την κλείσανε, την κατεβάσανε ζωντανή στον Άδη και τι είπανε. Αν θέλει ο Θεός να ζήσει, ζήσει. Αν θέλεις να πεθάνει, ας πεθάνει. Αυτό κάνει εξουσία. Ο Πιλάτος. Κοίταξε, τάνιψε τα χεράκια. Εγώ θα σε βάλω μέσα στον τάφο ζωντανή, δεν θα σου δώσω νερό, δεν θα σου δώσω φαγητό, θα σε κλειδώσω εκεί μέσα και αν θέλει ο Θεός, προσέξτε, ποιος Θεός, αυτός ο Θεός ο Δίας που επικαλείσαι ότι για να τιμήσεις το Δία του έριξε στο χώμα, ας σε σώσει. Και τι είναι λοιπόν, είναι και η βριστέ, εδώ την πατάει, περνάει τα όρια, μέχρι τον άνθρωπο καλά είναι, πέρασε τα όρια. Και εδώ αρχίζει η νέμεσις και η δικαιοσύνη. Τι κάνει ο γιος του? Πάει και πεθαίνει δίπλα στην Αντιγόνη και χάνει και αυτός το παιδί του. Μαθαίνει η γυναίκα του ότι πέθανε το παλικάρι της ο Έμωνας και παίρνει μια μαχαίρα και την πίζει στην κοιλιά και τρέχουν τα αίματά της και πεθαίνει. Και έρχεται ο Κρέοντας ο μαύρος και κρατά στο χέρι αποθαμένο. Αυτή η κακία του κράτους και η χαζομάρα του κράτους, αντί να είναι προς καλό των πολιτών, δημιούργησε θύματα, άλλα θύματα. Γι' αυτό όχι,
Γι' αυτό όχι, προσέξτε, χωρίς Χριστό, είπε ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται. Και είπε ο Ντοστογεύσκη και ένα άλλο φοβερό, διότι ο Ντοστογεύσκη απαντάει και σε κάτι, σταματάμε μέχρι εδώ για τον Κρέοντα και την Αντιγόνη, τα καταλάβατε. Πάρτε ρε μόνοι. Λοιπόν, ο Ντοστογεύσκη, ο Μπιελίνσκι είχαν μια ομάδα αναρχικούλιδων και βρίζανε τον Χριστό. Όχι ότι τον πιστεύανε, αφού δεν πιστεύανε τον Χριστό. Αλλά για να νευριάσουν τον Ντοστογεύσκη. Και ο Ντοστογεύσκη κοτσίνιζε σαν κοπέλα και έλεγε, ρε παιδιά, για ό,τι θέλετε πέστε, για τον Χριστό μη μου λέτε. Και μια μέρα τον ερωτήσανε και του είπανε, αν από εδώ είναι η αλήθεια, ποια αλήθεια, της Υπουργού Παιδείας που λέει ότι, ποια αλήθεια, ότι με το σάλιο κολλάει και συνέχεια το λέει, εάν λέει από εδώ είναι η αλήθεια και από εδώ είναι ο Χριστός, θα πάω με τον Χριστό, Θεόδωρος Ντοστογεύσκη. Προτιμώ να πω και εγώ με τον Ντοστογεύσκη που πάει με τον Χριστό, παρά να πω με μια που μετά από 10 χρόνια δεν τη θυμάται κανένας. Προτιμώ να είναι με τον Θεόδωρο Μιχαήλοβιτς Ντοστογεύσκη που μένει και αυτό και τον θυμόμαστε. Και έγραψε το Μέγα Ιεροεξεταστή και να το προσέξουμε οι άνθρωποι της Εκκλησίας και ο λαός. Γιατί όταν ο Μέγας Ιεροεξεταστής κάνει στον Χριστό αυτή τη κουβέντα τη μεγάλη και τρανή που είναι όλη η Δύση, αλλά και όσοι έχουν βιολιστήσει στη συμπεριφορά της Δύσεως, γιατί υπάρχει στην Ορθοδοξία το εξής μεγάλο πράγμα. Ακούστε το, Χριστιανοί. Η Ορθοδοξία μας παρέδωσε ότι άλλο η αμαρτία και άλλο ο αμαρτωλός. Άλλο η αμαρτία και άλλο ο αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός όχι αξίζει, επειδή είμαστε όλοι παναμαρτωλοί, από συγγένεια στις αμαρτίες τον αγαπάμε, τον φιλάμε, τον αποδεχόμαστε. Την αμαρτία δεν δεχόμαστε. Προσέξτε τώρα. Υπήρξε μια αίρεση των καθαρών που τι έλεγε. Επειδή δεν μπορώ να χαλάσω και να διώξω την αμαρτία, θα σκοτώσω τον αμαρτωλό. Αυτές είναι οι λεγόμενες εκαθαρίσεις. Δυτική Εκκλησία, Ισπανία, Μέγας Ιεροεξεταστής. Σκοτώνω τον αμαρτωλό για να εξαλείψω την αμαρτία. Σκοτώνω τους Εβραίους για να εξαλείψω αυτό που εγώ θεωρώ κακό. Σκοτώνω τον παπά, τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, που αυτή η εκκλησία που βλέπετε πίσω είναι για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, και άπειρους που τους πήγανε στα γκουλάγκ να τους εξαφανίσω, διότι με βλάπτουν. Αντί να τους πει ότι κοιτάξτε, ανθρωποί μου, εάν εσείς είστε στην βουρζουαζία και μας δημούνται προβλήματα, εμείς με το ήθος μας, με την αγάπη μας, θα κάνουμε αλλαγή. Όχι, δεν σκοτώνω τον αμαρτωλό, πολεμώ την αμαρτία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία το κέφτει. Σε όλη της την πρακτική. Και όπου την πάτησε, και όπου την πάτησε, δεν το θεσμοθέτησε δόγμα, αλλά το έκανε λάθος. Και το ομολογεί ότι είναι λάθος. Πρακτικά, όπως λέει, αυτό το λέει ο Χριστός Βόβοης, αυτό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τι λέει λοιπόν ο Ντοστογεύσκη στο Μέγα Εξεταστή, και προσέξτε το αυτό. Η θρησκεία με όποιους εκπροσώπους έχει, τι λέει. Σε μας θα ξανάρθετε, σε μας θα ξανάρθετε, σε μας θα ξανάρθετε, εμείς θα σας δώσουμε ψωμί. Μήπως αυτή η ησυχία είναι γιατί έχουμε όλη μία σιγουράδα ότι σε μας θα ξανάρθετε. Πώς τα βλέπετε, Χριστιανοί. Να πάρετε όλοι του Ντοστογεύσκη να διαβάσετε τον Μέγα Ιεροεξεταστή. Αυτό το βιβλίο θα σας συγκλονίσει. Και το λέει και ο Θεόδωρος, ο Ντοστογεύσκη. Εμένα η πίστης μου δεν βγήκε έτσι και ως τύχη. Για να καταλάβει κανείς από πού βγήκε η πίστη μου, πρέπει να διαβάσει το τελευταίο του βιβλίο, σχεδόν το άφησε η Μητελές, να διαβάσει το Μέγα Ιεροεξεταστή. Ναι, και άλλη φορά θα σας κάνω, θα το ανοίξουμε το βιβλίο και θα σας το αναλύσω γραμμή-γραμμή. Πώς πρέπει, γιατί είμαστε της παγκοσμίου λογοτεχνίας και άλλοι άνθρωποι σε άλλα μέρη του κόσμου παρέδωσαν τέτοιες αλήθειες και τις εγκολπιζόμαστε. Λοιπόν, οι γυναίκες τώρα. Είπαμε ότι οι γυναίκες είναι τα όντα εκείνα που έχουν τον έρωτα.
Στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, στη Χαλκιδόνα έγινε αυτή η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν πολλοί επίσκοποι, πολλοί επίσκοποι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Νόνος, ένας ταπεινός επίσκοπος, ο οποίος δεν έλεγε ότι είμαι πατριάρχης Αντιοχίας, αλλά έλεγε ότι είμαι επίσκοπος της Αντιόχειας, της μεγάλης πόλης Αντιοχίας. Ενώ ήταν πατριάρχης της Αντιόχειας. Η τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι αυτή που έκαμε την κυρία μας Θεοτόκο. Νομίζω, αν κάνω λάθος, συγχωρέστε με, να την προσφωνούμε με αυτόν τον ωραίο, όχι Χριστοτόκο, αλλά Θεοτόκο. Μεγάλο πράγμα. Προχώρησε η Εκκλησία και κατέθεσε την παραδομένη εμπειρία της πίστεως, την κατέθεσε στην τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο όσον αφορά το ότι η Παναγία είναι Θεοτόκο. Οι πατέρες μετά κάνανε κάποια διαλύματα στη σύνοδο και καθόντουσαν όλοι και είπανε στον Όνο οι Άγιοι πατέρες, «Βρε Νόνε», 70 επίσκοποι ήσανε και κάνανε, «Βρε Νόνε που σε έχουμε τώρα μαζί μας, μίλησέ μας, κάμε μια ανάλυση των Αγίων Γραφών». Και εκεί που ο Νόνος έκανε τις Άγιες Γραφές και τις ανέλυε, τις Άγιες Γραφές μας, εκεί που τις ανέλυε, περνάει η ωραιότερη πόρνη και η καλύτερη και η πιο πλούσια πόρνη εκεί στη που ήταν στη Χαλκιδόνα. Είχε φορέσει το τι μαργαριτάρι, το τι χρυσάφι είχε η κοπέλα πάνω της. Τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα με την τάξη. Τα περιγράφει εδώ στο βίο του Αγίου Νόνου. Και όλοι ήταν, λέει, μαργαριτάρια στα μαλλιά της. Δεν τρέπονται οι Άγιοι να πούνε ότι είχαν τα πόδια της γυμνά και είχε μαργαριτάρια. Κουκλάρα, μωρέ, μια ωραία κουκλάρα πέρασε. Τι να σου κάνουνε και τα καλυστία. Αυτή δεν ήταν μόνο όμορφη, αν είχε βάλει και το χρυσάφι και καταλάβατε. Ήτανε λαμπρά, 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 πώς λέμε, λαμπρή, λαμπρή. Και αυτή είχε από πίσω τις νεανίες κομψοβομένους με ωραία αρώματα και πέρασε όλη αυτή η συνοδεία μπροστά από τους επισκόπους. Και δεν την ένοιαζε την πόρνη καθόλου, τίποτα. Οι όλοι οι επίσκοποι, οι 70 επίσκοποι, τι κάνανε για να δείξουν ότι δεν συμφωνούνται με αυτό. Γυρίσαν το κεφάλι από εδώ και δεν καταδεχόντουσαν, αν στην πόρτα του λίγο αέρας πέθανε στην τσέχτη. Λοιπόν, δεν καταδεχόντουσαν ούτε να τη δούνε. Ο Νόνος την κοίταζε, στα μάτια. Την κοίταζε συνέχεια. Και αυτή τον κοίταζε και του χαμογελούσε τον Νόνο. Την κοίταζε, την κοίταζε, την κοίταζε, πέρασε από μπροστά. Πέρασε, πέρασε, ήταν καβάλα σε ένα ωραίο άλογο που δεν είχε κανένας. Πέρασε, την κοίταζε από την πλάτη που ήταν γυμνή η πλάτη της. Την κοίταζε ο Νόνος. Οι άλλοι πατέρες είχαν γυρίσει το κεφάλι από εκεί και δεν τη βλέπανε. Το πρόβλημά σου δεν είναι η αμαρτία, δεν είναι αμαρτωλός. Το πρόβλημά σου είναι η αμαρτία. Το βλέπετε. Μπορούμε να διολυσθένουμε πατέρες και αδελφοί. Το πρόβλημά μας είναι η αμαρτία. Δεν μας φταίει εμάς η αμαρτωλή. Και ο Νόνος αφού πέρασε η γυναίκα, αφήνει το Ευαγγέλιο κάτω και αρχίζει και κλαίει. Τρέχαν τα μάτια του δάχτυλα και κλαίγαν. Και του λένε οι άλλοι πατέρες μόλις τον είδαν, «Γιατί κλαίς, δεσπότη μου, γιατί κλαίς, γιατί κλαίς». Και λέει αυτός, «Πατέρες, δεν σας συγκίνησε η σπάνια ομορφιά αυτής της γυναίκας». Αλλά οι πατέρες δεν απαντήσανε καθόλου. Γιατί σου λέει, άμα απαντήσουμε ναι, τι θα γίνει. Άμα απαντήσουμε όχι και άμα μας περιεδράξει, είναι σαν τους Φαρισαίους, δεν μιλήσανε καθόλου. Βλέπετε, μπροστά στον Όνο σου λέει, τι να πω. Τους ξαναρωτάει. Πατέρες, δεν σας συγκίνησε αυτή η σπάνια ομορφιά της. Αλλά αυτοί δεν είπαν τίποτα. Και εκείνος είπε, πατέρες, εγώ στα αλήθεια συγκινήθηκα από την ομορφιά αυτής της γυναίκας, που ο Θεός θα την καλέσει και θα τη βάλει δεξιά του και θα μας κρίνει εμάς τους επισκόπους βάσει αυτής της γυναίκας. Θα γίνει η κρίση της δικιά μας επισκοπικής ευθύνης βάσει αυτής της πόρνης γυναίκας που τη λέτε εσείς, εγώ λέω της γυναίκας που ήταν στη Χαλκιδόνα. Πάθανε οι όλοι, χάναν τα μάτια άλλοι να. Ο Θεός θα μας... Ναι, του λέει.
Πόσες ώρες νομίζετε πως ξόδεψε αυτή η γυναίκα στα διαμερίσματά της, φροντίζοντας και στολίζοντας το σώμα της και κάνοντας μπάνιο μεγάλα γαϊδούρας, να μην έχει το παραμικρό στίγμα και την παραμικρή ατέλεια η ομορφιά του σώματός της, για να ευχαριστήσει, μωρέ, έναν άνδρα που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Και εμείς που έχουμε ένα παντοδύναμο πατέρα, και ακούστε τι λέει ο Άγιος, και αφάνατο εραστή είναι στα κείμενα του βίου του, και έναν αφάνατο εραστή που είναι ο Χριστός μας, αυτός είναι ο εραστής που αγαπήσανε οι Αγίες Μυροφόρες γυναίκες και όλες οι μαρτύρησες, αλλά και όλοι οι άλλοι. Εραστής είναι ο Χριστός. Και ερώμενος είναι και εραστής είναι ο Χριστός, με υποσχέσεις αιωνίων θησαυρών και ευεργεσιών ανεκτήμητες που ο οφθαλμός δεν είδε και, και πράγματα που δεν τα έχει ακούσει και που επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβηκαν και τα οποία ετοίμασε ο Θεός για μας. Και τι λέω, με τέτοιες υποσχέσεις, μόνο με τη θέα του νυμφίου, δεν θέλουμε δώρα. Δεν θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Θέλουμε μόνο τη θέα του νυμφίου να δούμε, λέει, τον νυμφίο Χριστό με την υπέροχη και δεσπέσια μορφή του. Αυτή είναι η αιμή Ανάστασης. Δεν υπάρχει άλλη, μην περιμένετε κάτι άλλο. Το να δούμε τον Χριστό να τον αγκαλιάσουμε και να μας αγκαλιάσει, όπως αγκάλιασε, μωρέ, τον Ιωσή που εορτάζει αύριο και που του έχισε το μύρο που του χρωστούσε. Εμείς για χάρη αυτού του θείου εραστή ούτε στολίζουμε τις άθλιες ψυχές μας, ούτε τις φροντίζουμε και ούτε καν ξεπλένουμε από αυτές από το ρήπο, αλλά τις αφήνουμε μέσα στη βρωμιά. Άγιοι πατέρες μας, είπε, Άγιοι πατέρες μου, επίσκοποι, συνεπίσκοποι μου. Πω, 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 πω. Υψηλά πράγματα. Θα μας κρίνει ο Θεός με αυτή την πόρνη της Χαλκιδών. Ο Άγιος όμως, δεν ήταν σαν τον Πατρευάγγελο, όχι. Όταν πήγε σπίτι του, πέφτει στο χώμα και αρχίζει με το διάκο του να προσκυνάει και να χτυπάει το στήθος και να κλαίει λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με τον αμαρτωλό και τον ανάξιο, γιατί μόνο μιας ημέρας το στόλισμα της πόρνης είναι περισσότερο από το στόλισμα της ψυχής μου». Γι' αυτό τους λέει «Συνεπίσκοποί μου, το στόλισμα αυτινής της γυναίκας θα μας κρίνει και εμάς τους χριστιανούς. Εμένα τον ανάξιο που στέκομαι στο θυσιαστήριό σου και δεν σου έχω προσφέρει την καθαρά καρδιά που έχει ζητήσει. Και εμείς το θυσιαστήριο λέμε υπέρ του λαού, του λαού αγνοημάτων και των ημετέρων αμαρτημάτων». Δεν λέμε του λαού των αμαρτημάτων και των ημετέρων αγνοημάτων, λέμε των του λαού αγνοημάτων και των ημετέρων αμαρτημάτων. Και αυτό είναι μια απάντηση σε κάποιους που ρωτάνε κάτι ερωτήσεις εκεί που έχουν, ότι αν πεθάνω και δεν με κοιτώνει και τελοιπά, αυτό είναι μια έμεση απάντηση από αυτά που μου είχατε στείλει. Αυτή η γυναίκα έχει υποσχεθεί να ευχαριστεί τους άνδρες της και έχει κρατήσει την υπόσχεσή της. Εγώ έχω υποσχεθεί να ευχαριστώ εσένα και μένω μόνο στη Ραθυμία. Θεέ μου, είμαι γυμνός στον ουρανό και στη γη, γιατί δεν έχω τηρήσει καμία από τις εντολές σου. Δεν έχω ελπίδα σε κανένα καλό που έκανα, αλλά μόνο στο έλεό σου από το οποίο περιμένω τη σωτηρία. Το παίρνει αυτό ο Παπαδιαμάντης στο λαμπριάτικο ψάρτη και φωνάζει και λέει «Επεμή, ενώ σωζώ και αναπνέω και σωφρονώ, ανόητοι εσείς που ήρθατε από την Εσπερία, δεν θα πάψω πάντοτε να υμνώ». Ακούστε, μεταλατρείας των Χριστών μου. Ναι, τον Χριστό μου, ο Παπαδιαμάντης, γι' αυτό δεν τον εθέλουνε καθόλου και τον έχουνε για γραφικό και τον ευγάλανε από όλα τα βιβλία του Δημοτικού και ακούμε τον Αρμπάν, τον Καμπάν, τον Ταράν. Γιατί, μανούλα μου, βάλε του Παπαδιαμάντη να το λαβριάτικο ψάλτη να τα ακούσουμε κι εμείς οι παπάδες. Α, τα λέει και για μας. Είναι και για μας μέσα αυτά που λέει. Ή βάλτε αυτό τα πτερόεντα, τα δώρα, τα πτερόεντα. Βάτε το αυτό να τα ακούτε τα Χριστούγεννα που λέει ότι εμείς οι παπάδες είμαστε ντυμένοι σαν μύδι των Περισσών. Παπαδιαμάντης τα λέει, δεν τα λέει Πατριβαγγελάκος ο καημένος. Τα Παπαδιαμάντης τα λέει, τα διαβάζετε για φιλολογικά κείμενα. Αν δεν είναι φιλολογικά κείμενα, όχι. Σημαίνουν κάτι.
Είναι ρωμιοσύνη. Γι' αυτό ένας ποιητής, νομίζω ο Σεφέρης, δεν ξέρω τι είπε, μνημονεύεται αδελφοί Σολομού και Παπαδιαμάντη. Μνημονεύεται αδελφοί αυτού που έγραψε τους ελευθέρους πολιορκημένους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ελεύθεροι πολιορκημένοι. Αυτό είμαστε τώρα. Μνημονεύεται αδελφοί Σολομού και Παπαδιαμάντη. Αυτό είναι ρωμιοσύνη. Ο Σολομός και ο Παπαδιαμάντης είναι ρωμιοσύνη η συνέχεια. Όχι μόνο του γένους γονιδιακά, που δεν ξέρω αν είναι, αλλά είναι η συνέχεια του πνεύματος του γένους, το οποίο παραμένει μέχρι τέλους. Και σας το έχω ξαναπεί κάτι. Όταν στους Πέρσες λέει η γυναίκα του Δαρίου και η μάνα του Ξέρση, λέει, ποιοι είναι αυτοί οι κακούργοι, ποιοι είναι αυτοί οι κακούργοι που μου χωρέσαν το παιδί μου στη Σαλαμίνα, όταν πάνε τα νέα και τις λένε είναι Αθηναίοι, και τους λέει πώς διοικούνται, ποιο βασιλιά έχουν, και τις απαντάει ο χορός. Κακόμοιρα βασίλισσα, δεν έχουνε αυτοί βασιλιά, αλλά διοικούνται μόνοι τους συνερχόμενοι δημοκρατικά. Δεν θέλουνε τους κρέοντες αυτοί, τύφλα στα μάτια μας. Δεν θέλουνε τους κρέοντες, και τώρα με ένα ποσοστό διοικούμαστε, ενώ μαζευόντουσα λέει και λέει αυτοί δεν έχουν βασιλιά. Πω, 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 πω. Και πώς το λένε το πολίτευμα, λένε αυτή δημοκρατία το λένε το πολίτευμα. Και τι λέει η καημένη η βασίλισσα. Να πάτε να τους λάβετε όλους και να τους φέρετε εδώ, να τους δώσουμε πολιτείες να ζούνε, να μάθουν να προστινούν το βασιλιά το μεγάλο. Και θα πάρετε Πέρσες που έχουν μάθει να προσκυνάνε το βασιλιά τον μεγάλο, και θα τον πάτε στην Αττική, θα τους πάτε στην Αττική να τους εγκαταστήσετε. Σας θυμίζει τίποτα? Και λέει μετά ο χορός, φοβάμαι βασιλισσά μου ότι δημοκράτες, ακόμα και να πας άλλους λαούς αυτούς τους τόπους, δημοκράτες θα τους κάνει ο τόπος και το φως που τους φωτίζει. Θα τους στείλεις να προσκυνάνε δούλοι, και αυτοί στον τόπο που θα να πάνε θα γεννηθούν και θα γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Διαβάστε το. Εκεί στους Πέρσες είναι που το άκουσα κι εγώ σε σκηνοθεσία του Τσαρούχη. Άι καημένη, ποιος τα συντήρησε αυτά, βρε? Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο. Υπάρχουν κι άλλοι που θέλω να σας πω για τον... Υπάρχει ένας Άγιος Ιουλιανός. Αυτός είχε έρωτα για τον Χριστό, δεν ήξερε, ήταν πριν άσωτος άνθρωπος. Εμπήριζε και έμπαινε σε αυτά που τα λένε μπουλέλα και εννοούν τους οίκους ανοχής. Εκεί ξημεροβιαζότανε, του άρεσαν οι γυναικάρες, είχε και λεφτουδάκια. Και όταν τον επισκέφθηκε η χάρη του Θεού, γιατί ο Θεός σου έδωσε τον έρωτα, είναι δύναμη της ψυχής. Μπορεί να μην ξέρεις που να τον ξοδέψεις και να τον εξοδέψεις με τα τελωνών και πορνών ζών ασώθος. Αλλά όταν ανανύψεις, την έχεις καλλιεργήσει, έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, τη δύναμη αυτή τόσο πολύ, τη φιλίτιο αυτή δύναμη, που την παίρνεις τόσο αυξημένη και τη στρέφεις όλη στο Θεό και μεταποιείσαι. Γι' αυτό λέει μέσα στο μεγάλο κανόνα, πόρνη και προαρπάζουσιν αυτή τη βασιλεία των ουρανών, πόρνη και μοιχή μεταποιούμενη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σε παίρνει κοράκι και σε βγάζει περιστέρι. Σε παίρνει πόρνο και μοιχό και σε βγάζει μεταποιούμενο. Σε μεταποίησε. Τι σε μεταποίησε? Σε αυτό που μεταποίησε τούτο τον Άγιο Ιουλιανό. Τι έκανε ο Άγιος Ιουλιανός? Είχε γέροντα τον Αβά Ισαΐα. Και όταν πήγε στο μοναστήρι και ασκήτευε, αυτός ο μαύρος κακομοίρης λέει, δώστε μου ένα βιβλίο να διαβάσω, και του δώσανε ένα βιβλίο χειρόγραφο από τα χειρόγραφα της εποχής εκείνης. Και αυτός μόλις έβλεπε του Χριστού το όνομα, έκλαιγε και το φύλαγε. Και το εφύλαγε. Είχε τέτοιον έρωτα και στο όνομα του Χριστού. Δεν ήταν ονοματολάτρης σαν τους Ρώσους που ήταν στα Γιονόρος και τους μάζεψε ο Τσάρος να πάνε τους βοηθήσουν το 17 και τους πήραν όλους και γλιτώσαμε και από αυτή τη βλακεία. Λοιπόν, όχι τέτοιος. Απλώς έβλεπε το όνομα του Χριστού και είχε χαρά για τον Χριστό και προσκυνούσε. Και έκλαιγε ο μαύρος με δάκρυα ως σαν τη γυναίκα που φύλαγε τα πόδια του Χριστού από τον έρωτα εις τον γλυκίτα τον αφέντη που του έπεσε εις την καρδία και εκέτο η καρδία του από τον έρωτα αυτό. Και τι έκανε? Εφυλούσε το γράμμα που έλεγε Χριστός και έκλαιγε. Και από τα πολλά φιλιά και τα γράμματα χαθήκανε.
και όταν το άνοιξα βάση Αγίας το βιβλίο, λέει καλέ, ποιος έσβησε το όνομα του Χριστού σε όλο το βιβλίο? Και του είπανε, το έσβησε, λέει, αυτός ο Ιουλιανός. Γιατί ο Ιουλιανός, ο καημένος, το έσβησε και του λέει, ρε Ιουλιανέ, μη μας χαλάς τα βιβλία. Και του λέει ο Ιουλιανός, γέροντά μου, αβά μου, Ισαΐα μου, αν δεν κλάψω έτσι ενώπιον του Θεού μου, δεν μπορεί να δροσιστεί η καρδιά μου από τη φλόγα της Θείας Αγάπης του έρωτα που ανάβει μέσα μου για τον Χριστό. Ένας να ήταν, μωρέ, ένα να το γι' αυτό. Ένας να το γι' αυτό. Υπάρχει άλλος Άγιος που είχε τέτοιον έρωτα? Ναι, ο Λαργάτης. Αυτός λέει ο Άγιος, ακούστε μια ωραία λέξη για το όνομα του Χριστού, το λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτός το γλυκύτατον και λίθο μαργαρόχρυσον. Ακού όνομα, όνομα του Κυρίου ημών, λίθο λίθο μαργαρόχρυσον, λίθο μαργαρόχρυσον, μαργαριτάρια, χρυσάφι, λίθοι πολύτιμοι, όλοι δεν κάνουν αυτό το μεγάλο μαργαρίτι που είναι το όνομα του Χριστού. Έτσι λέει ο Αγνικότητας. Αυτός ο καημένος τον αγαπούσε και έλεγε Ιησού, Ιησού, Ιησού. Υπάρχει στο Αγιοδόρος ένας καλόγυρος που τον πειράζουν όλοι, δεν θα πω το όνομά του, και αυτός Ιησού κριτικός, Ιησού γλυκέ μου, Ιησού, Ιησού, Ιησού γλυκέ μου, Ιησού. Όλη την ημέρα η αδολεσχία του είναι Ιησού, Ιησού, Ιησού. Αυτός αυτό έλεγε, γλυκέ μου Ιησού. Και αυτός παρακαλώ νομίζω επήγε να προσκυνήσει τον Πανάγιον τάφο εις τα Ιεροσόλυμα και μόλις προσκύνησε τον τάφο του Χριστού, Ανάσταση, εμή Ανάσταση, επέθανε, έπεσε κάτω και πέθανε. Και οι πατέρες είπανε, μωρέ τι γίνεται σε αυτού την καρδιά, και ανοίξαν την καρδιά και βρήκανε γραμμένο με χρυσά γράμματα μέσα, Ιησού Χριστέ γλυκιά μου αγάπη, αυτό είναι. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεόφόρος έλεγε «Ο αιμός έρωσε σταύρωτε, ο ερωτάς μου, όχι με, ο έρωτα». Γι' αυτό και ο Πορφύριος έλεγε, μωρέ, άμα καταλάβετε λίγο τον έρωτα του Χριστού, με μάνετε, δεν του αντέχετε. Α, γι' αυτό δεν μας πειράζει τίποτα. Αυτά που σας είπα προηγουμένως για την πολιτεία και για τον κρέοντα, περάσανε όλα αυτά. Ιδού παρήλθον, ακόμα και που δεν μας αφήνουν να πάνε στις εκκλησίες. Και μεθαύριο θα έρθει στη Σαμαρίτιδα και θα πει «Πνεύμα ο Θεός το παραδίδει πάλι σε μία μυροφόρο γυναίκα, μία εις Απόστολο, την Αγία Φωτίνη, γιατί μιλάμε για τις γυναίκες, που τον αγάπησε πολύ και που είχε άντρες πολλούς και την έριξε ο Χριστός». Και πώς την είπανε? Φωτεινή. Και την αδερφή της πώς την είπανε? Φωτό. Και το γιο της πώς τον είπανε? Φωτεινό. Όλοι για το φως, το φάος του Χριστού. Και τι της είπε ο Χριστός? Πνεύμα ο Θεός. Και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Και όταν του είπε, άκου να σου πω Κύριέ μου, αυτά θα μας τα οξυγήσει ο Μεσσίας όταν έρθει. Και σε μια τέτοια γυναίκα της παραδίδει αυτό που δεν το είπε ευφαίως ούτε στους γραμματείς και τους φαρισαίους που τον ερωτούσανε. Τι της είπε, τι της είπε? Ποιος Μεσσίας κακομήρα μου? Εγώ είμαι ο λαλόν σύ. Αυτό της είπε. Γυναικούλα μου χρυσή, το παραδίδω σε σένα, σε σένα, σαν την πόρνη αυτή που έβλεπε ο άλλος. Σε σένα που ήρθες μεσημέρι να πάρεις νερό, γιατί σε λένε όλοι πού και πού και πού. Λοιπόν, γι' αυτό ήρθε, πήγε μεσημέρι, δεν πήγε το πρωί με τις άλλες, για να μην ακούει τα καλά τα λόγια των καλών κυριών που τη βρίζανε στη βρύση, την καημένη. Και πήγε η κακομήρα, πήγε, πήγε, λέει ο Άγιος, λέει ο Άγιος Ρωμανός, πήγε υδροφόρος και γύρισε Χριστοφόρος. Δέχτε Χριστοφόροι λαοί, εμείς όλοι οι λαοί που πήραμε το πήγε υδροφόρος, δηλαδή πήγε μια υλικό πράγμα και πήγε και γύρισε Χριστοφόρος από υδροφόρος. Τι πράγματα θαυμάσια. Να, αυτές είναι οι μυροφόροι, αυτά, όλες αυτές οι άγιες γυναίκες. Γιατί, να σας πω και ένα αρχαίο από τις Σπαρτιάτισες, το λέει ο Πλούταρχος, οι Σπαρτιάτες πολιορκήσανε και καταλάβανε τη Λίμνο και την Τένεδο και πιάσανε όλους τους άνδρες της Λίμνου και της Τενέδου, διότι άμα κάνεις, έκανε λέει από αυτό και τον κόσμο όλο. Λοιπόν, κάνανε και αυτοί λίγο, νικήσανε τους Αθηναίους, πώς το λένε, και νικήσανε και κατεδαφίσανε τα μακρά τείχη και πήραν θάρρος. Έτσι λοιπόν πήγαν και πιάσανε τους καημένους τους Λιμνιούς και τους αυτούς και τους βάλανε στη φυλάκα.
για να δεις η γυναίκα με αγαπάει. Άμα η γυναίκα αγαπάει, δεν νοικιέται τίποτα. Δεν με νοιάζει, άμα θέλετε κλείστε τα. Εγώ θα συνεχίζω να μιλάω και ας είναι και κλειστό το τέτοιο. Δεν πειράζει. Τα ακούει κτήσεις που έλεγε ένας καλόγερος. Διάβαζε και του λέω, μωρέ, τι διαβάζεις μόνος σου, είσαι και εγώ, κοιμάμαι. Και μου λέει, δεν πειράζει, τα ακούει κτήσεις, τα ακούνε οι αγγέλοι, δεν πειράζει. Λοιπόν, επήγαν οι γυναικούλες αυτών των καημένων που τους είχαν πιάσει και πήγαν στους Σπαρτιάτες και λέει, καλέ, αφήστε μας να πάμε να τους δώσουμε ένα τελευταίο φυλάκι, έτσι, ένα γλωσσόφυλλο να τους δώσουμε ένα φυλάκι. Αφήστε μας, αλλά μετά τι να κάνουνε, τις λυπηθήκανε και υποχωρήσανε. Και πήγαν οι γυναίκες μέσα και βγάλανε τα ρούχα τους, ντυθήκανε με τα ρούχα των αντρών μέσα στα σκοτεινά μποντρούμια, ντύσανε τους άνδρες τους με τα γυναικεία τους ρούχα, τους εκόψανε και τα μαλλιά τους φτιάξανε έτσι και τους στείλανε σιγά σιγά να βγουν έξω και βγήκαν έξω και καθίσανε αυτές τα μποντρούμια. Και αφού φύγανε οι άνδρες και γλιτώσανε, μετά μπήκανε μέσα οι στρατιώτες, οι Σπαρτιάτες και όταν τις πιάσανε είδαν ότι ήταν όλες οι γυναίκες. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ρε παιδιά, ποτέ δεν ακούστηκε το ανάποδο παράδειγμα. Τέτοια αγάπη, άμα της πέσει της γυναίκας πάνω η αγάπη και ο έρωτας, καημένα τα περνάει όλα, όπως για την αγάπη των παιδιών τα περνάει όλα. Μακάρι, γι' αυτό είπε, τέτοιο πράγμα, το λέει ο Πλούταρχος. Αλλά δεν τα διαβάζετε, Προχωράμε παρακάτω και θα πούμε τώρα ένα βαθύ μεγάλο πράγμα που λέει, για να έχεις όμως τον έρωτα, το θείο έρωτα που είχαν αυτές οι γυναίκες, γιατί αυτές δεν ερωτευτήκανε, προσέξτε, δεν πήγανε στο Χριστό, πήγανε με σφοδρή επιθυμία, γι' αυτό λέει, προσέξτε, το Χριστό αγαπήσασε γυναίκες πάνσεμνοι, τα τερφνά του βίου Ιησού δεν ολογήσαν το. Της αυτού και μόνης, ακούστε, κανόνας της Κυριακής του Αγίου Πάντων, της αυτού και μόνης ερωτικός επιθυμούσε Αγλαΐας και θείασε λάμψεων. Πω, πού να τα πεις αυτά. Γιατί, διότι ο Χριστός που αγαπήσανε δεν ήτανε φετιχιστικό αντικείμενο. Όχι. Δεν τον ενδιαφέρε το σωματάκι του Χριστού. Όπως μας λένε αυτοί οι βλαμμένοι, αυτός που έγραψε, πώς το λένε, τον Νταβίντσι, πώς το λένε. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Δεν είχαν τέτοια πράγματα αυτές. Γιατί όπου πέσει ο θείος έρος, καίγεται οποιοδήποτε, οποιαδήποτε άλλη μορφή έρωτος. Όπου επιπέσει ο θείος, γι' αυτό γίνονται μέχρι και άτρεπτοι εις το πονηρόν, αυτοί που έχουν το θείο έρωτα. Είναι η τελευταία σκάλα της πνευματικής ζωής, όπως λένε οι θεοί. Ο θείος έρος όμως γεννάται στην καθαρμένη καρδία, διότι σε αυτήν επιφυτάει η Θεία Χάρη. Ο έρος του θείου είναι θείο δόρημα. Δωρηθέν σε αγνευούση ψυχή από την επιφύτηση της αποκαλυφίσης στην ψυχή Θείας Χάρης. Και επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να καταλάβετε από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ακούστε τι λέει, του έλεγαν. Ο Άγιος Ιγνάτιος έλεγε, διψώ του διψάστε, διψώ, να διψώ για τον Χριστό, ακούστε τι λέει, και ερών του εράστε, προσέξτε, ερών του, και να ερωτεύομαι και να είμαι ερωτευμένος με τον έρωτά μου τον Χριστό και να ζητώ να αγαπώ να αγαπάστε. Ακούστε. Αυτά τα τρία, για να πει, άρα λοιπόν, διψώ του διψάστε και ερών του εράστε και αγαπών του αγαπάστε. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και λέει ο Αμάξιμος Ομολογητής ένα φοβερό, το παίρνει από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Και ακούστε τι λέει. Προσέξτε. Ο έρωτας λέει, είτε θείος, είτε αγγελικός, είτε νοερός, είτε ψυχικός, είτε φυσικός, να καθίσετε να σκεφτείτε πώς σας τα λέω. Τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Ενωτικήν τεινά και συγκρατικήν εννοήσομεν δύναμη. Είναι μια δύναμη ενωτική που συγκρατεί τα πάντα. Και τι κάνει. Τα μεν υπέρτερα κινούσα επί πρόνοια των καταδιαστέρων. Τα υπέρτερα πράγματα τα κινεί ο έρωτας να έχουν πρόνοια για αυτά που είναι πιο κάτω τα καημένα.
Αυτός ο έρωτας έβγαλε το Χριστό από Υιό του Θεού, εξήλθε να πάρει το πρόβατο και μπήκε από έρωτα, μπήκε μέσα στην κοιλία της κυρίας Θεοτόκου και έγινε Θεός και άνθρωπος και κατεδέχθη την ανθρωπίνη φύση, όχι ως μυαρά και ως βρώμικη, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, το ότι δεν υπήρχε ανάγκη να μπει στο σώμα, αλλά για να δοξάσει το σώμα, ομοιοπαθές επεριέθου σώμα, όπως λένε τα βιβλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό είναι η προνοητική του δύναμη. Και τι άλλο κάνει. Αυτοί όμως που έχουν έρωτα και είναι στην ίδια κατάσταση, τι κάνουν. Αυτά που είναι στην ίδια κατάσταση, λέει, τα ομόστιχα πάλι εις κοινωνική αλληλουχία. Τα συντηρεί δηλαδή στη θέση τους να έχουν κοινωνία. Θυμάστε που σας είπα ότι τη Μεγάλη Τέταρτη λέει ικανούστο το κοινωνικό. Για να γίνει το κοινωνικό θέλει έρωτα, δεν μπορεί αλλιώς. Τα άλλα, αυτό που μας είπε για το Πάσχα, αυτοί οι ουμανιστές που είπανε ότι ξέρετε, από πολύ αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, εμείς θα καθίσουμε φέτος στο σπίτι μας το Πάσχα, διότι εμείς αγαπάμε. Αυτά έλεγε και ο Ντοστογεύσκη. Προτού να μπει φυλακή, έλεγε, αγαπά όλο τον κόσμο. Όταν τον βάλανε φυλακή, προσέξτε, λέει στον αδελφό του, αδελφέ, στείλε μου ένα βιβλίο να διαβάσω. Του λέει ο αδελφός του, ποιο βιβλίο να σου στείλω, Θεόδωρε, και του γράφει. Έμαθα ότι εκδοθήκανε τα κείμενα στα ρωσικά ενός μεγάλου Αγίου που λέγεται Ισαάκος Σύρος, να μου στείλει τα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου στη φυλακή, παρακαλώ. Να τα ξέρετε. Γι' αυτό έγινε αυτός που έγινε. Εδιάβαζε τα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Και γράφει στον αδελφό του. Αδελφέ μου, όταν αγωνιζόμουν να γκρεμίσουμε τον τζάρο και συμμετείχα στη δολοφονική απόπειρα που θα γινόταν εναντίον του τσάρου, έλεγα ότι το κάνω γιατί αγαπώ τον κόσμο και θέλω να σκοτώσω τον τσάρο και αφού σκοτώσω τον τσάρο να ελευθερωθεί ο κόσμος. Και δεν καταλάβαινα ότι αγωνιζόμουν να πάρω την εξουσία από τον τσάρο και να βάλω στη θέση του τσάρου άλλον, που μπορεί να το λέγανε Λένιν, αλλά είναι εξουσία κι αυτός. Προφήτης ήταν μεγάλος αυτός. Λοιπόν, και δεν καταλάβαινε ότι αγωνιζόμουν απλώς να αλλάξουμε τις εξουσίες, τα πρόσωπα στην εξουσία, κρέοντες. Αδελφέ μου, το κατάλαβα εδώ μέσα ότι δεν αγαπούσα ποτέ κανένα. Και του γράφει ο αδελφός. Καλά μου τα λες, αλλά γιατί το λες, και του απαντάει. Αδελφέ μου, αγαπάω όλο τον κόσμο παρεκτός τον συγκρατούμενό μου. Τι λες μωρέ, του λέει. Γιατί. Γιατί όταν βγάζει τα παπούτσια του, όπως ο Μπαρμπαγιώργος, όπως ξέρετε στον Καραγκιόζη που τον βάλανε φυλακή, λέει ο Καραγκιόζη, Μπαρμπαγιώργο, βγάλει τα τσαρούχια του Μπαρμπαγιώργου, θα ξεπρομίσει ο τόπο, θα προνοηθεί του Τουρκαλάτ και θα μας αφήσουν να φύγουμε από τη βρώμα που έχει το τσαρούχι του Μπαρμπαγιώργου. Φανταστείτε λοιπόν τι είπε. Πήρε πείρα. Δεν είναι η αγάπη αγαπολογίες. Η αγάπη είναι, κύριε Χαρδαγιάννας, εδώ. Πόσους αδελφούς φιλοξένησες στο σπιτάκι σου. Όλοι εσείς που μας δείχνετε και κάνετε αγάπες και αγάπες και αγάπες και αγαπολογίτσες. Πόσους αδελφούς μας που ήρθαν από την Αλβανία. Πόσους αδελφούς μας Πακιστανούς. Πόσους Αφγανούς πήρατε στα σπιτάκια σας. Αλλά θυμάστε έναν που ανήκε σε ένα συγκεκριμένο και είχε έναν εργάτη χωρίς ασφάλεια και του δούλευε στα χωραφάκια και έσκαβε. Και ήταν άνθρωπος από τα άλλα μέρη που τους λένε Λοδαπούς. Χριστός Ανέστη. Αυτός που μας λένε περί αγάπης. Εμείς δεν χρειάζεται να μας διδάξεις την αγάπη. Ούτε εσύ, ούτε ο άλλος που είπε ότι εμείς οι κομμουνιστές ξέρουμε να αγαπούμε. Γιατί. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε να αγαπούμε. Κανείς δεν ξέρει να αγαπά. Εάν δεν σου το μάθει το πνεύμα του Άγιον, δεν μπορείς να αγαπήσεις σωστά. Μπορείς να κάνεις αρετές, να δίνεις χρήματα, να κάνεις ελεημοσύνη. Όταν το βράδυ ξαπλώσεις και πεις
Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τους λοιπούς ανθρώπους, αλλά και έχω και δίνω. Καλό διάβολος, μ' αρέσει που κάνεις τόσες ελεημοσύνες, μια χαρά δεν με νοιάζει καθόλου. Μ' αρέσει, είσαι από μένα, είσαι από μένα, έλα σε μένα, ρε, θα δεις. Πάλι σε μένα θα έρθεις, πάλι σε μένα θα έρθεις. Όχι. Γι' αυτό υπάρχει μόνο ένας τρόπος στην Εκκλησία. Ασκητική. Η Εκκλησία έχει την άσκηση. Όλες αυτές οι Άγιες γυναίκες. Η Παναγία σας είπα ότι κάθε μέρα, λέει ο βίος της, επήγαινε στον Πανάγιο Τάφο. Η κυρία, υπόδειγμα γυναίκας είναι η κυρία Θεοτόκος. Λοιπόν, επήγαινε στον Πανάγιο Τάφο και έκανε χιλιάδες μετάνοιες. Αυτό πώς είναι, άσκηση. Ασκητική είναι. Μίλαγε. Ακούσατε να πει τίποτα η κυρία Θεοτόκος? Σε όλη της τη ζωή δύο λόγια, τρία είχε να πει. Τίποτα δεν είπε. Δεν την ακούσαμε πουθενά. Ένα είπε. Ό,τι αν λέγει ημίν, πείσατε. Αυτό λέει η Παναγία. Βρε κακούργη, ό,τι σας λέει κάντε το. Και εγώ εδώ είμαι εγγύτρια. Αν το κάνετε ό,τι σας λέει, και λάθος. Και λάθος. Η κυρία Θεοτόκος είναι εγγύτρια όλων των χριστιανών. Από την πολύ αγάπη που είχε. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνει. Και το ένα είναι λοιπόν να συντηρεί τα ίδια. Και μετά τι κάνει. Τα αυτά τα, και στο τέλος λέει, αυτά που είναι από κάτω τα καημένα, όπως είναι ο πατήρ Ευαγγελάκος. Εγώ είμαι πιο κάτω από όλους σας. Και εσείς να λέτε ότι, και να μην το πιστεύετε ακόμη, να το λέτε. Σιγά σιγά να το πιστέψετε. Αφού είναι, ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Εάν σκεφτώ, άμα σας διαβάσω τις αμαρτίες που γράφει ο Παπαδιαμάντης, που τη διαβάσατε στην Χωρητική Ευχή, θα πάρει την πλάκα. Πείτε μου, φταχμόρο. Λοιπόν, τα υφήμενα αυτά που είναι πιο κάτω, τι κάνουν? Με τον έρωτα στρέφονται προς τα ανώτερα και επιστρέφουν στα υπερκείμενα. Ποια είναι τα υπερκείμενα? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η Αγία Τριάδα που μας την παρέδωκε ο Χριστός μας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κουράστηκα κιόλας, ούτε νερό δεν ήπια. Φτάνουνε αυτά τα οποία σας είπα να καταλάβετε το βάθος της Ορθοδοξίας μας και τι μας παρέδωσε. Η αγάπη του Θεού όταν πέσει στον άνθρωπο είναι θερμή, τον θερμαίνει. Και όταν πέσει παραπάνω από το κανονικό, τον βγάζει από την ψυχή του, τον κάνει εκστατικό. Για τούτο η καρδία αυτού νου που θα αισθανθεί αυτό δεν μπορεί ούτε να τη χωρέσει, ούτε να την καρτερήσει από το μέτρο της ποιότητος της επερθούσης αγάπης. Και γι' αυτό γίνεται σε αυτόν αγίωσης, ασυνήθης και λάμπει. Ποιος τα, ποιο, πού τα είδαμε αυτά? Όλοι οι Άγιοι μας τα είπαν αυτά και τα ξέρουμε, αλλά ο Μοτοβίλοφ, αυτός που μίλησε με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρου, τα είδε αυτά. Και ο άνθρωπος γίνεται, το πρόσωπό του λέει, πυρό σαν φωτιά, περιχαρές, το σώμα θερμώνεται, αφίσταται ο φόβος. Και όλοι ο φόβος και κάτι άλλο, και η εδός. Φεύγει η ντροπή, δεν έχει ντροπή ο άνθρωπος. Γίνεται όλος εκστατικός. Και ακόμα και η δύναμη που συνάγει τη λογική φεύγει από αυτόν και γίνεται έκφρονο άνθρωπος. Και τότε γίνεται το φοβερό. Αυτό που έζησε η Αντιγόνη και πήγε στην Άδη ζωντανή, με φόβο όμως και με κλάματα πήγε αυτή, το φοβερό θάνατον ηγείται ο άνθρωπος αυτός για χαρά. Και ακόμα κι αν πεθαίνει, ουδέποτε η θεωρία του νοός αυτού έχει διακοπεί από το να σκέφτεται τα ουράνια πράγματα. Και ενώ είναι απόν ως παρόν ομιλεί και μη ορώμενος υπότινος. Και να μην το βλέπει κανείς, αυτός που πνευματική του ζωή κάνει. Η γνώση και η όραση αυτού παρέρχεται η φυσική. Δεν χρειάζεται να έχει. Ο Άγιος Σπυρίδωνας τελείωσε κανένα γυμνάσιο, κανένα πανεπιστήμιο. Πήγε στην κόρη και του λέει, μόρ κοριτσάκι μου που πέθανες, μόρ σήκω να μου πεις που έβαλες το τάδε πράγμα, αναστήθηκε η πεθαμένη. Του λέει εκεί και δεν της λέει, μια που αναστήθηκες κάτσε μαζί μου. Όχι, ξαναξάπλωσε
γιατί ετελείωσες το έργο μέχρι την κοινή Ανάσταση. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Αισθητός, κυρίως η γνώση και η όραση σε αυτού εισάχος ήρος, παρέχεται η φυσική και ούκ αισθάνεται αισθητός της κινήσεως αυτού εν της πράγμαση κινείται. Δηλαδή καταλαβαίνει αν κινείται ή δεν κινείται. Καργαρ πράτη τι ούτε τελείως αυτού αισθάνεται. Α, γεροπαΐσιέ μου, γεροπορφύριέ μου, άνθρωποι του Θεού, πατήρ γελάσιε και άλλοι άπειροι και παλαιοί και αυτοί που είναι τώρα. Καν πράτη τι ούτε τελείως αυτού αισθάνεται, ως το νουν έχουν τη θεωρία μετέωρο. Αυτό που είπε αυτός ο γέροντας μας παρέδωσε κάτι φοβερό, ο γέροντας ο Σοφρόνιος, ότι ο πνευματικός άνθρωπος που ζει αυτό είναι μετέωρος. Κάτω είναι ο Άδης και πάνω είναι ο Θεός. Και στη μέση είναι αυτό το φύλλο που λέγεται άνθρωπος και χαριτωμένος. Τον Άδη εύχεται, τον Παράδεισο περιμένει. Και η διάνοια αυτού αεί μετάλλου αδολεσχή. Δηλαδή η διάνοια του είναι συνέχεια εις των Θεών. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί αφήσουμε να ανεβαίνουμε πολύ τα θεολογικά. Αυτά νομίζω φτάνουμε. Χριστιανοί μου, Χριστός Ανέστη. Τώρα αν είστε ξεκούραστοι και θέλετε να ρωτήσετε, εδώ είμαστε να ρωτήσετε. Χριστός Ανέστη. Είστε ακόμα ή κοιμηθήκατε? Εγώ σας κούρασα, καλέ, δεν με κουράσετε. Αλλά να ξέρετε από κάποιες, έχω δώσει κάποιες απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Οπότε κάντε και κάποιες, κάντε ό,τι θέλετε και να κλείσουμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε να δείτε, το ερώτημά σας είναι πολύ δύσκολο, διότι πρέπει να πάμε να τους ρωτήσουμε. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί με τις διδασκαλίες τους μας στερεώσανε και αντιμετωπίσανε μερικά παρόμοια προβληματάκια, αλλά και με το προφητικό τους χάρισμα τα προλέξανε αυτά. Ο Καντιώτης ο Αυγουστίνος, όπως ξέρετε και από το διαδίκτυο θα είδατε, που εμείς τον αγαπήσαμε πολύ τον πατέρα Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος είχε μεγάλη λεπτότητα πνευματική. Μια φορά τον καλέσανε να κάνει ένα δικαστήριο, πνευματικό δικαστήριο. Επήγε ένας δεσπότης σε έναν παπά ότι τάχα μου είχε κάποια αμαρτία κάνει ο παπάς, ας πούμε σαρκικής φύσεως. Και βάλαν τον Αυγουστίνο να τον κρίνει, γιατί σου λέει ο γέρος είναι αυστηρός και θα τον καθαιρέσει. Ο γέρος αφού έκαμε την ανάκληση όπως έκανε ο Δανιήλ ο προφήτης, στην υπόθεση ξέρετε αυτής της γυναίκας που την κατηγορήσαν οι αρχιερείς, έβγαλε την απόφαση ότι είναι αθώος, που δεν το περίμενε κανείς. Και τον είχαν στείλει τον άνθρωπο εκεί για να τον τιμωρήσουν. Κατάψω ότι θα βάλουν τον Αυγουστίνο να τον κρίνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Είχε λεπτότητα καρδίας και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτόν πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή αυτή η ηθοθέμα της αγιότητος. Δεν είναι αγιότης μόνο τα θαύματα και τα σημεία, που είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό βέβαια, αλλά είναι αγιότης και ο βίος του Χρυσοστόμου. Αγιότης είναι που κι αυτός έκανε σημεία και τέρατα και ο Χρυσόστομος. Και ο πατήρ Αυγουστίνος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να ομολογήσουν τα σημεία που είδαν από αυτό. Άρα λοιπόν θα τους βάλουμε όλους μαζί αυτούς και τον πατέρα Αυγουστίνο. Να βάλουμε το γέροντα αυτόν που ήταν στη Λογκοβάρδα. Να τον βάλουμε και αυτόν. Να βάλουμε τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Να τον βάλουμε και αυτόν. Να βάλουμε τον πατέρα Ιουστίνο τον Πόποβιτς. Να τον βάλουμε και αυτόν. Να τους βάλουμε όλους αυτούς. Πρώτον. Αυτοί όλοι μας είπανε, παιδιά μου να προσέχετε,
ή να μην είστε πιο χαζοί από τους ιούς του σκότους. Ψηφίστε το μάτο πράγμα. Να μην είστε πιο χαζοί από αυτούς. Μας παρακαλούν οι άλλοι. Δε. Αυτοί όταν είχαν ένα πρόβλημα πέφτανε στα γόνατα. Άρα τα γόνατά μας. Την εξομολόγησή μας. Να εξομολογηθούμε. Δόξα σοι ο Θεός. Η Εκκλησία, να ξέρετε, και με τη χάρη των Επισκόπων, εγώ θα σας πω ένα μυστικό. Εγώ που σας είπα ότι κοινώνησα εδώ, έκανα εκεί, τα έχω πει αυτά. Δεν πήγα να κοινωνήσω σε περιοχές που ξέρω ότι οι επίσκοποι αρνούνται να γίνει οποιαδήποτε πράξη. Υπήρξαν τέτοιοι επίσκοποι που έλεγαν όχι. Δεν πήγα. Πώς θα πάω όταν ένας επίσκοπος ξέρω ότι έχει πει όχι, πώς θα πάω εγώ να κοινωνήσω στην περιοχή. Δεν το έκανα. Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνει το εκκλησιαστικό ήθος. Πού κοινώνησα? Σε όλες τις περιοχές που είχα την μυστική, ανεκτική ευλογία των επισκόπων. Προσέξτε αυτά. Διότι είχαμε μυστική, ανεκτική ευλογία των επισκόπων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους πατέρες αυτούς που μας επέτρεψαν και ανακουφίσαμε το λαό. Δεν το κάναμε με το κεφάλι μας, δεν είμαστε αντάρτες. Είχαμε τη μυστική ανοχή και ευλογία. Πρώτον αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Για την επόμενη ημέρα δεν πρέπει να έχουμε καμία διαίρεση μεταξύ μας. Εγώ τα είχα πάρει στο κρανίο και ήμουν έτοιμος να βάλω καμιά φωνή. Αλλά όσο περνάνε οι μέρες και ζούμε την αναστάσιμη χαρά, προσοχή, μη μας διαιρέσει ο διάβολος. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Άρα να έχουμε την ενότητα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο πράγματα, άμα διαβάσετε, γιατί μας λένε ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε με την Εκκλησία έστω και λάθος. Προσέξτε. Έγινε μία σύνοδος της ΔΡΙΣ, στην οποία κατηγόρησαν τον Χρυσόστομο με άπειρες κατηγορίες. Δεν ξέρω πόσες έχει. Άπειρες τον κακομύρι, τον μαύρο, τον χρυσό. Γιατί είχε λίγο τη γλώσσα παραπάνω, να έτσι φώναζε λίγο παραπάνω, ήτανε με τις βασιλιάδες, δεν τα είχε καλά, δεν ήθελε τον πλούτο, καταλαβαίνετε αυτά. Γιατί γιατί ο Άγιος Χρυσόστομος μέσα στην Αγία Σοφιά τι είπε? Όποιος είναι πλούσιος είναι κλέφτης ο ίδιος, είναι κληρονόμος κλεφτών. Τι να το κάνω εγώ το πάμε? Εμείς έχουμε παραπάνω από το πάμε. Εμείς είμαστε από το αυτοί πάμε και εμείς ερχόμαστε. Το Χρυσόστομο μας. Το καταλάβατε τι είπα στον Χρυσόστομο? Και πετάγεται ένας μπαμπόγερος από κάτω, γιατί μιλάγανε τότε ο λαός. Τους διακόπτανε τους ομιλητές. Δεν ήτανε μπουρου 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 και κρυφεύγεις. Μίλαγε. Και του λέει ένας κύριος, καλός, ευλαβής, χριστιανός, καλός, εργατικός, με τα λεφτουδάκια του μπόλικα, και του λέει, βρε πατέρα, του λέει, μη μας τα λες και έτσι, μη μας τα λες και έτσι. Εγώ εδούλεψα με τον Τίμιο υδροτάκο μου και έκαμα αυτά τα λεφτουδάκια που έχω κάνει, του λέει. Και έχω τώρα άνεση οικονομική να κάνω και καμιά λαϊμοσύνη, του λέει το Χρυσόστομο, για να τον ντουμπάρει. Και λέει ο Χρυσόστομος, πόσες ώρες δούλευες ανθρωπένη? Και λέει αυτός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τη νύχτα πήγαινα στο σπίτι μου 12 τη νύχτα και ξάπλωνα, έφτρωγα και ξάπλωνα 4-5 ώρες και 5 ώρες συγκνώμουν και ξαναδούλευα. Και λέει ο Χρυσόστομος, κοιτάξτε έναν άνθρωπο ο οποίος όλοι οι άλλοι γίνανε πλούσιοι επειδή κλέψανε τους άλλους ή κληρονομήσαν κλέφτες, και αυτός έγινε πλούσιος γιατί έκλεψε τον εαυτό του, την ξεκούρασή του, τη σχέση του με τα παιδιά του, τη σχέση του με τους αδερφούς του, τη σχέση του με τη γυναίκα του, τη σχέση του με το γένος του, τη σχέση του με την πολιτική. Τα ξέχασε όλα και έχω και πού και αλλιώς τα βλέπουμε εμείς. Να βλέπετε, αυτοί οι Άγιοι λοιπόν τότε θα μας λέγανε. Τι έκαναν στο Χρυσόστομο? Είπε ο Χρυσόστομος λοιπόν, αυτοί που μαζευτήκανε και του κάνανε τη σύνοδο τη ΔΡΙ και τον βγάλανε από το θρόνο. Ο Χρυσόστομος είχε και αυτούς καμιά 200 αριά που τον αγαπούσαν, επίσκοποι. Μηδέ του Ρώμης εξαιρουμένου. Ο Ρώμης
που ήταν σωστός τότε, γιατί ήταν Έλληνας, δεν είχε μπει ο Φράγκος ακόμα, δεν είχε μπει ο Φράγκος στο Πατριαρχείο της Ρώμης, αλλά ήταν ακόμα οι Έλληνες Πάπες, όλοι αυτοί που διαβάζετε, που λέει Πάπα τάδε και τους που έχουμε Αγίους και ο κοινό εορτολόγιο, ήταν λοιπόν. Να, τέλος πάντων, δεν πρέπει να μιλάμε μέρες γι' αυτό. Λοιπόν, τι κάνανε αυτοί. Όλοι αυτοί οι αρχιερείς του γράψαν ένα γράμμα και του λένε «Δεν θα λειτουργούμε με τους εχθρούς». Και τότε είπε «Όχι, θα μείνετε στην εκκλησία και θα λειτουργάτε». Δεν είχε αίρεση το πράγμα όμως. Ήτανε απλώς, ήτανε θέμα, πώς το λένε, ιεραρχικό, τέτοιο πράγμα, πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό, ήταν θέμα, πώς να το εξηγήσω αυτό, ήταν θέμα διοικητικό, να το πάρουμε. Άρα τι μας έδειξε. Μας έδειξε, όχι, βουλώστε το, θα μείνετε ταπεινά με τους πατέρες σας και τα λοιπά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πραγματικά δεν πονέσανε πολύ. Απλώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι ο κρέοντας. Και δεν έχουν πλήρω ποιος ξέρει. Δεν ξέρουν τι είναι ο κρέοντας. Τους έβαλε μεγάλη τρικλοποδιά ο κρέοντας. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον προσευχή. Δεύτερον να μείνουμε στην εκκλησία. Τρίτον να υποστηρίξουμε τη μανούλα μας την εκκλησία. Όταν θα ανοίξουν οι εκκλησίες που δεν ξέρω το σχέδιο, ίσως θα ξαναπούμε πάλι, να χρειαστεί να ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι σχέδιο θα θέλουν αυτοί. Πώς θα θέλουν να το ανοίξουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σκέφτονται με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί εγώ να την κάνω που θα μου ανοίξει την εκκλησία για ατομική προσευχή. Ξέρετε πώς με πιάνει η ατομική προσευχή. Όπως το είπε και ο Άγιος Ναυπάκτος στην εκκλησία. Δεν έχουμε, δεν υπάρχει αυτό το προτεστατικό πράγμα. Η ατομική προσευχή. Αυτά είναι κοροϊδίες το κεράκι. Και μάλιστα μας κατηγορούν κάποιοι ότι ανοίγεται τις εκκλησίες για να πέφτει το κεράκι. Δηλαδή, καταλάβατε. Και καμιά φορά ρωτάω κανένα δημοσιογράφο που είναι έτσι αντίθετος, αδελφέ μου, έριξες εσύ για ποτέ για κεράκι. Σίγα λέγω δεν πήγα ποτέ. Τότε τι σε νοιάζει το κεράκι, αφού το ρίχνω εγώ, εσένα τι σε ενδιαφέρει. Εγώ όταν θέλω να πάω σε ένα θέατρο και πληρώνω, γιατί θα μου πει, θα με απαγορέψει εσύ να πάω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και εγώ όταν θέλω να πάω στην εκκλησία, η εκκλησία έχει δύο, προσέξτε, δύο τρόπους. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι και τι πρέπει να κάνουμε. Η εκκλησία έχει το κεράκι που παίρνετε, το οποίο κεράκι που ανάβετε, το παίρνετε το κερί και πάτε και το ανάβετε. Αν τι λες. Οι Σέρβοι το φυλάνε το κερί προτού να το βάλουν στο κυροπίτιο. Γιατί. Γιατί παίρνουμε δύο κεριά συνήθως. Ένα κερί μνήστητη κύριε των ζώντων και ένα κερί για τους ποθαμένους μνήστητη κύριε των τεθνεώτων. Και τα ανάβουμε μπροστά στη δεσποτική εικόνα του Χριστού. Και επειδή έχει μια αξία το κερί, το δίνουμε και δίνουμε και λίγο υπεραξία. Για ποιο λόγο? Για να ετοιμάσουμε την εκκλησία στα έξοδά της να υποδεχθεί, προσέξτε τη λέξη, τα κοινά μυστήρια. Τι είναι τα κοινά μυστήρια? Βλέπετε που καλείτε και λέτε θα κάνω ένα σας καλώ στο γάμο μου, δεν λένε μερικοί. Και κάνουν κάτι προσκλήσεις και λέει στο γάμο μας που θα γίνει στην τάδε εκκλησία, το γάμο μου σας καλεί. Αυτό είναι λάθος πατέρες και αδελφοί. Δεν είναι γάμος σας. Είναι ο γάμος της εκκλησίας. Όλη η ενορία σας παντρεύει. Άρα η ενορία με την υπεραξία που έχει δώσει το κερί έχει πληρώσει το ρεύμα και τα έξοδα του γάμου σας. Άρα η εκκλησία με την υπεραξία με μένα που ρίχνω μέσα στο κερί έχει πληρώσει το ρεύμα και τον παπά που πρέπει να κάνει τη βάφτιση σε ένα παιδάκι. Δεν θέλει χρήματα. Τα πληρώνουμε. Αλλά όταν θα λέτε ο γάμος μας και η βάπτισή μας, σου λέει θέλεις γάμο σου και βάπτισή σου, άρα ξεχωρίζεις, αφού ξεχωρίζεις και δεν έχεις εκκλησιαστικό είδος, κάντε το μόνο σου και πλήρωσε το μόνο σου. Το καταλάβατε το πρόβλημα ποιο είναι? Όταν πήγα στη Ρωσία, ήταν μεγάλη μια μέρα, μεγάλη πέμπτη, ήταν, και είδα 15 φέρετρα μέσα στην εκκλησία. Με έπιασε τραλαλά. Παναγία μου, για φανταστείτε να είχαν 15 από κορονοϊό πεθαμένους ή 15 ήτσιμου. Και λέω, πού τους είχαν, στον Άρτικα. Και κάναν την προηγιασμένη μέσα στο μεγάλο ναό, στο ναό του Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Τα είδα με τα μάτια μου. Και ρωτάω τους πατέρες εκεί, φρικτός λαϊκός ήμουνα, πήγα με την κομμουνιστική νεολαία.
Πήγαμε ένα Καλαβρουζιώτη, άμα με ακούει, άρε Καλαβρουζιώτη. Μεγάλος αριστερός άνθρωπος, καλός, έγινε παιδοκαρδιοχειρουργός. Τον φάγανε τον άνθρωπο. Ήταν ο καλύτερος παιδοκαρδιοχειρουργός. Του ψήσανε το ψάρι στα κίνη το σύστημα. Καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Κομμουνιστής. Και πήγαμε μαζί με του. Εγώ πήγα με τους κομμουνιστές, γιατί τότε πού να πήγαινε στη Ρωσία, άμα δεν ήσουν λίγο βαμμένος. Και πήγαμε και μείναμε στην Κομσομόλ. Έχετε ακούσει την Κομσομόλ εκεί πέρα? Γιατί σας τα λέω τώρα. Και εγώ πήγα στις εκκλησίες και ρωτάω τον παπά, λέω, τι κάνετε εδώ? Α, μου λέει, γίνεται η Θεία Λειτουργία και έχουμε τους πεθαμένους όλους μαζί. Και είναι όλοι οι συγγενείς μαζί, γιατί δεν είναι σωστό, μου είπε, να κάνουμε την κηδεία ξεχωριστή, αφού είμαστε εκκλησία. Όλοι μαζί τους και κοιμήμε. Το καταλαβαίνετε που είμαστε? Λέμε την κηδεία μου, το γάμο μου, τη βάπτιση μου. Δεν είναι γάμος μου, δεν είναι κηδεία μου, δεν είναι βάπτιση μου, είναι βάπτιση μας, όλης της εκκλησίας. Το καταλαβαίνετε? Αυτά δεν πρέπει να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή? Δεν έχει έρθει η ώρα? Δεν έχει έρθει η ώρα, πατέρες και αδελφοί? Το ξέρω ότι θα μείνουν τα πράγματα έτσι, δεν πειράζει. Ας ξέρουμε από πού φύγαμε. Ας το ξέρουμε από πού φύγαμε. Αφού η εκκλησία τα έχει έτσι, δεν μας πειράζει. Να είναι ευλογημένο. Ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω. Τι σας είπα? Προσευχή, γόνατα, εξομολόγηση, προσοχή, προσοχή. Οι πατέρες λένε ότι η προσοχή ίσο με προσευχή, γιατί άμα βάλεις ένα ύψιλον γίνεται προσευχή. Εσείς που δεν μπορείτε να έχετε προσευχή γιατί είστε κουρασμένοι, ταλαιπωρήστε, εργάζεστε, εάν έχετε μία προσοχή στο νου της καρδίας σας ότι τα πάντα γίνονται ενώπιον του αυθέντου και δεσπότου Χριστού, αυτό σας φτάνει για να έχετε μία προσοχή που ισοδυναμεί με την προσευχή. Και άρα θα προσέξετε πώς θα μιλήσετε, πώς θα μιλήσετε μεταξύ σας, πώς θα μιλήσετε στο δημοσιογράφο που θα σας ταλαιπωρήσει, πώς θα μιλήσετε στο ρουφιάνο που θα σας ρουφιανέψει. Καταλάβατε, όλο αυτό η προσοχή που έχετε να τηρείτε τις εντολές, ότι τα κάνετε όλα μπροστά στο όμα του Δεσπότου Χριστού, αυτό φτάνει. Είναι προσευχή, πολύ βαθιά προσευχή αυτή. Αυτό θα μας δέχανε και οι άλλοι. Όσο δε τώρα προσέξτε για την ομολογία, οι Άγιοι θα μας έλεγαν ότι αν μπορείς να ξεχωρίσεις την αμαρτία από τον αμαρτωλό, να μιλήσεις. Εάν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την αμαρτία από τον αμαρτωλό, αλλά την ώρα που θα μιλήσεις για την αμαρτία στον αμαρτωλό, μισήσεις ή κακοδείς ή κακοδείξεις ή κακοταλαιπωρήσεις ή δεν μπορείς να προσευχηθείς για το πρόσωπο που είναι ο αμαρτωλός, μην μιλήσεις ούτε για την αμαρτία. Θα καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα δυσπίστεως. Είμαστε πολύ ρίχοι. Άρα, ξανά πίσω, αναδιπλωνόμαστε. Προσευχή. Να σου πω κάτι, ας βάλουμε πάλι νηστεία. Ας βάλει η εκκλησία λίγο νηστεία παραπάνω να κάνουμε. Φάγαμε τώρα το Πάσχα. Ξέρω ότι θα ακούσει η παπαδιά μου, ειδικά η κρυμμένη, θα μου λέει τώρα από κάτω, που λέει, τι λες, κι άλλη νηστεία θα μας βάλετε. Λοιπόν, ας κάνουμε νηστεία. Που βαφτίζουμε τα. Το ξέρετε ότι προτού να βαφτίσουμε τα παιδιά έπρεπε να νηστεύει και ο παπάς που θα το βαφτίσει και ο νουνός που θα το βαφτίσει. Έπρεπε να νηστεύει μια-δυο μέρες το λάδι. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Και εμείς το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, να γυρίσουμε στην παραδομένη των πατέρων ασκητική οδό. Να βάλουμε τις αμαρτίες μας μπροστά μας σε ένα μπόγο και να λέμε, Κύριε, είμαι επαναματολός. Αλλά μωρέ, έχω χαρά της Αναστάσεως, γιατί ενώ ξέρω ότι είμαι παναμαρτωλός, έχω εσένα τον αυθέντη δεσπότη που, αν ομολογώ ότι είμαι παναμαρτωλός, εσύ με συγχωρείς και μου ετοιμάζεις τον παράδοσο και δεν απογεινώσω τη σωτηρία. Αυτά τι κάνουν? Όπως είπε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρων, βρες την ειρήνη εσύ μέσα σου και χιλιάδες άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη γύρω. Και με αυτόν τον τρόπο θα εξαγιάσουμε τα πάντα. Αυτό που ζήσαμε φταίμε εμείς. Όχι γιατί δεν ήμασταν αντιστασιακοί. Όχι γιατί δεν το ρίξαμε στο παπαπλαίσιο. Όχι. Γιατί εμείς τόσα χρόνια στην κοινή μας ζωή με τους άλλους ανθρώπους
έχουμε αποδειχθεί ότι δεν διαφέρουμε σε τίποτα στην ιδιοτέλεια από τους άλλους ανθρώπους. Είμαστε βαθιά ιδιοτελείς. Των χριστιανών λέει, των χριστιανών, συγγνώμη να το βρούμε, των χριστιανών που εδώ, αυτά τα υπόλοιπα, ναι. Ακούστε, λέει προς Διόγνητον, οι χριστιανοί πατρίδας υπούσιν ιδίας. Οι χριστιανοί έχουν πατρίδες που τις κατοικούν, τις ίδιες. Αλλός πάρικοι! Μάμα είσαι πάρικος, δεν θέλεις βίλα, γιατί θα την αφήσεις να βγεις. Οι χριστιανοί μετέχουσι των πάντων ως πολίτε, μετέχουν σε όλα, σαν πολίτε, που είμαστε πολίτε, και όλα τα υπομένουν σαν να είναι ξένοι από πολίτες. Μας ελέγχουν οι άνθρωποι στη ζωή μας. Και μας μετρήσανε όλοι και μας ζυγίσανε και μας βρήκαν σκάρτους. Είμαστε ιδιοτελείς. Αδελφοί μου, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία αυτή που έχω. Γι' αυτό κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί. Αλλά το Πνεύμα του Άγιον δεν εμπέζεται. Πάσα ξένη πατρίς των χριστιανών. Οπουδήποτε με βάλουνε, είναι πατρίδα μου. Οπουδήποτε με βάλουν. Με βάλουνε στο, με πας στην Αγγλία τώρα. Άμα πάω εγώ, με βάλει στους Ατζέκους. Με πας στο Καμερούν. Ξένοι είναι ο Καμερούν. Σας πληροφορώ ότι είναι πατρίδα μου το Καμερούν. Εάν πέθαινα στο Καμερούν και ο δεσπότης μου, δεν θέλουμε να μας φέρουν πίσω, να μας θάψουν στην Ελλάδα. Όχι. Θέλουμε να μας θάψουν εκεί, γιατί είμαστε από εκεί. Και να μας θάψουν εκεί, να πήξουμε την Εκκλησία του Χριστού. Όπως ο Κοσμάς. Αυτός, και αυτός, και αυτό να το βάλουμε, τον Κοσμά, τον Ιεραπόστολο, αυτόν τον Ασλανίδη, τον Κοσμά, τον Άγιο αυτόν που πέθανε και έπηξε, τον βάλανε όπως βάζουμε ένα μοναστήρι σταυροπύλιο από τον Πατριάρχη, έτσι βάλανε το σώμα μέσα στην Αφρικανική γη να πήξει η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί εσείς στην Ελλάδα όταν βγάζετε τα σώματα των πεθαμένων βρίσκετε στα βουδάκια να κρέμονται στο λαιμό. Η Αφρικανική γη δεν είναι ευλογημένη ακόμα. Διότι οι άνθρωποι που έχουν θαυτεί εκατομμύρια δεν έχουν σταυρό στο λαιμό. Και αυτοί που πεθαίνουμε εκεί με το σταυρό, αγιάζουμε τον τόπο. Και άλλο που λέει οι χριστιανοί, πάσα ξένη πατρίς των χριστιανών είναι. Αλλά και πάσα πατρίδα μας είναι ξένη. Πώς το βλέπετε? Πώς το βλέπετε? Ποιοι είναι πιο μπροστά, το πάμε ή εμείς που ερχόμαστε? Προς Διόγνητον επιστολή το 200 μετά Χριστόν. Λίγα χρόνια μετά τους Αποστόλους. Το 106 πέθανε ο Ιωάννης ο Θεολόγος που έλεγε «Τεκνία αγαπάτε αλλήλους. Τεκνία αυτό μου παρέδωκε ο Θεός. Τεκνία αν δεν αγαπάτε τον αδερφό που το βλέπετε, πώς με ψεύταρι λέτε ότι αγαπάτε τον Θεό που δεν τον βλέπετε». Άρα, αν θέλουμε οι πατέρες αυτοί, δεν θα μας γαϊδεύαν τα αυτιά. Θα μας λέγανε την ιδιοτέλεια να προσέξετε. Δεν μπορείτε να ομολογήσετε γιατί είστε ιδιοτελείς άνθρωποι. Και δεν σας εμπιστεύονται πια οι άλλοι. Διότι λέμε πολλά, δεν σας εμπιστεύονται. Μεν έλφα και έλφαρε, σας μετρήσαν, σας ζυγίσαν και σας βρήκαν σκάρτους. Στη δουλειά, όπου θέλει, πού, παντού. Όπου περνάμε, διότι δεν είμαστε το άλλας της γης. Και είπε ο Χριστός, εάν το άλλας μορανθεί, εν τίνη αληστήσετε, τι θα το κάνεις. Τι σημαίνει λοιπόν, ξανά επιστροφή πίσω. Ξανά. Προσευχή, νηστεία, εξομολόγηση, φωτισμός των λιγίων, κλείσιμο οτιδήποτε καλλιεργεί τη φαντασία, τούτο εδώ που χρησιμοποιούμε σήμερα, δεν είναι καλό εργαλείο. Δυστυχώς είναι μια ανάγκη. Γιατί? Γιατί αδελφοί μου, η μεγαλύτερη αμαρτία του ανθρώπου είναι η φαντασία. Γιατί την χρησιμοποιεί, είναι φυσιολογικό, το έδωσε ο Θεός. Αλλά όταν τη χρησιμοποιεί ακέρος τη φαντασία, καλλιεργεί την ειδονή και η ειδονή φέρνει την οδύνη. Αυτός ο φαύλος κύκλος που η ειδονή γεννάει την Οδύνη σπάστηκε από την γέναν της κυρίας Θεοτόκου. Η μόνη που εγέννησε άνευ ειδονής το Χριστό είναι η κυρία Θεοτόκος. Και είδε, τι είδε, εγεννήθη ο Χριστός εις τον Άδη με Οδύνη και γι' αυτό έσπασε τον κύκλο και μετέχουμε της Αναστάσεως, γιατί εγεννήθη με Οδύνη
με οδύνη από τον τάφο και ανέστη από τον τάφο με ειδονή. Η κυρία, γι' αυτό έσπασε αυτός ο Παύλος τύπλος, ειδονή, οδύνη, ειδονή, οδύνη, που περιγράφεται, που είναι πολύ βαθύ κεφάλαιο αυτό το πράγμα και που πάσχει ο άνθρωπος από αυτό και πάσχουμε κι εμείς. Βλέπετε, τα πράγματα δεν είναι ελαφρά. Αυτοί θα σας λέγανε ομολογήστε, αλλά να είναι γνησία η ομολογία σου. Για να είναι γνησία η ομολογία σου, πρέπει να είσαι έτοιμος να χάσεις το σπιτάκι σου. Όχι, δεν θα σε τιμωρήσουν. Όχι. Θα πει ο Κύριος, είδα τον Βαγγελάκο μου, τον πω Βαγγελάκο μου, να σου πάρω το σπιτάκι. Σαν τον Ιώβ. Σαν τον Ιώβ. Και να λες, δόξα σου ο Θεός. Γι' αυτό έλεγε αν αυτή. Ένα δόξα ίσον με χίλια κυρελέισον. Έτσι έλεγε ο πατήρ Παγίσιος. Ένα δόξα ίσον με χίλια κυρελέισον. Όσα κυρελέισον να πεις, άμα δεν πεις ένα δόξα. Ξανασυνερχόμενοι λοιπόν, προσευχή, νηστεία, εξομολόγηση και να κοιτάμε ότι εμείς φταίμε, να διορθώνουμε τους αδελφούς με αγάπη όπου μπορούμε και αν μπορούμε να δούμε ότι κάτι θα γίνει. Αν δεν γίνει τίποτα, κάντου ένα έτσι, φίλησέ τον από μακριά, κάντου και χάσ' τον άνθρωπο. Αισθανόμενος ότι είσαι κάτω από αυτό. Μια χαρά μου τα εφαρμόσουμε αυτά. Θα μας ελεήσει ο Κύριος. Επίσης, μην έχετε μεγάλη αγωνία, δεν τι είπε. Είπε ότι πάσα ξένη πατρίς και πάσα πατρίς ξένη. Αγαπάω την πατρίδα μου. Σας είπα στο πρώτο, στην πρώτη ομιλία που έκαναμε ότι ο Χριστός τιμούσε τις εθνικές εορτές των Εβραίων. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Την αγαπάμε. Την αγαπάμε. Αλλά πατρίδα μου είναι όλος ο κόσμος. Είμαστε οι πρώτοι διεθνιστές. Είμαστε κομμούνα που είπε και διεθνιστές. Δεν είναι σωστή η λέξη. Μας την κλέψανε κι αυτοί. Είναι στην πραγματικότητα και αυτό ένα είδος θρησκείας, να ξέρετε. Απλώς στη θέση του Θεού, του Θεανθρώπου, βάλανε τον άνθρωπο. Οι μεν δυτικοί βάλανε τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Οι δε άλλοι από εδώ βάλανε τον άνθρωπο τον άθεο. Το ίδιο είναι. Και τα δύο συστήματα από κάτω έχουν τους ίδιους γεννήτωρες, άμα δείτε. Ναι. Και θα σας πω, υπάρχει ένας διάλογος του Μπακούνιν με τον Κάρολο τον Μάρξ. Και λέει ο Μπακούνιν στο Μάρξ, «Καρολάκι μου», του λέει, «μη μου τα λες εμένα αυτά που μας λες». «Γιατί εγώ», του λέει του Καρόλου, «εγώ, Κάρολε, είμαι από την ίδια πατρίδα που είσαι και εσύ». «Πρόσεξε», του λέει, «αδερφέ μου Κάρολε, μη μας τα λες αυτά». «Γιατί». «Γιατί, Καρολέ μου», του λέει, «αυτό που θέλεις εσύ είναι να αλλάξει ο κόσμος αφεντικά. Ενώ εγώ», αυτός ήταν του αναρχισμού, «ενώ εγώ δεν θέλω να αλλάξει ο κόσμος αφεντικά. Δεν θέλω να παράγω δίκαιο εγώ». Το καταλάβατε. Να τους προσέχουμε. Δεν γίνεται όμως χωρίς την εξουσία, είναι αναγκαίο. Απλώς η εξουσία να πάτε να διαβάσετε το λόγο του Φωτίου του Μεγάλου προς το βασίλειο των Βουλγαροχτών. Πώς πρέπει να φέρετε ο άρχον. Θα μείνετε κατάπληκτοι από τις πολιτικές ιδέες που γράφει αυτός ο μέγας νους, ο Φώτιος, που τον μισούνε οι παπικοί, τον έχουνε να τον φάνε, το Φώτιο το μέγα, και που αρκεία, και από εκεί άρχισε το σχίσμα. Άρα, εμείς προσευχή να παρακαλούμε και να ελέγχουμε, ωραίο, με ευγένεια, με καλοσύνη, να λέμε, αδελφοί μου, να λέμε, δεν πειράζει. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο. Κέσσαραν επικαλούμε. Τι λέει η νομοθεσία? Λέει ότι αυτό, παρακαλώ, θέλω να ισχύει και σε μένα. Και κάτι άλλο που έχω να σας πω είναι το εξής. Εάν ήμασταν χίλιοι τη Μεγάλη Παρασκευή σαν ένα επιτάφιο, θα μας μπαγλαρώνανε και τους χίλιους, αφού δεν μπαγλαρώσαν τους ανθρώπους του πάνω. Εμείς είμαστε που φταίμε. Ταπεινά. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με αγάπη και να πούμε, αδερφέ, σήμερα θα πάτε εσείς, αύριο θα πάτε εσείς. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μου λέτε και να τελειώσουμε. Θυμάστε το Χριστό που ήταν σε ένα σπίτι στην Καπερναού και ήταν μέσα και κήρυτε, το θυμόσαστε, το θυμόσαστε. Και είχε τόσο πολύ κόσμο, προσέξτε, που δεν μπορούσε να περάσει κανείς μέσα να μπει από τις πόρτες. Φέρανε λοιπόν τέσσερις φίλοι, φέρανε ένα φίλο τους ανάπηρο και το σηκώναν τέσσερις. Και λένε στον κόσμο που ήταν στην πόρτα, κάντε λίγο βρε έτσι να περάσουμε,
να βάλουμε τον άρρωστο μπροστά στο Χριστό. Και τι λέγανε αυτοί που ήσανε στην πόρτα? Είναι δικός μας. Δεν σας τώρα. Σιγά μην κάνουμε άκρη εμείς να χάσουμε τη φάτσα του. Και ενώ προσπαθούσαν να μπουν δεν μπορούσαν. Και τότε διάλυσε οδού. Αυτό το πράγμα είναι η αναργησία των χριστιανών, να ξέρετε. Ενώ ακούμε το Χριστό, ενώ βλέπουμε το Χριστό, ενώ μας γλυκαίνει ο Χριστός, δεν σκεφτόμαστε τον αδερφό. Δεν ανοίξανε, αλλά χρειάστηκε οι ανθρώποι να ανεβούν και να χαλάσουν τη σκεπή για να κατέβει κάτω. Εάν είμαστε τέτοιοι, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει αδερφή. Μα δεν ξέρω ποιος θα μας σώσει τότε. Χρειάζεται γρήγορη επιστροφή. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται, μετάνοια. Η μετάνοια είναι ένα πράγμα το εξής. Έλεγε ο Γιώργο Παΐσιος μου πριν μια μέρα, μη φοβάσαι, μου λέει, μωρέ. Να σου πω, μου λέει, ένα κατσίτσι τρέχει και πάει στον κρεμό και μόλις βλέπει τον κρεμό, του έρχεται να πέσει και μετά λέει, ας μην πέσω, γιατί θα σκοτωθώ. Το κατσίτσι, μου λέει. Αυτό ότι γυρίζει το κατσίκι πίσω, λέει, μετάνοια, λέει. Και δεν πιστεύεις εσύ, μου λέει, Ευαγγελάκο μου, ότι οι άνθρωποι σαν τα κατσίκια να έχουν λιγότερο μυαλό? Κάποια στιγμή μυστική που δεν την ξέρει κανένας. Στον κρεμό, να μπορεί να πέφτει στον κρεμό. Πήγαμε έναν ιερομόναχο που ο πατερούλης του είχε πέσει και είχε πνίγει. Και μας είπε ο Γερό Παΐσιος, ο ιερομόναχος ήταν στεναχωρεμένος γιατί ο πατέρας του, ας πούμε, έκανε ένα διάβημα. Και ξέρεις τι του μας είπε ο Γερό Παΐσιος? Πόσα, Κύριε, λέει, σου λέει, ψυχή από το χείλος του, πώς το λένε, του πηγαδιού μέχρι να φτάσει στο νερό, δεν το ξέρω. Αυτά μας μάθανε μας. Ο παπά Εφραίμο Κατουναγιώτης τι έλεγε? Προσευχή. Κι άμα του έλεγες, γέροντα, εγώ κάνω Κύριε Ιησέσον κομποσκίνια και είναι όλα, δεν είναι, δεν, το μυαλό μου είναι φευγάτο. Ξέρεις τι μας έλεγε εμάς? Μας έλεγε και ωραίες δεξούλες, δεν κάνει να σας τις πω, γιατί οι πατέρες αυτοί δεν ήταν οι υποκριτές. Έλεγε, ξέρεις πόσα τζούφια κομποσκίνια έχω τραβήξει εγώ στη ζωή μου. Και εσύ θέλεις στο σπίτι σου καθήμενος να κάνεις ένα κομποσκίνι και να σου έρθει χάρη του Θεού. Παιδί μου, ξέρεις πόσα τζούφια κομποσκίνια και τι γεροντάδες είχαν αυτοί και τι υπακοή κάνανε. Αυτό λοιπόν που λέει η Εκκλησία υπακοή, παρόπου δεν μας αρέσει, θα την κάνουμε. Την κάναμε κιόλας. Ναι. Απλώς καμιά φορά κανένα αποκόρη σαν και εμένα λίγο φωνάζει παραπάνω. Και τι θα κάνουμε? Με ευγένεια, όταν χρειαστεί, θα εκθέσουμε τα θέματα μας και θα υπερασπίσουμε την πίστη μας παντού. Και με σοφία. Και είδατε, ετοιμαστείτε για τα χειρότερα. Είδατε τι λέει εδώ. Η παγκόσμια αυτή η τράπεζα που θα έχει αυτό το νόμισμα που θα σε αμείβει, δηλαδή ετοιμάζονται χειρότερα πράγματα από αυτά. Θα δούμε τότε και θα σας πούμε τι θα κάνουμε. Θα ενωθούμε μόνος. Θα ενωθούμε με τους αριστερούς που είναι λίγο τρελοί. Θα ενωθούμε με τους αναρχικούς. Θα δούμε τι θα γίνει. Μην κόβουμε τις διόδους με κανέναν. Όλοι οι αδελφοί. Γι' αυτό τι είπε ο Χριστός. Του είπαν του Χριστού, Κύριε, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν θαύματα στο όνομά σου, αλλά δεν έρχονται εδώ να σε δουν εσένα. Και λέει ο Χριστός, βρε, όποιος δεν είναι εναντίον μου είναι υπέρ μου. Και τι εννοεί, όποιος δεν μιλάει εναντίον μου? Όχι. Εάν πράττουν οι άνθρωποι αυτά που θα τους έλεγα εγώ να πράττουν και τα πράττουν, υπέρ μας είναι. Μπορούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα των πραγμάτων. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, εγώ είμαι σήμερα και αύριο πεθαίνω. Και εσείς, από αυτούς που μιλάμε σήμερα, με πιάνει και εμένα ο κορονοϊός, είμαι ένας, με ανήκω όχι στην υψηλή κοινωνία του ανθρώπου, σύμφωνα με αυτήν, θα με κιονίσει το λάθο, όπως το λένε, το σάκι. Είμαι γιατρός, σύμφωνα με αυτούς είμαι στο τόπο που θα κολλήσω. Τι άλλο έχω, είμαι χοντρός, σίγουρα θα αρρωστήσω και θα πεθάνω και θα είμαι και ένα βάρος στο σύστημα της υγείας. Γιατί για φανταστείτε, σκέφτομαι τις καημένες νοσοκόμες να μου σηκώσουν 120 κιλά ένα χοντρό παπά την ώρα που πάμε στην εντατική, τις μαύρο κακομοίρες. Ο Θεός να μου τις φυλάει και αυτές και εμένα. Αυτά ήθελα να σας πω, χριστιανοί μου. Οι Άγιοι Πατέρες αυτοί, νομίζω, πρώτον προσεύχονται για μας και βλέπουν από πάνω και λένε τα καημένα τα παιδάκια μας, δύναμη
άλλος, άλλος. Μας ευλογούν, μας προστατεύουν από τους εχθρούς μας, τους φανερούς και τους αφανείς κλπ. Θα λυπόντουσα για το θέμα της Εκκλησίας. Θα είχατε τη συμπεριφορά που είχε αυτός ο γέροντας της Παύλου. Είδατε τι ωραία μας τα είπε αυτός ο γέροντας που τον εκάλεσε η ίδια η κυρία Θεοτόκος. Γιατί αν ζούσε και αυτός ο γέροντας της Δοχειαρίου, ο Γρηγόριος, ο Πάριος και αυτός τα ίδια θα. Και εδώ έχουμε και ένα παράπονο πιο βαθύ. Θέλαμε το Άγιον Όρος ένα κείμενο να μας βγάλει παρηγορητικό. Το θέλαμε αυτό. Ένα παρηγορητικό κείμενο. Να μας παρηγορήσει το Άγιον Όρος όπως αυτό ξέρει. Αλλά πιστεύουμε ότι δια των συνεχών προσευχών και των λιτανιών και τα λοιπά μας παρηγορεί το Άγιον Όρος με μυστικό τρόπο. Αλλά και ένα έγγραφο, μία πανταχούσα θα ήταν ωραία να την παίρναμε. Όχι τώρα να μας τη στείλει, όχι τώρα. Και όσοι μιλάνε τώρα, έπειρα. Θέλουμε την ώρα που ήταν η θηλιά στο λαιμό. Τώρα λίγο σιγά σιγά την αφήνουν. Όταν ήταν η θηλιά στο λαιμό θέλαμε. Και μακαρίζουμε το γέροντα που μίλησε και ας τον κυνηγήσανε τον καημένο τον Ευθύμιο, ας ανευλογημένο. Θα πάω να του κάνω μία κολοτούμπα όταν τον βρω, να χαρεί λίγο το γέλα, να του φύγει στεναχώρια για όποιον το στεναχώρησε. Αν και αυτός είναι με τον Χριστό ενωμένο. Αυτά. Αυτά έχω να σας πω. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνετε ή τα λέω λάθος. Δεν ξέρω. Δεν έχω να σας πω ούτε να κάψετε ούτε να φωνάξετε τίποτα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Και μάλιστα οι ιερείς δεν μπορούμε, είμαστε δεσμευμένοι. Υπάρχει ένα μεγάλο βιβλίο που το έγραψε μία Αλεξία, αυτοκρατόρισσα, η κόρη του Αλεξίου του Κομνηνού. Αλεξιάδα τη λένε. Αυτή μέσα γράφει σε ένα σημείο. Παπά σημαίνει μη γρήξεις, μη θίξεις. Αυτό είναι ο παπά. Δεν μπορεί ούτε να γρυλίσει όπως γρυλίζω εγώ. Εγώ δεν είμαι παπάς με αυτό το πράγμα. Βάσει της Αλεξίας, της Κομνηνής δεν είμαι τίποτα. Ή της Άννας, συγγνώμη, Άννα της Κομνηνής, η Άννα η Κομνηνή. Λοιπόν, που έχει γράψει την Αλεξιάδα προς τιμή του πατέρα. Γράφει σε ένα σημείο εκεί, παπάς μη γρήξεις, μη θίξεις. Δυστυχώς και φύγουμε και γρίζουμε και είμαστε και επαναμαρτωλοί. Αυτά ήθελα να σας πω. Έκανα μια προσπάθεια να σας δείξω τι ωραίο πράγμα οι γυναίκες, οι ηρωίδες. Και έφτασα μέχρι εκεί. Δεν είπαμε ούτε για τις Σουλιώτισσες, ούτε για αυτή τη Γιαμπουδάκαινα που επήγε στο Αρκάδι και αυτή έχασε εκεί τρία παιδιά στο Αρκάδι, η Γριά. Και τι έκανε η Γριά. Όταν το παιδί της το τελευταίο σκοτώθηκε, τι έκανε. Το παιδί σχάλαγε τη σημαία. Έβαλε το παιδί της μπροστά και το έκανε προμαχώνα. Η Γριά. Και είχε το παιδί της πεθαμένο μπροστά. Εκράταγε τη σημαία και αυτή επιροβολούσε. Ο Θεός να την αναπαύσει. Από αυτούς είμαστε εμείς. Θα έρθει η ώρα που το γένος πάλι θα λαμπρυνθεί. Και θα μου πεις, παπά μου μας τα λες και έτσι, μας τα λες και αλλιώς. Τι σας λέω. Ανάλογα με το φωτισμό που θα έχει ο κάθε ένας. Ανάλογα, γιατί ο φωτισμός πώς είναι. Κάνεις μια προσπάθεια κάθαρσης. Είσαι αυτός που είσαι. Εξομολογείς. Πας στην εκκλησιακή νονά, σε φωτίζει ο Θεός. Λύνεις κάποια θέματα με αυτό το μερικό φωτισμό ή τον πολύ πλούτο. Κάνεις άσκηση, αγωνίζεις, ξανακοινωνάς πάλι. Άλλος και προχωράει το πράγμα. Έτσι λοιπόν όλοι οι χριστιανοί δεν είμαστε στην ίδια. Άλλοι πρέπει να είναι να δώσουν μια μπουνιά. Καλά να κάνω, αγιάζουν το χέρι. Αγίασον τη χείρα της πληγής. Άλλος χριστιανός κάνει προσευχή, δεν μπορεί να κατηγορεί. Διότι ανάλογα στο πνευματικό περπάτημα που βρίσκεται ο καθένας. Αυτά έχω. Συγχωρέστε με, εκουράστηκα και έχω λειτουργία το πρωί. Χριστός Ανέστη. Εγώ νομίζω ότι πια δεν θα χρειαστεί, θα δούμε. Πιστεύω, κοιτάξτε να δείτε, ο βασιλιάς φαίνεται γυμνό σιγά σιγά. Γυμνώνεται από όλα τα επιχειρήματά του, ξεβρακώνεται. Οπότε θα δούμε. Πιστεύω να επιστρέψουμε στους ναούς μας και να δοξολογήσουμε το αυθέντη Χριστό. Και επίσης να ξέρετε,
το Πάσχα μια μέρα είναι, οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε στο Πάσχα κάθε μέρα. Εγώ θέλω μια πληρωμή, να με πληρώσετε, και θέλω το εξής. Παρακαλώ όλους τους χριστιανούς να λένε κάθε μέρα το Χριστός Ανέστη και το χαίρετε. Όπου βρισκόσαστε, να τους πεθάνετε στο Χριστός Ανέστη. Να, τι θα λέγανε όλοι. Αυτό είναι το άειλο νόμισμα που κάνω. Αυτό το άειλο νόμισμα. Πά στα διόδια. Σου βγαίνει μία στριουτζού. Χριστός Ανέστη. Δεν απαντάει, δεν πειράζει. Τ' άκουσε. Εμείς σήμερα πήγαμε και κοινωνήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν επικραμμένοι. Και με πήγε ένα παλικάρι και περάσαμε τα διόδια. Αυτός ο κακομοίρης το έχει ακούσει, το παιδί μου, το καλό αυτό, και έλεγε σε όλους Χριστός Ανέστη. Μα να είναι καλά όλοι οι διόδιάδες, αληθώς Ανέστη μας λέει. Υπάρχει μία δυνατότητα, και επίσης θα σας πω κάτι άλλο. Από τα μπαλκόνια που είδαμε, είναι πολύς ο κόσμος. Απλώς είναι ακατήχητος. Όταν είδαμε τα μπαλκόνια το Πάσχα, είδαμε πολλά. Γι' αυτό έχουμε παράπονο. Καλά, αυτός ο Πρωθυπουργός, ούτε με τη μεγάλη αναλογία. Τι έπαθε, αυτός είναι άνθρωπος του κέρδους. Πάντα να πάει μπροστά. Πώς το έπαθε αυτό. Χριστός Ανέστη. Αμήν. I mean.